Εμεί και στι προβλέψει την ιατρική, Grey's Anatomy. Το ξέρω, ναι. <laughs> Dr. House. Το Scrubs είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, νομίζω. Αυτό το έπαιζε όταν ήμουν στη ΣΥΠΑ, αλλά δεν το είχα δει ποτέ. Είναι, πιο Scrubs. κοντά, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από το, το Dr. House και το Grey's Anatomy. Έχει, εντάξει, το Grey's Anatomy είναι και λίγο ρομαντικό, δηλαδή ξέρεις, παίζει και λίγο. Ναι, ναι, ενώ το. Ξέρεις, τι, τώρα τελευταία έχει κάποια στο Netflix που είναι πολύ ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά για μένα που είμαι ναι. πάλι ξανά έξω από το χώρο. Ναι. Ε, Όμω κανένα από αυτά δεν δείχνει ρομπότικη. Το Grace Anatomy είχε, είχε... αφιέρωμα. Ναι. Είχαν κάνει σε ένα επεισόδιο, χωρί να είμαι φαν, είχαν κάνει σε ένα επεισόδιο δώρο στη... σε μία χειρουργό του. Mm. Το Da Vinci. Έκπληξη, surprise. Α πούμε ότι πήραμε Da Vinci, έλα να το δει. Ναι. Και έκανε μάλιστα και αυτόματε κινήσει στο σύστημα. Δεν ξέρω πώ το κάνανε αυτό. Mm. Ε, την ώρα για να κάνουν τι λήψει, για να τραβήξουν τη σκηνή. Είναι ακριβό μηχάνημα. Είναι κοντά στα 2 εκατομμυρια 2-2,5. Είναι το καινούριο. Mm. Έχει και μια light εκδοση στην οποία λείπει ένα βραχίωνα. Το, το, καινούριο, καινούριο έχει του τέσσερι βραχίωνε κλασικού και έχει και έναν από πάνω για να γυρίζουν όλοι οι βραχίωνε 360 μοίρε. Όταν ο χειρουργό θέλει να χειρουργήσει δεξιά και από εκεί να πάει αριστερά, όλο το σύστημα. Mm. Παλιότερα ήμασταν αναγκασμένοι να αποσυνδέουμε το ρομπότ σε μια διαδικασία 30-40 λεπτών για να περιστραφεί όλο το σύστημα γύρω από τον ασθενή και να έρθει από την άλλη μεριά. Εν ώρα χειρουργείου. Φυσικά. Ο ασθενή κοιμάται με γενική νάρκωση και έπρεπε να αποσυνδεθεί το σύστημα, να περιστραφεί γύρω από τον ασθενή, ένα αυτό το ογκώδε πράγμα και να έρθει από την άλλη μεριά. Καλά, και αν ήταν α πούμε. Δεν υπήρχε χρόνο για κάποιο λόγο. Ή δεν ο είναι... χρόνο ε, στη γενική αναισθησία είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή ο ασθενή δεν επιβαρύνεται πολύ αν θα κοιμηθεί δύο ώρε ή τέσσερι ώρε. Για τον αναισιολόγο περίπου το ίδιο. Okay. Εξαρτάται και από την κατάσταση του ασθενού, Ένα ασθενή, ο οποίο είναι μεγάλη ηλικία, με πολλά συνοδά προβλήματα, με καρδιολογικά, αναπνευστικά και αυτά, εννοείται ότι δεν πρέπει να κοιμάται πάρα πολλέ ώρε. Mm. Αλλά σε μεγάλε επεμβάσει, 9, 12 ωρών και 14 ωρών, εμεί είδαμε ασθενή. Να τελειώνει η επέμβαση τη ρομποτική και να πηγαίνει στο δωμάτιο ασθενή. Δηλαδή να μην χρειάζεται να πάει στη μονάδα ή να έχει δυσκολίε στο ξύπνημα. Θέλω να πω ότι πολλέ ώρε χειρουργείου δεν είναι κάτι το οποίο να τρομάζει τον ασθενή, mm -hmm. όσο το να πάει στο χειρουργείο απροετοίμαστος ή με πολλά συνοδά προβλήματα. Ένα βαρύς καπνιστή, α πούμε, έχει, έχει, ζητήμα, έχει προβλήματα στο χειρουργείο. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Λόγω... Ναι, ένα ένας άνθρωπο που κάνει αναμυναστικά... δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα επί 30 χρόνια, σίγουρα θα είναι ένα challenge για τον ανεσήσιο λόγο. Και εκεί βοηθάνε αυτέ οι τεχνικέ τη καινούρια τεχνολογία, η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική. Έναν ασθενή μπορούν να τον ωφελήσουν ένα τέτοιο ασθενή, να το κάνουν καλό. Στο ότι δεν θα είναι τόσο επώδυνο. Το ότι δεν θα έχει τη μεγάλη την τομή που όταν ξυπνήσει όταν είναι πάνω από τον αφαλό ή το μίζανε το ο ασθενή δεν μπορεί να πάρει αναπνοή. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάνει μια πολύ επιφανειακή αναπνοή που εμεί οι γιατροί δεν συμπαθούμε καθόλου. Αυτή η επιφανειακή αναπνοή που κάνει ο ασθενή όταν ξυπνήσει για να μην πονέσει, μπορεί να του δημιουργήσει αναπνιστική λίμωξη μετά το χειρουργείο. Και τα παλαιότερα χρόνια ήταν από του πιο Τι πιο συνηθισμένε επιπλοκέ μετά από μεγάλα χειρουργεία. Γι' αυτό και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτέ τι ιστομέ. Τώρα με τη λαπαροσκόπηση δεν γίνεται πια μεγάλη τομή. Μπορεί να γίνει η ίδια επέμβαση με 3-4 τομέ των πέντε χιλιοστών. Ναι. Και έτσι ο ασθενή αυτό δεν έχει το πρόβλημα αυτό. Ακόμα και αν είναι βαρύ καπνιστή ή αν, είναι, ε, αν έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που λέμε, χαπίτη κτλ. Θυμάσαι την πρώτη φορά. Πριν όταν ξεκινήσαμε για τι ταινίε και τι σειρέ, θυμάσαι την πρώτη φορά που ε, ένιωσε αυτό το ερέθισμα όταν είδε για πρώτη φορά να γίνεται μια. Ε, όχι λαπαροσκοπική, ε, ενώ μια ε, ρομποτική χειρουργική. Ναι. Θυμάσαι, α πούμε, όταν είχε δει, ίσω όταν είσαι φοιτητή, ε, και να πει, α πούμε, ξέρει, θυμάμαι για τη στιγμή, γιατί δεν είναι η στιγμή που αλλάξει τη ζωή μου. Ε, θυ, 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 θυμάμαι, δύο στιγμέ με αυτό που λε. Η <laughs> μία είναι <laughs> η πρώτη φορά που είδα χειρουργείο γενικότερα και ήμουν 14 χρονών. Ε, και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Αισθάνθηκα άσχημα, δηλαδή ζήτησα να καθίσω. Δεν λυπούμε, αλλά αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Όταν το μαχαίρι έκοβε το δέρμα, mm. ένιωσα άσχημα. Yeah. Εντάξει, ήμουν 14-16. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό και απο, απολύτω φυσιολογικό. Ε, όσο για την πρώτη φορά που είδα ρομποτική, χειρουργική, ε, ήταν λίγο πριν τελειώσει την ειδικότητα. Είχε μόλι έρθει η ρομποτική στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, και είχα την τύχη να δω την πέμπτη-έκτη επέμβαση που κάνανε. Ε, Όπω το λε, ήμουνα αμέσω hooked. Mm. Ξετρελάθηκα, δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Παντρεύτηκαν μέσα μου δύο μεγάλε αγάπες. Η αγάπη μου για την πληροφορική και τον προγραμματισμό, τα computers και το artificial intelligence που ήδη το έψαχνα πάρα πολλά χρόνια, με την αγάπη μου για την ιατρική. Ε, να σου το πω αλλιώ: Χάρηκα που ήμουν Που Τελείωνα Ναι. Ήσου, Ήσουν σε μια περίοδο που τελείωνα Τελείωνα και ακόμα δεν είχα καταλάβει ας πούμε, λέω εντάξει η χειρουργική είναι η ανοιχτή χειρουργική, είναι το τραύμα που βλέπουμε στο δημόσιο νοσοκομείο, είναι μια δύσκολη καριέρα, ε, πολύ... Ταλαιπωρία για τον γιατρό, πολύ ταλαιπωρία για τον ασθενή. Ψυχοφθόρο. Ναι. Κάπου mm. δεν είχα ξεκαθαρίσει μέσα μου αν ήμουν αυτό που έπρεπε να είμαι. Mm. Ξέρεις, στο σωστό μέρο, στην κατάλληλη στιγμή που λένε. Ναι, mm. ε, ναι, ναι. Ο πατέρα μου είναι γυναικολόγο, ο αδερφό μου γυναικολόγη. Ε, και εκεί κάπου εγώ έκανα ξέρεις, την απόσχηση. Λέω, θα γίνω γενικό χειρουργό. Ήταν μεγάλη επανάσταση για μένα. Ε, οπότε τελειώνοντα, δεν ήξερα αν είμαι στο σωστό path. Και όταν είδα ρομποτική, την πρώτη φορά που είδα ρομποτική. Κατάλαβα ότι ήμουν ακριβώ εκεί στο, στο, που έπρεπε. Είσαι στο σωστό μονοπάτι και κατάλαβε ότι ίσω θα ξεκινούσε να έφυγε από την κλασική χειρουργική σιγά-σιγά. Ακριβώ. Ακριβώς. Yeah. Είχαμε ήδη αρχίσει να φεύγουμε από την ειδικότητα. Είχα την τύχη στην ειδικότητα να κάνουμε ήδη αρκετή λαπαροσκοπική χειρουργική. Mm. Basic, αλλά κάναμε πολλά περιστατικά, σαν ειδικευόμενοι, σαν residents. Ε, και αυτό ήταν καλό. Αλλά είχα δηλαδή προαποφασίσει να φύγω από την ανοίχτη χειρουργική και να προσφέρω στον ασθενή κάτι πιο λιγότερο τραυματικό. Mm. Αλλά με τη ρομποτική πραγματικά ξετρελάθηκα. Γιατί είδα δηλαδή, ότι η τεχνολογία είναι με το μέρο εκεί. Και μπορεί να είναι κάθε χρόνο και καλύτερη αυτή η τεχνολογία. Yeah, βέβαια. Είναι, είναι ένα σπουδαίο εργαλείο που οι γιατροί ε, έχουν ανάγκη σήμερα, γιατί ε, φτιάχνεται ένα μοντέλο, ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις τέχνη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έχεις ένα πολύ καλό εργαλείο για να Μπορεί να, να σχεδιάσει ακριβώ αυτό που θε. Σε βοηθάει πάρα πολύ, δεδομένου όμω ότι ξέρει τι ακριβώ κάνει μαζί του. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λε. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Αυτό που σχεδιάζει ένα εργαλείο για τον καλλιτέχνη, πρέπει να είναι και αυτό καλλιτέχνη. Άρα εδώ έχουμε ένα, ένα πρότυπο τέχνη, ένα state of the art, όπω λέγεται, εργαλείο, σχεδιασμένο για χειρουργού, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να είναι καλλιτέχνε στη δουλειά του. Η χειρουργική κάτα είναι κατά το ίμιση. Ε, τέχνη που μαθαίνεται. Το άλλο μισό έχει σχέση με γνώση, διάβασμα, ώρες τριβής, προσπάθεια. Δεν διαφωνώ. Ο χειρουργός είναι και γιατρός και χειρουργός. Πρέπει να είναι πολύ καλός γιατρός. Είναι ο κλασικός γιατρός. Είναι πρώτης γραμμής γιατρός. Μας παίρνουν τηλέφωνο ασθενεί για κάθε πρόβλημα. Άρα πρέπει να είσαι καλός γιατρός για να είσαι χειρουργός. Ο χειρουργός έχει πάψει πολύ καιρό να, να μην ανήκει στην ιατρική κοινότητα. Ξέρεις, οι δεν ήταν γιατροί. Ναι. Υπήρχαν οι barber surgeons, δηλαδή τη χειρουργική την κάνανε οι barberidates, μια εποχή. Ναι. Δεν ανήκε στην ιατρική. Όταν, προχώρησε, όταν άρχισε να μπαίνει και η, λίγο πριν μπει μάλλον η ανεσυσιολογία ενεργά στον τομέα, η χειρουργία απορροφήθηκαν από την ιατρική και έπρεπε να είναι γιατροί πρώτα και μετά να γίνονται χειρουργοί. Εκεί που έτσι ακριβώ πρέπει να είναι. Ναι, στην, <χω> αίξ, στην ancient χειρουργική, ό,τι περίσευε το κόβαμε χωρίς να ξέρουμε γιατί. Οι αρχαίοι yeah. uh, πρόγονοι και τα λοιπά, παρόλο που είχε πολύ καλή χειρουργική και στην uh, Ιπποκράτειο σχολή θεραπεύανε συρρίγκια, θεραπεύανε αποστήματα. Τα είχαν περιγράψει πολύ σωστά πώς πρέπει να γίνει αυτή η θεραπεία, αλλά εμπειρικά δεν είχε συνδεθεί με την τέχνη της ιατρικής. Η ιατρική ήταν φαρμακολογία, ήταν uh, βοτανολογία στην αρχαιότητα. Yeah. Κυρίω στι Ασιατικέ. Κάπου στο Μεσαίωνα, δηλαδή πιάνω να είναι ο Μπάρμπερ Σέρτζον. Δηλαδή ο Μπαρμπέρι έκανε και και το χειρουργό. Όχι ο ε. Όχι, όχι, ευτυχώ. Όχι Μπούτσερ έτσι. Μπάρμπερ Σέρτζον. Ξέρει τι, θα ήταν εκπληκτικό αυτοί οι άνθρωποι που τότε αφοσίωσαν τη ζωή του πριν 2.000 χρόνια. Αφού μιλάς για ancient ιστορία, για αρχαία ιστορία, γιατί πούμε σήμερα να έβλεπαν, ας πούμε, να, 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 έβλεπαν έστω και για μια στιγμή το πού έχει φτάσει. Νομίζω ότι θα χειροκροτούσαν την ανθρωπότητα. εξή, πολλέ φορέ τα βάζουμε με την ανθρωπότητα. Πολλέ φορέ λέμε, γιατρέ, κάθε, κάθε καλύτερα. Κάθε ε, χθες ήταν καλύτερα από σήμερα. Το λέμε συχνά, το έχουμε σαν ορολογία, γιατί ε, έχουμε μάθει, ας πούμε, ξέρει, παγιά ήταν πιο ανέμελα. Σήμερα λέει υπάρχει το TikTok, υπάρχουν τα Instagram, υπάρχουν τα social media που μα έχουν κουράσει, μα έχουν διαλύσει. Μα έχουν ίσω όλα αυτά τα τεχνολογικά τεχνάσματα μα έχουν ίσω βγάλει από την πορεία του βιολογικού μα κόσμου. Όμω, εγώ πάρα πολλέ φορέ λέω ότι ίσω ζούμε σε μια πολύ καλή εποχή. Για φανταστείτε να είχατε ένα τραύμα πριν χίλια χρόνια, στο μεσαίωνα, πριν 400 χρόνια, αν είχε μια ε, λίμωξη, αν υπήρχε κάτι, δύσκολα. Εγώ ότι είδα, α πούμε, αν, αν υπήρχε κάτι που δύσκολα μπορούσαν. Δηλαδή, με έναν infection, μπορούσε να πεθάνει. Με ένα απλό infection. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η τεχνολογία που έχουμε σήμερα μα έχει καλομάθει πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώ, όταν σε καλομαθαίνουν, μπορεί να γίνει και κακομαθημένο. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν έχει η καινούρια γενιά, είναι ότι δεν ξέρει πώ να τη χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Και αφήνεται να χρησιμοποιηθεί από την τεχνολογία. Δηλαδή η τεχνολογία μας απομονώνει, μας κλείνει σε ένα κινητό. Ε, τα παιδιά, όλα μικρά παιδιά, 6-7 χρονών είναι στο κινητό. Περνάνε τις διακοπές μέσα στην οθόνη. Δεν κοιτάνε έξω τη θάλασσα. Αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ με ένα ζανέτο. Το ίδιο ισχύει και στην υγεία. Όλος αυτός ο περιπολισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λάθος από τεχνολογία. Mm -hmm. Λέει ο άλλο, εγώ πουλάω ρομποτική χειρουργική, πουλάω λέιζερ, πουλάω. Είναι σίγουρο ότι αυτό που θα δώσει στον ασθενή είναι καλό. Μία αρχή, μια που μιλήσαμε για ιστορία τη ιατρική, που πρέπει να σέβεται κάθε χειρουργό, είναι το primum non nocere. Ότι όταν πα να κάνει ένα καλό σαν γιατρό, πρόσεξε πρώτα απ' όλα μην κάνει κακό. Ακριβώ. Εγώ το έχω και μότο στο site μου αυτό. Δηλαδή, ε, ε και μη βλάπτην, που λέγανε. Αυτό, από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι ώρα θα μπορούσε να το έχουν και η πολιτική μα αυτό. <laughs> ε, Συγγνώμη, σα διακόψω. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με το πολιτικά καθόλου. <laughs> ε, αν και υπάρχουν politics παντού και στην ιατρική και στη χειρουργική. Ωστόσο, ξεκινώντα από αυτό, ένα νέο γιατρό πρέπει να μάθει λοιπόν πρώτα απ' όλα να κρατάει το μολύβι για να μάθει να γράφει και να πει ότι θα, εγώ θα γράψω λογοτεχνία ή θα γράψω με τον εκτυπωτή και θα, θα στείλω ένα email στο διάστημα, α πούμε σε αντιστοιχεία με τη ρομποτική χειρουργική. Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει να, να σέβεται τον ασθενή του και τον εαυτό του, προσπαθώντα να κάνει καλό χωρί να βλάψει. Μετά πρέπει να μάθει βασικέ αρχέ τη χειρουργική. Ανατομία. Χειρουργική ανατομία. Χειρουργική παθολογία. Να ξέρει να κάνει σωστά διάγνωση. Όλα αυτά είναι κλασική ιατρική και μαθαίνεται πολύ καλά, θα σου έλεγα, και στην Ελλάδα, στο δημόσιο νοσοκομείο, στην ειδικότητα. Πολύ καλά. Μετά πρέπει να μάθει λοιπόν ανοιχτή χειρουργική. Πού είναι τα όργανα, πού θα βάλω το stitch, πού θα βάλω το, την απολύνωση που λέμε, που θα σφραγίσω yeah. το αγγείο σωστά, και να είμαι σίγουρο ότι το έχω σφραγίσει σωστά, ότι είμαι στη ρίζα, ότι, ότι είμαι ριζικό αυτό που έκανα, ότι έφυγε ο καρκίνο όλο. Αυτό είναι οι αρχέ τη ογκολογίας. Αν δεν τα σέβεσαι αυτά, δεν πιάνει ένα ρομπότ να αρχίσει να χειρουργεί ρομποτικά. Αφού λοιπόν το μάθει καλά έτσι, μετά αρχίζει σιγά-σιγά και το κάνει με μικρότερε τομέ, με λαπαροσκόπηση, κοιτάζοντα σε δύο διαστάσεων οθόνη. Η λαπαροσκοπική είναι και πιο προσιτή, είναι και πιο οικονομική. Έχει, είναι πιο προσιτή σε νέο χειρουργό. Μαθαίνει καλά λαπαροσκοπικέ κινήσει. Μαθαίνει να υπολογίζει τον εαυτό του, πού είναι τα χέρια του. Αυτό που λέμε hand eye coordination. Να ξέρει πού είναι τα χέρια του ενώ κοιτάει κάπου αλλού. Hand eye, hand -eye coordination. Okay. Αυτό ευτυχώ η νέα γενιά το έχουμε δουλέψει πολύ με το PlayStation και τα τύπου mm -hmm. Nintendo κτλ. Εγώ το PlayStation δεν το πολύ πρόλαβα. Αλλά πιο, πιο πριν SEGA και Nintendo κτλ. Και με πήγε πολύ πίσω και εσύ, δεν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά θέλω να πω ότι είχαμε συνηθίσει από παιδιά να παίζουμε και να κοιτάζουμε σε μια οθόνη. Αυτό μα κάνει καλύτερου λαπαροσκόπου. Αμέσω. Δηλαδή, έχουμε εξοικείωση το ότι κρατάω τα εργαλεία και κοιτάζω αλλού. Για μα είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Ναι, λοιπόν, ναι, για φαντάσου να το έχει για πρώτη φορά στη ζωή σου εμπειρία αυτό. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θα, έκανε μια κίνηση και αμέσω. Το πάθανε όλοι οι εξιντάριδε χειρουργοί όταν. Σίγουρο. δεκαετία του όταν βγήκε η λαπαροσκόπηση και μπήκε στη ζωή, δυναμικά στο χειρουργείο. Γιατί τότε είχε πάρα πολλού αμφισβητητέ και πολλού εχθρού. Μέχρι σήμερα δηλαδή έχει εχθρού. Όπω και η ρομποτική εχθρού. Ναι. Και το παράδοξο είναι ότι σήμερα η ρομποτική έχει λαπαροσκόπου εχθρού. <Συλί> Ακριβώ με την ίδια ιστορία που ζήσανε εκείνοι, την κάνουν σε εμά. <Συλί> έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Politics. Αλλά... Politics, ακριβώς. Ναι. Αλλά. Εφόσον μάθει λοιπόν καλή λαπαροσκόπηση ο νέο γιατρό, τότε μπορεί να πει ότι εγώ θα το κάνω και με Νταβίντσι και με ρομπότ. Να πάω δηλαδή στην τεχνολογία, να έχω ακόμα μεγαλύτερη ευχαίρεια κινήσεων, να πάω να κάνω την πιο δύσκολη επέμβαση, να έχω τρισδιάστατη απεικόνηση, πραγματικό 3D, special ας πούμε, αντίληψη του χώρου, να έχω αντίληψη του βάθου. Αυτά τα προσφέρει η ρομποτική χειρουργική. Ε, συμφωνώ με το κομμάτι συμφωνώ και διαφωνώ κάπου σε αυτό που μου είχατε πει. Συμφωνώ το ότι θα πρέπει ο κάθε νέο γιατρό σήμερα να ακολουθεί ένα σωστό μάνιουαλ ε, και ένα σωστό τρόπο χειρισμού εκπαίδευση. Όμω, όχι διαφωνώ. Απλά ξέρετε τι, πάντα σε μια νέα γενιά ευθύνεται η προηγούμενη. Έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι ευθύνεται η προηγούμενη γενιά για την νέα που έρχεται τώρα, δηλαδή για τα παιδιά μα τώρα. Ε, οι ότι είμαστε εμεί. Κανένα άλλο. μπορούμε να λέμε η κοινωνία, γιατί η κοινωνία απαρτίζεται από εμά. Ε, σω του νέου γιατρού ή τη νέα, τη νέα τάξη πραγμάτων των ανθρώπων που τώρα ε, μπαίνουν μέσα στον χώρο, εμεί να του δίνουμε ένα απλά το εύκολο. Διότι του λέμε, κοίταξε, υπάρχει. Κοίταξε, σε ένα γεωργό, όταν του δώσει, α πούμε, του, του, πατέρα του, του έδινε, α πούμε, την, την. τσάπα που λέμε, το. το το, το, πώς το λέμε, Σωστά, το, το, λες, το φτιάριο τσαπάνε, ναι, 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 ναι αυτό. Και του λες για 50 χρόνια θα κάνεις αυτό. Μια μέρα εμφανίζεται το αλέτρι που ξαφνικά ε, το βάζει πίσω από το, απ το ζώο και ξαφνικά όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Με μια καθοδήγηση του ζώου. Ξαφνικά, μια μέρα έρχεται η Φέρνγκουσον και λέει: «Παι, Παιδιά, έχουμε τράκτα που είναι ηλεκτρικά. Απλά τους βάζετε με βενζίνη. Όλα βάζετε μέσα βενζίνη, πετρέλαιο και είναι μια χαρά. Και δεν επιστρέφει κανείς πίσω σε αυτό. Ε, ίσως αυτό το κομμάτι όμως να έπρεπε ο Γιώργος να έχει μάθει και το ΆΦΑ και το β και το γ ή απλά μαθαίνει ο νέος τώρα και λέει όπα, αφού έχω το τράκτο μπαίνω σε αυτό». Φυσικά μιλάμε για ιατρική, μιλάμε για πολύ σοβαρά περιστατικά, μιλάμε, είναι εντελώς διαφορετικά. Απλά να φέρω ένα παράδειγμα και να πω ότι ναι, ναι συμφωνώ σε αυτό. Όμω, βάζω την ευθύνη σε εμά, στην προηγούμενη γενιά, για του νέου που έρχονται τώρα, ότι εμεί πρέπει να του δείξουμε ότι αυτά είναι τα σωστά guidelines. Αυτέ είναι οι σωστέ οδηγίε που πρέπει να ακολουθήσετε. Ναι, μεν υπάρχει βοήθεια, αλλά μην ξεχάσετε και πώ γίνεται το. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η εικόνα που βλέπουμε στου πιο νέου και στα παιδιά μα οφείλεται σε εμά. Αν το παιδί έχει μάθει να κοιτάζει το κινητό και να χάνει τη θάλασσα τώρα το καλοκαίρι, οφείλεται σε ότι βλέπει του γονεί με ένα κινητό και να. Μέσα στα μέσα χαμένο μέσα στα μέσα ε, δικτύωση. Ωστόσο, για το παράδειγμα με το Γιώργο, mm. πρέπει να πω ότι άμα κάποια στιγμή σπάσει το αλέτρι ή χαθεί ή πέσει από τον κρεμό ή κάτι πάθει το ζώο, ο νεαρό Γιώργο πρέπει να ξέρει να κάνει την σωστή εισοδιά να τη βγάλει <laughs> και χωρί αυτό. Το ίδιο ισχύει και στη χειρουργική. Yeah. Αν δεν υπάρχει ρομπότ εκεί που θα βρεθεί, σαν πρέπει να κάνει ένα στάζ κάπου στην επαρχία και δεν έχει ρομπότ πώ θα χειρουργήσει το επίγον που θα έρθει, το περιστατικό, το βαρύ που θα έρθει, που θέλει, έχει ανάγκη τη βοήθειά σου. Πρέπει να ξέρει να το κάνει ανοιχτά, Ζανετό μου. Πρέπει να ξέρει να το κάνει λαπαροσκοπικά και ανοιχτά. Και η ιατρική έχει ένα κακό. Καλό κακό. Ό,τι μάθημα κάναμε από το πρώτο έτο μέχρι σήμερα, με τα πτυχιακά διδακτορικά, όλα έχουν σχέση με αυτό που κάνει κάθε μέρα. Είναι από τι λίγε επιστήμε που κανένα μάθημα δεν ήταν άχρηστο. Αντίθετα, αν έλεγε ένα μάθημα ότι θα το αφήσω γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει, mm. το έβρισκε μπροστά στα επόμενα χρόνια. Και το έχει ανάγκη. Ακριβώ. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στη χειρουργική. Αν πει ότι εγώ δεν θα μάθω ανοιχτή γιατί εγώ θέλω να γίνω λαπαροσκόπος Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθο που μπορεί να κάνει. Θα βρεθεί να κάνει conversion πριν το καταλάβει. Mm. Σε έναν ασθενή όπου δεν αναγνωρίζει καν την ανατομία λαπαροσκοπικά ή έχει αιμορραγία μεγάλη και δεν μπορεί να την ελέγξει λαπαροσκοπικά. Εκεί είναι λοιπόν ένα Θέλει πολύ fast decision making, πρέπει να σε γρήγορε αποφάσει και να είσαι και γενναίο να κάνει μια λαπαροτομία. Αν φοβάσαι να κάνει λαπαροτομία, δηλαδή να ανοίξει την κοιλιά, επειδή δεν έχει εκπαιδευτεί καλά σε αυτό, τότε θα βρεθεί εκτεθειμένο και θα, ε, μπορεί να χάσει τον ασθενή και να χάσει φυσικά και την καριέρα σου. Και είναι τα αποτελέσματα που έχουμε μέσω τη ε, ε, ρομποτική χειρουργή σήμερα. Τα βασικά αποτελέσματα, δηλαδή τα, ναι, ναι. τα πλονεκτήματα, συγγνώμη. Ναι. Ε, τα πλεονεκτήματα λοιπόν και εφαρμογέ είναι πολλέ. Η ιστορία έχει ξεκινήσει το 2000. Στην Ελλάδα ήρθε το 2006, μέσα του 2006, στο, όπως είπα, στο δικό μα το κέντρο. Το Γενάρη του 7 ήμουν και εγώ μαζί του. Ήρθα δηλαδή 4-5 μήνε μετά. Ε, αλλά ξεκίνησα από πολύ νωρί στην πρώτη, της, την πρώτη, ελληνική εμπειρία για τη ρομποτική χειρουργία και ήταν και πρώτη και στην Κύπρο. Με λίγα χρόνια μετά ξεκίνησαμε στην Κύπρο με την ίδια ομάδα. Ε, οι εφαρμογέ λοιπόν. Πάνω απ' όλα στην κορυφή είναι η ουρολογία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το ρομποτικό σύστημα εφαρμόζεται στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή για, την, για τον καρκίνο του προστάτη. Όπου πρέπει να αφαιρεθεί ένα όργανο που ειναι οπως όπως ξέρει, γύρω-γύρω από την αντρική ουρήθρα, που είναι και πολύ συχνό, συχνά κάνει καρκίνους. Πρέπει λοιπόν να αφαιρεθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στο νευρικό πλέγμα που είναι γύρω του. Γιατί μετά κάνει στον άντρα ε, και ακράτεια και. Ε, και αδυναμία στήση. Εκεί λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο η ρομποτική. Έχει πολύ καλύτερη ευκρίνεια στο να αναγνωρίσει τα νεύρα αυτά και να τα προστατέψει. Και μεγαλύτερη άνεση κινήσεων, όπω είπα, γιατί τα εργαλεία του ρομπότ έχουν 7 degrees of freedom, 7 DOF. Κάνουν κινήσει ανθρωπίνου καρπού. Σε 3 dimensional. Ah, okay. Κάνουν τον καρπό. Yeah. Και παραπάνω από τον ανθρωπίνο καρπό. Δηλαδή, γιατί το εργαλείο μπορεί να το αφήνει και να το ξαναπιάνει. Οπότε συνεχίζει να κάνει την περιστροφή που δεν θα μπορούσε να κάνει το ανθρώπινο χέρι. Αυτό λοιπόν όταν είσαι σε ένα βαθύ χώρο όπως είναι η αντρική πύλος και, και προσπαθείς να ράψεις, να αναστομώσεις όπως λέμε, δηλαδή να επανενώσεις την αντρική ουρήθρα, αυτό εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις λαπαροσκοπικά. Είναι πάρα πολύ στενός ο χώρος. Πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσεις δύο ακλόνητα εργαλεία για να ράψεις. Θέλει skills. Παλαιότερα τι έκαναν. Παιδεύονταν να το κάνουν λαπαροσκοπικά, έτσι, με αυτό, δεν υπήρχε ρομπότ. Και πιο παλιά το κάνανε ανοιχτά. Και εκεί να δει δυσκολία. Και στην ανοιχτή δυσκολία. Γιατί, άμα είναι στενό ο χώρο και βαθύ, μόνο ο χειρουργό έβλεπε τι έκανε. Ο βοηθό του δεν ήξερε τι έκανε. Και, και αν έβλεπε. Και, έβλεπε, και όπω yeah. μπορούσε να δει με το φω που έφτανε εκεί πέρα κάτω. Ε, εντάξει, τώρα με μικροκάμερε που πάμε ακριβώ εκεί πάνω yeah. και βλέπουμε σε τεράστια μεγέθυνση, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Σε πόση ευκρίνεια έχει. Νομίζω είναι στο 1 με 2 μιλιμέτρα. The... Είναι η, η μεγέθυνση, η μεγέθυνση είναι στις 6 με 10 φορές. Α, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τη φανταζόμασταν. Όμως είναι high resolution, Α, πλέον είναι στα 4 με 8K έχει φτάσει. Οπότε η εικόνα είναι πιο καλή και την πραγματική να σου πω την αλήθεια. Ε. Ναι. Είναι φοβερές εικόνες που έχουμε. Μέσα και εκεί μέσα μπορεί να μπει Φυσικά, υπάρχει ένα από τα εργαλεία που μπορεί να κρατάει το ρομποτικό σύστημα είναι και το laser. Αλλά δεν έχει δει τόσο ευρία εφαρμογή όσο οι διαθερμίε. Δηλαδή, με ηλεκτρ, 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 ηλεκτρικό ρεύμα, yeah. με διαφορετικέ χρήσει ηλεκτρικού ρεύματο, έχουμε μονοπολική, διπολική και διάφορα είδη που αλλάζουν την ενέργεια που χορηγείται, που λέγεται πλάσμα, α πούμε, ή μια ενέργεια που χρησιμοποιούμε διαφορετικού τύπου. Έχει πάρα πολλέ διαφορετικού τύπου ενέργειε, οι οποίε βασίζονται σε Παλμού ηλεκτρικού ρεύματο. Mm, εκεί κάνουμε μαγικά πράγματα. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε πολύ πιο άνετα στη γενική χειρουργική, στην ουρολογία που είπα και στη γυναικολογία από ότι το λέιζερ. Το, το λέιζερ μέσα στην κοιλιά, πολύ λίγε φορέ το έχω δει να σου πω την αλήθεια. Το χρησιμοποιούν οι γυναικολόγοι για να καυτηριάσουν αιστείε ε, σε ένα παράδειγμα. Αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσει εύκολα το λέιζερ. Γιατί το λέιζερ είναι, ακούγεται ωραίο, αλλά μέσα στην κοιλιά είναι δύσχριστο. Έτσι. Και είναι και λίγο επικίνδυνο. Είναι δυνατή ενέργεια. Είναι λίγο δύσχριστο. Ε, το χρησιμοποιούμε πολύ στην ε, χειρουργική τη προκτολογία το λέιζερ. δηλαδή βλέπουμε φοβερά αποτελέσματα με το λέιζερ. Σιρίγκια και τέτοια. Σιρίγκια, αιμορροίδε, κυστικό κυγό πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, πλέον ένα χειρουργείο στο οποίο έφενε, άφηνε ανάπηρο ένα παιδάκι με ένα τεράστιο χάσμα πίσω από το, στην πλάτη. Πλέον δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βάζει μια ίνα λέιζερ και όπω την αποσύρει, κυστικό κυγό έφυγε. Και είναι η τελευταία που παίρνει το λέιζερ, έτσι. Πρέπει να είναι όλα καθαρά. Ναι, βέβαια, πολύ σωστά. Καθαρίζει καλά το σιρήγγυο αυτό, να φύγουν τα τυχώματα κτλ. Βάζει το λέιζερ και όπω το αποσύρει, είναι τέτοια ενέργεια που κλείνει. Που κλείνει. Ναι. Ναι. Είναι από τα πράγματα που είχα γνωρίσει παλαιότερα, ότι πάντα το λέιζερ παίρνει τελευταίο. Γιατί ναι. και πρέπει να είναι καθαρή. Σωστό. Στα σιρήγγυα τουλάχιστον ναι. αυτό είναι ένα από τα principles. Βέβαια δεν είναι και τα αποτελέσματα δεν είναι 100% ποτέ με αυτέ τι τεχνικέ, αλλά πάντα, πάντα όλοι οι ασθενεί τι προτιμούν. Εγώ κάνω πολύ προκτολογία, παρά την αγάπη μου για τη ρομποτική, κάνω πολύ προκτολογία και στην κυπρο mm -hmm. Και όλοι μου οι ασθενεί ζητάνε λέιζερ πρώτα. Όλοι, όλοι. Είμαι σίγουρος. Όλοι. Νομίζω ότι η ψυχολογία του ανθρώπου, όταν, δηλαδή, όταν ένα άνθρωπο ένας άνθρωπος που έχει τα στα φρένα, που έχει τα λογικά του, όταν καθίσει ένα τραπέζι, ακόμα και μόνο του, ε, χωρί να συζητήσει με κάποιον άλλον, και πει: «Οκ, okay, τι ακριβώ θέλω. Η επιλογή νυστέρη με λέιζερ. Είναι ουσιαστικά με το που το λε, έχει ένα 90 με 10% πιθανότητα. Δηλαδή, συγγνώμη, μια 90% θα επιλέξει το laser. Γιατί είναι πιο new age α, τεχνολογικά ανεπτυγμένο. Η λέξη νηστέρηση σε φοβίζει. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα είναι για να μου ανοίξει ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ουλή. Πάντα σου αφήνει ουλέ διάφορα, έχει κακέ μέσα στο μυαλό σου σκέψη. Άρα προτιμάς να πα με το λέιζερ. Είναι θέμα ψυχολογία πάντω αυτό. Έχει ακούσει τόσε φορέ, χιλιάδε φορέ, ότι είναι, δεν είναι τόσο επώδυνο. Έχει μικρή σχέση με την πραγματικότητα. Έχει περισσότερη σχέση με την ψυχολογία του κοινού και των ασθενών. Ναι. Ακούν τη λέξη laser και νιώθουν ασφάλεια, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ έχω δει φοβερά λάθη με το laser ή laser που να μην λειτουργεί και Πολύ ψηλό δουλειά με τον Ιστέρι, αν θέλει. ανάποδα. άποδο, yeah. Ναι, μπορεί. Έχει σχέση ποιο το κρατάει και το ένα και το άλλο. Άρα ο καλλιτέχνη είναι ο χειρουργό πάντα. Ερχόμαστε στην αρχή που λέγαμε πριν λίγο: Ότι πρέπει να ξέρει. Ακόμα και το ρομπότ είναι ένα εργαλείο yeah. λαπαροσκοπική χειρουργική. Ένα πολύ advanced, προηγμένο εργαλείο λαπαροσκοπική χειρουργική. Ποιο το κρατάει στα χέρια του, αυτό έχει σημασία. Mm. Μόνο, τίποτε άλλο. Τι ξέρει αυτό που το κρατάει και πόσο σέβεται τον εαυτό του και τον ασθενή του. Γιατί μπορεί πα, παρασυρμένο από την ε, τεχνολογία να πάρει λάθο απόφαση να χρησιμοποιήσει ένα, ένα ρομποτικό σύστημα σε μια επέμβαση που δεν χρειάζεται. Εκείνη την ώρα λοιπόν, πόσο ηθικό είσαι απέναντι στον εαυτό σου και στον ασθενή σου. Στον ασθενή σου πρώτα και στον εαυτό σου μετά. Ναι, ναι. Πολύ λοιπόν, έτσι. Ε, ε, και δουλεύει ε, joysticks και, και pedals. Ναι, ναι, έχει και pedals γιατί με, με, το, pedal, ε, με το αριστερό αλλάζει εργαλείο. Είναι κλατς, δηλαδή αλλάζει εργαλείο, παίρνει άλλο εργαλείο. Mm. Έχει 4-5 βραχύνου, είπα. Μπορεί να ανα πάσει στιγμή να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από αυτού. Ε, και με τα δεξιά πεντάλλε έχει ε, τι ενέργειε που έλεγα πριν. Δηλαδή, πατά δεξιά, έχει μονοπολική. Ε, πατά ε, δίπλα, έχει τη διπολική. Στο ένα χέρι κρατά μονοπολική διαθερμία, δηλαδή το ρεύμα περνάει μέσα από τον ασθενή και φεύγει mm. από μια αγίωση. Έχει διαφορετικό τρόπο δράση αυτό και η διπολική είναι ότι οκ ay okay, στα δύο ε, handles. Οπότε ό,τι, ό,τι, συλλάβει και η μόνο εκεί. είναι πολύ καλή για εμόσταση, για να πιάσει ένα αγκείο, α πούμε, η διπολική. Πάρα πολύ καλή. Ε, η μονοπολική είναι ωραίο εργαλείο για dissect, για να προχωρά, να παρασκευάζει του ιστού, να πατά στο σωστό πλάνο. ο χειρουργό έχει μεγάλη σημασία να βρει και το πλάνο. Όταν είμαι στην κοιλιά, για να ξεχωρίσει του ιστού, είναι έτσι από τη φύση του συστή που του δείχνουν πού πρέπει να κόβει. Και πρέπει να σέβεται την ανατομία παραμερίζοντα του ιστού χωρί να του κάνει ζημιά. Εάν λοιπόν καταφέρνει να είναι στο σωστό πλάνο, ακόμα και σε παθολογία, ακόμα και σε όγκου, αν καταφέρνει να βγαίνει στο σωστό πλάνο, το χειρουργείο θα κυλήσει σωστά. Πρέπει να πλανάρει όπω στο σερφ, ο χειρουργό. Ασχολείστε με το σερφ. Έχω κάνει ανοιχτή θαλάσση εγώ, αλλά μου αρέσει και το σερφ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η θάλασσα σου μαθαίνει πολύ αυτό. Ότι πρέπει να πλανάρει σωστά. Αλλιώ θα βουλιάξει, θα γυρίσει, θα του πάρει. Το ίδιο συμβαίνει και στη χειρουργική. Αν δεν είσαι στο σωστό πλάνο, θα αιμορραγήσει ή θα μπει σε ένα όργανο που δεν πρέπει και θα κάνει ζημιά. Πρέπει συνεχώ να βρίσκει το πλάνο σου. Το πλάνο είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει ανατομικά στον κάθε άνθρωπο ή είναι ένα πλάνο που εσείς ε, ετοιμάζεται πριν το χειρουργείο. Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι ένα πλάνο λοιπόν που προϋπάρχει από την ανατομία σε κάθε άνθρωπο. Είναι το όριο ανάμεσα σε δύο όργανα. Συνήθω είναι το λεπτό στρώμα συνδετικού ιστού ανάμεσα στα όργανα. Mm. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσει για να σεβαστεί τα όργανα να ξεχωρίσουν και να προχωρήσει πιο πέρα. Ε, όταν υπάρχει παθολογία όμω, η φλεγμονή εκτεταμένη ή καρκίνο, το πλάνο αυτό εξαφανίζεται. <φυ> Τότε πρέπει να το δημιουργήσει ο χειρουργό το πλάνο. Τότε ο, χειρουργός είναι λίγο σαν γλύπτη και εκεί είναι που η τέχνη και η εμπειρία έρχονται στην επιφάνεια. Εκεί δηλαδή πραγματικά βλέποντα έναν έμπειρο χειρουργό να χειρουργεί σε τόσο δύσκολο πεδίο, ε, βλέπεις βλέπει ότι πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ταλέντο και η εμπειρία. Σα έχει τυχεί πολλέ φορέ, γύρω πούμε, κυρίως, ε, όταν ήσασταν στη σχολή, ή φαντάζομαι τώρα θα σα βλέπουν εσά οι νεότεροι για να λένε, α πούμε, κοίταξε πώ έχει κάνει, ρε παιδί μου. Αυτό κατακτά σιγά-σιγά. Ε, ναι. Όντω, με, με, βλέπουν και εμένα νεότεροι συνάδελφοι ναι. να, να βρίσκω τέτοια δύσκολα πλάνα σε ασθενεί που έχουν κάνει παλιά χειρουργία στην κοιλιά. Όταν γίνει μεγάλη τομή, ένα από τα προβλήματα, Ζανέτ, είναι ότι κολλάνε όλα τα όργανα μεταξύ του. Αυτό είναι τα adhesions, οι συμφίσει που λέμε. Mm. Τα όργανα λοιπόν γίνονται ένα. Όλα τα όργανα. Τα Πότε γίνονται ένα το... όμω. Όπως... Μετά από ένα ανοιχτό χειρουργείο μεγάλο. Ah, ah, okay. Όταν έχει αποδειχθεί ότι όταν γίνει ζημιά στον ορογόνο, στο γυαλιστερό στρώμα του εντέρου, αυτό είναι κολόδε. Αρχίζουν και κολλάνε μεταξύ του ή στο τείχομα. Και μπαίνει μέσα και βλέπει ένα σεληνιακό τοπίο. Είναι όλα κολλημένα. Μπορεί να δουλεύει το έντερο αυτό ή να μισοδουλεύει. Ο ασθενή έχει πόνου, φουσκώματα, τρώει λίγο, φουσκώνει, πρίζεται. Αυτό οφείλεται στο παλιό του χειρουργείο. Είναι σίγουρα συμφύσει. Οι συμφίσει είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και καμιά φορά το πλάνο είναι ανύπαρκτο. Εκεί λοιπόν είναι που μπορεί να σε θαυμάσει ένα πιο νέο ειδικευόμενο. Γιατί βρίσκει το πλάνο ενώ στην αρχή δεν φαίνεται σε κανέναν άλλον. Μόνο εσύ το βρίσκει. Και βλέπει με έκπληξή του ο πιο νέο να χωρίζονται τα έντερα χωρί να έχουν ζημιά ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πώ χωρίζονται τα έντερα. Υπά... Υπά... Ανακαλύπτεις σου λέω το σωστό, το σω... σωστό σω... πεδίο για να κόψει, το σωστό σημείο που πρέπει να Άρα κόψεις. Άρα κόβει ουσιαστικά το κολλόδε. Το... Ναι, έχει γίνει σκύρο, έχει γίνει σκληρό ναι. πια με τα χρόνια αυτό το κολόδες. Είναι, είναι κόλλα που έχει γίνει σκληρή ύνα, σκληρό ινόδηση ιστός. Φαντάζομαι, ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κόψει. Πρέπει να είναι μια γερή απόφαση σε κάποιε από τι γωνίε τη κοιλιά. Δεν είναι εύκολο πάντα. Είναι, πάρα πολύ, είναι, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω φανταστεί στο μυαλό μου ότι μπορεί να γίνει. Διότι φαντάζομαι, κυρίως τις πρώτες φορές, όταν θα επιλέξει ένας γιατρός να κάνει αυτό το πράγμα, θα <laughs> μπορώ να σκεφτώ καν. Δηλαδή, και με την παραμικρή ζημιά, διότι δηλαδή, δεν κάνει ζημιά στο εντερόφα, μιλούμε για αιμορραγίες, μιλούμε ότι μπορεί να σω... για να, στενή. πάω και λίγο αλλού τη συζήτηση, επειδή ξέρεις ότι ναι. μου αρέσουν λίγο τα... Η Merle Adopter, μου αρέσει η τεχνολογία. Πιστεύω ότι είναι ένα από του βασικού λόγου που θα αργήσει να χειρουργήσει μόνο του το ρομπότ. Το πιστεύει, ε. Ναι, τα δύσκολα πλάνα και η δύσκολη ανατομία της παθολογίας, ειδικά στην ογκολογία, mm. είναι ένας λόγος που θα αργήσει να χειρουργήσει μόνο του. Γιατί ακόμα και αν προχωρήσει το computer vision, θα αναγνωρίζει εύκολες δομές, όχι ανώμαλες. Και πίστεψε με, κάθε κοιλιά, με, που, κάθε κοιλιά που μπαίνουμε, 22 χρόνια, είναι διαφορετική. Ακόμα και αν έχει την ίδια διάγνωση. Έχεις κάνει με άνθρωπο. Ακριβώς. Κάθε mm -hmm. ανατομία είναι διαφορετική, κάθε παθολογία είναι διαφορετική. Άρα, αν να καταλάβει ο υπολογιστή, όσα εκατομμύρια εικόνε και αν μελετήσει, mm -hmm. τώρα πλέον μάθει, έχουμε μάθει με σούπερ υπολογιστέ, έτσι. Ό,τι συζητάμε, ε, ό,τι βλέπουμε, ό,τι δείχνουμε στο ίντερνετ, όλα κατεργάζονται από έναν σούπερ υπολογιστή, έτσι. Δεν ακούμε. Mm -hmm. Αυτό είναι λοιπόν το big data. Είναι το, το, το μεγάλο δεδομένο. Και υπάρχει υπολογιστή που μπορεί να το επεξεργαστεί. Αλλά ό,τι και να επεξεργαστεί αυτό ο υπολογιστή, πραγματικά μου φαίνεται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που βρισκόμαστε το 2022, πολύ δύσκολο να αναγνωρίσει την κάθε περίπτωση, ε, στην κάθε περίπτωση το σωστό πλάνο με, το, με την ευφία και το, την αντίδραση που έχει ένα έμπειρο χειρουργός. σω μπορεί να ανταλλαχτούν οι ρόλοι εκεί και ο καθοδηγητή να είναι ο γιατρό από πίσω, ο έμπειρο Στη μηχανή αυτή. Γιατί μια μηχανή μόνη τη μπορεί εύκολα να παίξει σκάκι με τον Κασπάρο και να τον εγγύσει. Αλλά σε αυτό που λέτε είναι εξαιρετικό γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, ε, όχι ένα αποθέτει δηλαδή, είναι, αλλά κάπω ε, δεν ξέρω. Το, 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 ο κόσμο περιμένει ότι σε κάποια στιγμή οι μηχανέ θα τα κάνουν όλα από μόνε του. Το οποίο πήγαινα... δεν ήταν πολύ εύστοχο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι το τέταρτο level ναι. του autonomy. Είναι έξι τα επίπεδα αυτονομία ναι. του χειρουργικού ρομπότ. Αυτό που είπε, εσύ είναι το τέταρτο επίπεδο. Να λέει ο χειρουργό πού θα πάει το ρομπότ και τι mm. θα κάνει. Okay. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι. Ναι. Όχι. Είμαστε μακριά. Υπάρχουν πειραματικά κάποια πράγματα που έχουν πετύχει. Ε, υπάρχει ρομπότ που ράβει μόνο του αυτή τη στιγμή. Δώσανε εντολέ. Και ο κοπτοραπτή. Κοπτω... Υπάρχει αυτόματο κοπτοραπτή. Αυτό υπάρχει. υπάρχει. Αλλά υπάρχει και ρομπότ με βραχίωνε που ράβει μόνο του ή έχουν δώσει εντολέ στο υπάρχον ρομπότ, στο Νταβίντσι, να ράψει, να μετακινήσει αντικείμενα και να τα πάει αλλού. Έχουν δώσει εντολέ. Έχουν yeah, γίνει αυτά. Αυτέ είναι εντολέ όμω που. Έχουν γίνει yeah, αυτά. Αλλά μπορούν όχι να έχει στο να μπορέσει να λειτουργήσει μόνο. Όχι. Yeah. Όχι να αναγνωρίσει την ανατομία και να δράσει σε μια ανατομία που είναι παθολογική. Όχι. Τώρα οι περισσότερε προσπάθειε στη δικιά μα, τα τελευταία δηλαδή τα τρια χρόνια, εστιάζεται στο να σε βοηθήσει το ρομπότ από μόνο του. Νομίζω οι κινήσει βοηθού στη λαπαροσκόπηση είναι το πιο εφικτό αυτή τη στιγμή πράγμα που θα μπορούσε να, να ονειρευτεί κανεί για την αυτονομία στο χειρουργείο. Δηλαδή, το ρομπότ να αντιλαμβάνεται τι θέλει να κάνει, πρώτα απ' όλα να γνωρίζει τη φάση του χειρουργείου, που είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Είναι, αυτά που συζητάμε τώρα είναι διδακτορικά στο Πολυτεχνείο. Καλά, το να αναγνωρίσει το ρομπότ με computer vision και νευρονικά δίκτυα, να αναγνωρίσει τι φάση του χειρουργείου βρίσκεσαι, είναι φοβερά δύσκολο. Αλλά έστω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα. Έτσι, το... ναι, με την ανάπτυξη των αλγορίθμων που, που θα μπορούν να το προσθέσουν πάνω Αν, στο Αν λοιπόν αναγνωρίσει τη φάση που βρίσκεσαι και ξέρει και το χειρουργό και έχει δει και 100 βίντεο του χειρουργού, του συγκεκριμένου, mm -hmm. θα μπορούσε να σκεφτεί το ρομπότ τι χρειάζεται να κάνει, τι κίνηση θα κάνει για να τον διευκολύνει. Σε μια απλή επέμβαση. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει αυτό. σω μπορεί να του δώσει κάποιου χάρτε βοήθεια. Ξέρω ότι υπάρχουν οι χάρτε. Η πλοήγηση υπάρχει. Η πλοήγηση. Η πλοήγηση προχωράει ακάθεκτη. Είναι πολύ δυνατό χώρο. Η πλοήγηση όμω έχει φτάσει σε ένα σημείο που να σου δείξει ας πούμε, ότι εδώ είναι κόκκινο και εδώ είναι πράσινο, Εδώ που δεν ε, πα, εδώ πα. Ναι, ναι, υπάρχει το no-go zone. Σωστό. Υπάρχουν αυτά. Ναι. Ήδη, ναι. ήδη υπάρχουν αυτά και στο τρέχον ρομπότ. Υπάρχουν. Βάζει, ή σου βάζει ο πιο skilled χειρουργό, σου βάζει marks μέσα από τα οποία τα δικά σου εργαλεία δεν περνάνε. Σε περιορίζει. Μέσα, από το... μέσα, στο πεδίο, ναι. Μέσα στο πεδίο. Εκεί που είναι δύο κονσόλε, χειρουργεί με έναν πιο senior. Ο senior σου βάζει κάποια landmarks που δεν θα μπορεί να περάσει. Άρα ο βοηθό δεν μπορεί ποτέ να πάει πάνω στο μεγάλο αγκείο ή πάνω στο σηκώτη ή κάπου που δεν επιτρέπεται να πάει. Αυτά έχουν ήδη γίνει και δεν είναι δύσκολα αυτά να εφαρμοστούν. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι να τα κάνει ρομπότ. Τα κάνουν δύο άνθρωποι, αλλά όχι ρομπότ. Και χρειάζεται ο άνθρωπο να είναι. Από ό,τι έχω μάθει σήμερα, πολύ πιο περισσότερο από ότι ένας ένα απρός χειρούκος, ένας απρός γιατρός χρειάζεται να ξοδέψει περισσότερο χρόνο και αφοσίωση στο να καταφέρει να δαμάσει συσσαγωγικά, λέμε, όλο αυτό το οικοσύστημα, όλο αυτό το σύμπιαν ε, που ήρθε για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Με εκπλήσεις, ε, τα σχόλιά σου είναι το ένα καλύτερο από τα άλλο. Που... <laughs> Έχεις διαβάσει πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ε... Αυτό που λες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο βασικό λόγο που δεν προχωράνε αυτά όλα είναι η αντίσταση του ιατρικού κόσμου στην τεχνολογία. Mm. Όχι μόνο του χειρουργών, όλου του ιατρικού κόσμου. Εδώ έχουμε τρομάξει να βάλουμε ένα ιατρικό φάκελο τόσα χρόνια στα νοσοκομεία. Και τώρα που τον βάλανε τον ιατρικό φάκελο, τα περισσότερα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν πολύ καλό ιατρικό φάκελο, δυσκολεύονται απίστευτα οι γιατροί να το χρησιμοποιήσουν. Σου μιλάω για τον απλό ιατρικό φάκελο, έτσι, το EMR. Γιατί? Γιατί δεν είναι φίλοι με τον υπολογιστή. Γιατί μισούν το πληκτρολόγιο. Γιατί φοβούνται τον υπολογιστή. Το θεωρούν, α πούμε, το τέρα του Orwell, α πούμε. Το έχουν συνδυάσει με το gaming των παιδιών του. Δεν, δεν, είναι κάτι που το χρειάζονται. Ε. Δεν το χρειαστήκανε ποτέ. Δεν του τράβηξε το ενδιαφέρον. Είναι μια γενιά που προσπέρασε τώρα. Το, το, το computer. Του καταλαβαίνω. Γιατί όταν μια μέρα εμεί. Τώρα τι έχουμε, 23, 22. Ωραία, αν το. 2055 έρθουν και μα δείξουν πράγματα από αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε το μυαλό μα να αντιληφθεί. Μπορεί να πάμε εμεί κοντρά στο ρέμα. Αυτό το καταλαβαίνω κάποτε. Όμω μπορούν να γίνουν κάπως φίλοι με αυτό. Δηλαδή, πώ. Δεν λέμε να, 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 πάει εναντίον σε όλη την κατάσταση για να πει εγώ βάζω φρα, φρα, φρα φραγή σε αυτό. Αλλά μπορεί να κάπω να το αποδεχτεί, γιατί είναι και προ όφελο του. Δηλαδή, αν εγώ αύριο ακούσω ότι ένα γιατρό είναι όπω είχε μάθει το 71, δύσκολα θα πάω σε αυτόν. Δύσκολα θα με κερδίσει. Το κακό είναι ότι όμω αυτό το, το διδάσκουν κιόλα. Αυτό το φόβο για mm. την τεχνολογία τον διδάσκουν. Yeah, και στου στο πιο, πιο νέου. Σου λέει, έλα μου, ρε, τώρα που θα ασχοληθεί με το ρομπότ, Θα σου δείξω εγώ πώ να το κάνει ανοιχτά. Και του μαθαίνει τη χειρουργική του 70 που λε κι εσύ. Πάλι, ξανά, 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 ξανά. Τυχαίνει τη νύχτα, μια σκολικοειδή, στο δημόσιο νοσοκομείο. Mm. Λέω, πάμε να το κάνουμε λαπαροσκοπικά. Να μην φάει την τομή τη μεγάλη το yeah, κοριτσάκι. Δεν υπάρχει λόγο. Λαπαροσκόπηση μέσα στη νύχτα μου λένε. Δεν γίνεται. Ξέχασε το. Τι λε. <laughs> ναι. Καλά, και θα προτιμήσω να αφήσω μετά. Προτιμήσανε μια ουλή να κάνουν ουλή στο άνθρωπο... κορίτσι για να βγάλουν ένα όργανο τόσο δα μικρό τη μια κολλικοειδήτητα. <laughs> και αυτό συνέβαινε, θα μου πει πριν από 15 χρόνια. Υπάρχει αυτό το, αυτή η αντίσταση στην τεχνολογία. Νομίζω όμω ότι είναι προσωρινή. Η νέα γενιά είναι πολύ πιο γρήγορη από εμά με την τεχνολογία. Να φανταστεί τα παιδιά μου σε μια, σε μια, μια έκθεση ενό συνεδρίου, καθίσαν στον Ταβίντσι και κάναν τι βασικέ ασκήσει χωρί καμία εκπαίδευση. Σε ηλικία 7 και 9 ετών. Δηλαδή υπάρχει μια αντανακλαστική πια σχέση με την τεχνολογία που δεν χρειάζεται καν μάνιουαλ. Τα παιδιά μα δεν χρειάζονται μάνιουαλ για τι περισσότερε συσκευέ. Γιατί ε, ε, όλα μεταξύ του κάπω μοιάζουν. Ε, ε, δεν ξέρω, έχουν αποκτήσει μια οικειότητα που δεν την είχαμε εμεί. Και λιγότερο ενθουσιασμό. Αν δώσει ένα κινητό παιδί, σε ένα παιδάκι 10 χρονών, αμέσω ξέρει τι να κάνει με αυτό. Ακριβώ. <laughs> Υπάρχουν δύο λόγοι σε αυτό. Πρώτον, έχει περάσει ώρε αυτό και το έχει εκπαιδευτεί πρώτα. Δηλαδή, δεν το έχει μάθει τελευταία στη ζωή, το έχει μάθει πρώτα. Το δεύτερο είναι ότι όλα μοιάζουν μεταξύ του. Α δώσω παράδειγμα. Αν σα δώσω, α πούμε, ένα Linux, ένα Mac, ένα Windows, κάπω ξέρετε να τα λειτουργήσετε για τα τρία. Αν σα δώσω όλα τα τηλέφωνα του κόσμου, είτε είναι Apple, Samsung, οτιδήποτε. Οι τηλεοράσει, ξέρετε πώ να τι ρυθμίσετε. Όλοι μεταξύ του και πιστεύω ότι κανεί δεν θέλει να πάει ενάντια σε αυτό το ρέμα, γιατί θα χάσει μετά. Θυμάστε στην αρχή που συζήτησαμε πριν ξεκινήσει το podcast για ένα άλλο σύστημα ρομπότ που στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ναι, ένα το παγκόσμιο. Ναι, έχουν βγει αρκετά ε, αυτό, ανταγωνιστικά ρομποτικά συστήματα ναι, αυτή τη στιγμή. Όμως αν αυτά δεν είναι friendly user... Ας... Μα εκεί παλεύουν τώρα, εκεί ναι. Προσπαθούν να ανταγωνιστούν το υπάρχον. Ακριβώς. Ένα μεγάλο gap που υπάρχει με του χειρουργού, το λένε πολλοί, το συζητάνε πολλοί μελέτε και είναι επίση και αυτό ένα εμπόδιο για την πρόοδο, είναι ότι οι χειρουργοί ζητάνε την απτική ανάδραση. Το haptics. Δηλαδή, ένα πρόβλημα του ρομπότ είναι ότι το, αυτό που πιάνει με το εργαλείο δεν το αισθάνεσαι. Ναι. Ο, ο κλασικό χειρουργό έχει συνηθίσει να βάζει το χέρι του. Το χέρι είναι πολύτιμο εργαλείο. Mm. Και να ψηλαφά το σφιγμό. Παραδείγματο χάρη του αγκίου που αιματώνει το έντερο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό λείπει δυστυχώ και από τη λαπαροσκόπηση και από τη ρομποτική. Βασιζόμαστε σε visual, σε οπτικά ερεθίσματα, για να καταλάβουμε τι βλέπουμε. Αν δεν δούμε λοιπόν το αγκίο να σφίζει, δεν καταλαβαίνουμε πού είναι το αγκίο. Ενώ ο παλιό χειρουργό έβαζε το χέρι του και το πιάνει αμέσω. Ε, τι κάνετε όμω σήμερα. Λοιπόν, ένα, μια από τι απαιτήσει των χειρουργών είναι να μπει το, η απτική ανάδραση. Οπότε πολλέ από αυτέ τι εταιρείε που συζητάμε, το καινούριο ρομπότ που συζητούσαμε πριν, έχει αυτή την ε, απτική ανάδραση πάνω στο joystick. Haptic. Έχει haptics. Δηλαδή αισθάνεσαι μια αντίσταση όταν είναι ο ιστό. Σαν vibration, εσύ στο joystick. Ναι, περίπου από σαν πώς. vibration. Είναι, κάτι, είναι πιο advanced από το gaming. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν με ενθουσίασε η πρώτη είναι, είναι, ίσως είναι πρωταρχικό. Και ίσως ε, η μεγάλη είναι... ρομποτική χειρουργία, ανα, χειρουργία τον κόσμο, σε διακόπτω, <laughs> ε, λένε ότι δεν χρειάζεται. Ο, ένας φίλος και ο Πιέρο Τζουλιανότη, και από τους πρώτους που πήγα κοντά mm -hmm. του να εκπαιδευτώ στην Ιταλία, ε, τώρα είναι στην Αμερική, λέει ότι δεν χρειάζεται η απτική ανάδραση, είναι άχρηστη. Γιατί εάν βασιστείς την απτική ανάδραση θα σφίξεις παραπάνω από ό,τι πρέπει την, τον κόμπο σου. Οπότε αυτό που βλέπει αρκεί για να κάνει το σωστό κόμπο. Έτσι έλεγε πάντα στα συνέδρια. Ε, αυτή είναι και η δική μου εμπειρία. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το χρειάζομαι. Δεν, δεν το απαιτώ από την εταιρεία, γιατί δεν το χρειάζομαι. Ε, ε, εγώ χρειάζομαι άλλα πράγματα που απαιτώ χρόνια. Δηλαδή το navigation, το augmented reality. Χρειαζόμαστε επαυξημένη πραγματικότητα. Είναι ντροπή η επαυξημένη πραγματικότητα να παίζει τι διαφημίσει, την τηλεόραση και να μην παίζει μέσα στη βοτική δηλαδή. χειρουργική. Δηλαδή έχουμε την αξονική του ασθενού κάνουμε 3D reconstruction, κάνουμε μια ανακατασκευή 3D από τις εικόνες DICOM που έρχονται από το σύστημα του αξονικού και του μαγνήτη και αυτό που είναι ουσιαστικά σε δύο διαστάσεις, που είναι φέτες από την αξονική, μπορεί ο υπολογιστής να το κάνει ανακατασκευή και να βγει σε τρεις διαστάσεις. Α, ε, μιλάτε για layers, που ενωμένα layers θα το ναι, κάνει. Ακριβώς. Α. Τα layers λοιπόν, που παίρνει ο μαγνήτης μπορούν να κάνουν ανακατασκευή σε τρι, τρισδιάστατα μοντέλα. Αυτό λέγεται 3D volumetry. Mm. Για του ακτινολόγου είναι μια καθημερινότητα εδώ και 15 χρόνια. Ποτέ δεν το βάλαν στο χειρουργείο. Ήταν φοβερό. Δηλαδή, ο, ο, το υπόγειο δεν είχε φέρει ποτέ αυτέ τι εικόνε στο χειρουργείο, στον πρώτο όροφο. Είναι φοβερό αυτό που συνέβαινε. Ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε αυτέ τι εικόνε, τι βάζουμε σε πρόγραμμα που μπορούσαμε να τι γυρνάμε και να τι μετακινούμε όπω θέλουμε. 3D πρόγραμμα, 3D modeling, προγράμματα. Και τι φέραμε μέσα στο σύστημα το ρομποτικό. Το δείξαμε πρώτοι στον κόσμο αυτό το 2010 και ήταν και μια, ένα τα έτσι, personal achievements, γιατί το δούλεψα όλο το project εγώ. Ε, μπορούσαμε και είχαμε τον νεφρό τρισδιάστατο και τον ρίχναμε πάνω στον νεφρό το, τον, αληθινό. Από τον ίδιο ασθενή. Οπότε ξέραμε εκ των προτέρων που είναι τα αγγεία, πόσα αγγεία είναι, πόσο ακριβώ είναι οι διαμορφωμένε οι πύλε του νεφρού. Αυτά δεν φαίνονται όλα ζάνετο όταν χειρουργεί. Είναι καλυμμένα με λίπο, είναι καλυμμένα με άλλου ιστού. είναι, είναι... είναι... Αν έχεις λοιπόν το ghost image, μια εικόνα από γραφικά που πέφτει από τον υπολογιστή πάνω στην αληθινή ανατομία, τότε μιλάμε για augmented reality aided surgery, δηλαδή για επαυξημένη επαυξημένης πραγματικότητα χειρουργική, που είναι το μέλλον. Αυτό είναι το μέλλον. Εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην ευρωχειρουργική. Μιλώντα, σα ακούω τώρα για περίπου πόση ώρα και μου έχετε αναφέρει πάρα, πάρα πολλέ φορέ το, το ότι ο χειρούργο μέσα. Σε οποιαδήποτε χειρουργική κάλυψη, σε οποιαδήποτε επέμβαση, δεν μπορεί εύκολα να δει. Ναι, ισχύει. Ωραία. Και πρέπει να φτιάξει ένα νέο πλάνο και πρέπει να ακολουθήσει φυσικά το δικό του πλάνο. Πιστεύω ότι πάνω σε αυτό το πρόβλημα, πάνω σε αυτή την ανάγκη, θα φτιαχτεί κάτι σαν mirrorless κάμερα, το οποίο θα σου εμφανίζει έξω, σε, μεγάλη, σε κάτι τρισδιάστατο. Για να μπορέσει εσύ απλά για να το μελετήσει, ίσω και να το παίξει μαζί του. Δηλαδή, στα επόμενα χρόνια, αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο fiction Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λε και είναι και πολύ κοντά σε κάτι που ήδη έχει γίνει. Ε, τυπώνουν την ανατομία από τι εικόνε που είπαμε πριν mm. από το μαγνήτη και τον αξονικό. Τυπώνουν την ανατομία με 3D printer ε, σε ένα σηκώτη, το οποίο είναι φτιαγμένο από jelly, από ένα ειδικό ναι. υλικό, α το πούμε. Και παίζει το προηγούμενο βράδυ στο γραφείο με το mess στο αληθινό σηκώτη mm. του ασθενού την ίδια ανατομία. Γιατί το σηκώτη του συγκεκριμένου ασθενού δεν είναι ίδιο με το σηκώτη που έχει χειρουργήσει την προηγούμενη μέρα. Το αγγείο είναι λίγο πιο δεξιά, το ένα άλλο αγγείο είναι πιο αριστερά. Αν όμω το έχει τυπώσει 3D από την αξονική αυτού του ασθενού που θα χειρουργήσει την επόμενη μέρα, είναι το λεγόμενο surgical rehearsal. Τότε έχει μια πολύ ωραία ευκαιρία να κάνει πρόβα με ένα ψεύτικο σηκώτη που είναι ακριβώ ίδιο με αυτό που θα χειρουργήσει την άλλη μέρα. Αυτό υπάρχει πολλά χρόνια. Είναι από τότε που βγήκαν τα 3D printers. Ναι, yeah. Θέλω να σου κάνω δύο προσωπικέ ερωτήσει, αν με επιτρέψει. <ΣΣΣ> ε, η πρώτη είναι αν εσύ προσωπικά ε, περνά ε, χρόνο πριν. Καταρχήν, πόσα χειρουργία κάνει την ημέρα περίπου, ε, Περίπου δύο την ημέρα. Ένα μικρό και ένα πιο σοβαρό. Πέρα από την προετοιμασία. Περνά κάποιο χρόνο. On average, έτσι, γιατί υπάρχουν μέρε που δεν έχουμε χειρουργία. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. On average. On average. Περνά χρόνο πριν. Πέρα από το φάκελο που θα μελετήσει το ασθενή, πέρα από την προετοιμασία σου, εσένα, πριν μπει ο ανεστηριολογό και ξέρω εγώ, εσύ περνάς κάποιο χρόνο ε, που μπορεί να είσαι σε ένα ε, board με ένα-δύο άλλα άτομα που θα είναι μέσα μαζί σου, ή θα είσαι μόνο, ας πούμε, για να. Πέρα από την αφοσίωση, πέρα από οτιδήποτε, πέρα από το cool out the engine, να ξεχάσω ότι θα μπω κάπου μέσα που δεν χρειάζεται να σκεφτώ, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Μπορώ να σκεφτώ, α πούμε, Μιζήσε... ότι το παιδί μου πάει φροντιστήριο. Κάνει κάποια προετοιμασία. Με συγκινήσει πολύ γιατί μου θύμισε μια, στιγμή, μια σκηνή από την ειδικότητά μου. Όπου ένα παλιότερο ειδικευόμενο και φοβερό χειρουργό, ο Παναγιώτη Αδραχτά, με συμβούλευε. Δεν ήταν, δασ, δεν ήταν, ειδικευ, δεν ήταν επιμελητή, ήταν παλιότερο ειδικευόμενο. Αλλά ήταν ε, ταλαντούχο χειρουργό και είναι ταλαντούχο χειρουργό. Με συμβούλευε λοιπόν το εξή. Εγώ είμαι πολύ μικρότερο ειδικευόμενο τότε. Μου έλεγε το βράδυ που θα πέσει να κοιμηθεί, θα τρέξει όλη την επέμβαση με τα δεδομένα που έχει από τον ασθενή σου. Θα τρέξει όλη την επέμβαση που θα κάνει στο μυαλό σου. Όλοι, σαν ταινία. Θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκεί, θα κόψουμε το άλλο, θα κάνουμε εκεί, θα κάνουμε εκείνο. Εκεί. Βήμα-βήμα. Να δει πού μπορεί να κολλήσει, να το έχει όλο, όλο το πλάνο στο μυαλό σου. Αυτό λοιπόν ήταν μια. πραγματικά τον ευχαριστώ και δημόσια τον άνθρωπο. Δηλαδή ήταν μια από τι πιο σωστέ κουβέντε που έχω ακούσει στη χειρουργική. Pre-plan. Μου συμβαίνει πάντα, ε, Ζανίτο μου. Και το άγχο του χειρουργού, όποιο λέει ότι. όποιο χειρουργό πει δεν έχει άγχο πριν το χειρουργείο, είναι ψεύτη. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερο ε, τρόπο να αποφυλάξει τον εαυτό σου και τον ασθενή σου, να έχει λίγο άγχο. Ο καλύτερο τρόπο να το καταπολεμήσει αυτό το άγχο είναι να διαβάσει. Οπότε θα σου έλεγα με απόλυτη ειλικρίνεια ότι πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, κοιτάζω να διαβάσω. Όσο μεγαλύτερο είναι το άγχο, τόσο περισσότερο πρέπει να διαβάσω. Η επιστροφή στο διάβασμα είναι η απάντηση στο άγχο. Για όλου του γιατρού, αλλά και για τον χειρουργό. Εάν διαβάσει πώ το κάνει ο άλλο, τι γράψει ο εκείνο, τι λέει εκείνο, τι άρθρο έχει γράψει εκείνο, τι τεχνική ακολουθεί, τι βίντεο έχει, έχουμε κάνει ένα βίντεο από τα community των χειρουργών, που να δείχνει ακριβώ τι κάνει ο expert σε αυτή την περίπτωση που θα χειρουργήσω εγώ αύριο. Εκεί φεύγει το άγχο. Το τέλο κοιμάσαι από εξώσιον, αλλά κοιμάσαι χωρί, με λιγότερο άγχο. Ναι, και με τη, τη συνείδησή σου κάπω καλύτερα. Ακριβώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορεί να σκοτώσει τη συνείδησή σου. Ή κυρίω χτυπάξιλο, αν γίνει κάτι. Θα σε σκοτώσει αυτό. Και έχω δει και μεγάλου ηλικία χειρουργού να λειτουργούν έτσι. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Η χειρουργική είναι ένα αγώνα διαβίου να την κατακτήσει. Ε, πάντα κυνηγά το ιδανικό τη χειρουργική και νομίζω ποτέ δεν το καταφέρνει. Το ιδεώδε τη χειρουργική είναι όπω το ιδεώδε τη τέχνη, όπω το ιδεώδε. Ε, ναι. σε, άλλες, σε άλλα επαγγέλματα. Ε, ποτέ δεν θα, θα το πιάσει. Πάντα όμω πρέπει να το, το κυνηγά. Δεν υπάρχει perfection, Όχι. αλλά πάντα το κυνηγά το perfection για να είσαι το καλύτερο version του έθνου. Έχω έτσι. δει senior χειρουργού, πολύ μεγάλη ηλικία και αξιοσέβαστο το προηγούμενο βράδυ να διαβάζουν, να μελετάνε και να βλέπουν βίντεο. Σου. Μα γι' αυτό έγινα senior χειρουργή γι' αυτό έφτασε ένα σημείο Ξέρεις τι, αν ποτέ μου πει κάποιο, εγώ βγάζω βόλτα το, το, μάνο εδώ, το σκύλο, ας πούμε, και αχώνω με 3% για κάτι. Μην το πατήσει ένα αυτοκίνητο, που θα πάμε, μην έχει γάτε. Αν βρεθεί άνθρωπο στον πλανήτη που θα μου πει ότι θα κάνει ένα σοβαρό χειρουργείο και δεν αχώνεται, τότε είναι σαν το μύθο ότι οι άντρε δεν κλαίνε. Ε, δεν το πιστεύω. Ναι, αυτό και όμω τα συνέδρια ακού πολλού τέτοιου χειρουργού ότι εγώ δεν έχω κανένα άγχο, έχω κάνει πάρα πολλά. Δεν... Νομίζω το άγχο. Άλλη μια επέμβαση ρουτίνα. Δεν μπορώ να ακούω τον όρο επέμβαση ρουτίνα. Τρελαίνομαι. Αν τα, αν τα ακούω από γιατρό, αυτό τρελαίνομαι. Καταρχά, εκθέτει ανεπανόρθωτα αυτό ο όρο ε, νομικά. Και τον ασθενή. Και τον γιατρό. Το γιατρό δεν μπορεί να πει ότι έχω μια επέμβαση ρουτίνα. Τι θα πει επέμβαση ρουτίνα. Δεν υπάρχει επέμβαση ρουτίνα. Όλε οι επέμβασει είναι διαφορετικέ. Να βγάλω ένα δόντι, μπορεί να είναι ρουτίνα. Δεν υπάρχει εύκολη επέμβαση επίση. Υπάρχει ευκολότερη από άλλη, αλλά καμία επέμβαση δεν είναι εύκολη γιατί μπορεί να ταπεινωθεί σε πολύ απλέ επεμβάσει. Και οι περισσότερε επιπλοκέ συμβαίνουν στι καθημερινέ επεμβάσει, που είναι ένα όρο που τουλάχιστον εγώ χρησιμοποιώ. Ναι, θα κάνουμε χολοκυστεκτομή, αφαίρεση τη χόλης. Είναι μια καθημερινή επέμβαση. Σου λέει ο ασθενή, είναι ρουτίνα γιατρέ. Δεν υπάρχει επέμβαση ρουτίνα. Είναι Όχι, είναι μια καθημερινή επέμβαση που πάει καλά συνήθω. Ο, 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 ο ασθενή προσπαθεί μέσα του. Το άγχο τι είναι, έχει προσδιορίσει κάποιο άνθρωπο ποτέ τι είναι το άγχο. Είναι σαν την ψυχή. Είναι ένα κομμάτι αέρα, είναι, είναι κάτι μέσα μα το οποίο δεν ξέρω πώ βγαίνει, 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 από πού βγαίνει. Από πού βγαίνει το άγχο, ξέρει κανείς. Εσύ είστε επιστήμονα. Από που βγαίνει ταχό. Όμω. Είναι μηχανισμό είναι... άμυνα. Ωραία. Αυτό ακριβώ. Είναι ένα μηχανισμό άμυνα. Όπω ο φόβο. Από πού βγαίνει ο φόβο. Οι παλιοί λέγανε ο φόβο φυλάει τα έρμα. Ακριβώ. Εσύ είσαι στη θάλασσα. Τι είχε σου... Τι ακούσει από του παλιού. Εγώ το είχα ακούσει όταν έκανα καταδύσει, όταν έκανα ελεύθερε καταδύσει. Να φοβάσαι τη θάλασσα. Έτσι. Γιατί θέλει να τις... πρώτα να τη σέβεσαι και μετά να τη φοβάσαι. Έτσι. Γιατί μια φορά αρκεί. Μια, μια φορά. Υπάρχουν πολλέ παρομοιώσει ε, με τη θάλασσα και mm. με την αεροπλοεία, για τη Σ... χειρουργική. Yeah. Πολύ συχνά εγώ, λέω στου μαθητέ μου, φοιτητέ, ότι η χειρουργική είναι σαν τη θάλασσα. Ποτέ δεν ξέρει τι καιρό θα βρει μέσα. Ξεκινά λοιπόν και είναι όλα ήρεμα. Το λιμάνι ήρεμο, δεν κινείται τίποτα, δεν υπάρχει αέρα, δεν υπάρχει τίποτα. Και μπαίνει μέσα, δεν είσαι καλό μαθημένο καπετάνιο, δεν έχει κύπερ μαζί σου και βρίσκει μέσα φουρτούνα. Πόσε φορέ γίνεται αυτό, να αλλάξει ο καιρό. Να μην πάω στο σερφ, δηλαδή, που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, yeah, yeah, yeah. γιατί άμα γυρίσει ο αέρα, μπορεί να μην μπορεί καν να γυρίσει πίσω. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χειρουργική. Πρέπει πάντοτε να είσαι καλυμμένο ε, για το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, δεν είναι τροπή να ζητήσει βοήθεια στο χειρουργείο. Δεν το θεωρώ τροπή αυτό. Όπω δεν είναι τροπή να μετατρέψει τη ρομποτική σε ανοιχτή, ή σε λαπαροσκοπική και μετά σε ανοιχτή. Δεν είναι τροπή να ζητήσει βοήθεια στο χειρουργείο. Από κάποιον που πιστεύει ότι εκείνη την ώρα μπορεί να βοηθήσει και να λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται να είσαι πολύ open-minded, λέμε την ορολογία. Πολύ ανοιχτό μυαλό για να μπορέσει όλα αυτά. Δεν πρέπει που να, είναι να είσαι υπερόπτη. Να μην είσαι και εγωιστή. Αν πει ότι εγώ τα κάνω όλα και θα το κάνω και αυτό, γιατί τα κάνω όλα, ε, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα κάνει ζημιά στον ασθενή σου. Ε, βέβαια. Είναι σαν να αποκαλεί τον εαυτό σου κάπω ημίθεο, θεό. Είμαι θεό τη ιατρική ναι. σε αυτό γιατί είμαι εγώ, δεν ζητάω βοήθεια Υπάρχει. από κανένα. Υπάρχει είμαι... πολύ. <laughs> το ξέρω, το ξέρω. Το... Κοίτα κάποια πράγματα, τα βάζω μέσα γιατί μπορεί να μην είμαι στο κομμάτι. Αλλά με... αν μελετήσει ή δεν τα έχω δει σε... στον Grey's Anatomy. <laughs> Απλά αν βάζοντα τον εαυτό μου να σκεφτεί, κατά ψέμα που υπάρχουν άνθρωποι σε όλα τα επαγγέλμα του κόσμου. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι θα βρει τον εγωιστή, θα βρει τον ψεύτη, θα βρει τον άνθρωπο που θέλει να φάει. Θα βρεις τον... Γιατί έτσι είναι άνθρωποι. Το βλέπουμε στου αστυνομικού, στου πολιτικού και είμαι σίγουρο ότι υπάρχει και στην ιατρική. Είναι άνθρωποι. Αυτό είναι. Και όπω υπάρχουν καλοί άνθρωποι, καλοί κακοί άνθρωποι. Τώρα ήθελα να σα ρωτήσω ακόμη ένα προσωπικό που είναι ότι. και αυτό αν θέλετε να το απαντήσετε. Ε, θυμάστε ίσω το πιο χειρότερο περιστατικό. Ε, Α, πραγματικά. Προσωπικό μου περιστατικό ή γενικά, αν θυμάμαι, το χειρότερο περιστατικό. Ε, το χειρότερο περιστατικό που εσείς ο ίδιος... Α, Εγώ χειρουργούσα. Εσ, εσείς χειρουργούσα Εγώ χειρουργούσα, ναι. ναι. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Ε, υπήρχε λοιπόν ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό, στο οποίο ευτυχώ, με την εμπειρία που έχουμε, καταλάβαμε ότι είχε κάτι πάει στραβά πολύ γρήγορα. Εγκαίρως και μέσα στο χειρουργείο. Δηλαδή, α, ήταν μια κυρία η οποία είχε κάνει έξι επεμβάσει στην κοιλιά. Και οι περισσότερε ήταν για χειρουργική παχυσαρκία. Με αποτέλεσμα, όπω είπα και πριν. Φέρεσε λίπο. Όχι, οχι κάνει bypass mm. για να χάνει κιλά. Ε, τη το κάνανε στην αρχή λαπαροσκοπικά, κάτι δεν πήγε καλά. Μετά τη κάνανε άλλη επέμβαση. Άλλη επέμβαση. Στο τέλο άνοιξε η επέμβαση, έκανε κύλη και χειρουργήσε και την κύλη. Τη βάλανε κάποιο πλέγμα, λέει, τη είπε ο χειρουργό ε, στην Κύπρο ότι δεν ήταν κατάλληλο το πλέγμα, αλλά δεν είχαν άλλο. Βάλαμε αυτό, κάτι, κάτι περίγα. Τη τα μπερδεύανε. Mm. <laughs> Έρχεται σε μένα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση με μια μεγάλη κύλη και με προβλήματα ατελού ηλαιού, όπω λέγεται. Δηλαδή το έντερο τη, μια δούλευε, μια δεν δούλευε. Μια έφραζε, μια δεν έφραζε. Κάποια στιγμή τη βάλανε επιγόντω στο νοσοκομείο Λευκοσία για να κάνουν χειρουργείο ηλαιού. Και τη οι άνθρωποι να ανοίξουν να διορθώσουν το πρόβλημα του ηλαιού εκείνη την ημέρα τη Καπούλα έφυγε ο ηλαιό, λύθηκε και το σκάει από το νοσοκομείο και έρχεται σε μένα. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε εμεί την επέμβαση με το ρομπότ. Προχωρούσαμε, προχωρούσαμε σε ελληνιακό τοπίο μέσα στην κοιλιά από τι συμφίσει των προηγούμενων επεμβάσεων. Αυτά που λέγαμε για τι ανοιχτέ επεμβάσει, πόσα προβλήματα δημιουργούν μετά. Και κάποια στιγμή λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά με το έντερο. Δηλαδή, όπω κόβαμε στα πλάνα τα διάφορα. Παχύ έντερο. Λεπτό έντερο. Ε, συγγνώμη, παχύ έντερο, καλά το είπε. Ε, και το λεπτό ήταν που ήταν μπροστά μα συνεχώ, αλλά το παχύ είχε τραυματιστεί. Εγώ όμω το αντιλήφθηκα. Και σταματάω το ρομπότ, α, αλλάζω όλο το setup τη αίθουσα και κάνω λαπαροσκόπηση από την άλλη μεριά. Και σε αυτό δηλαδή όσοι με ξέρουν εκεί και με εκτιμούν, με συνεχάρηκαν γι' αυτό. Γιατί έχει μεγάλη σημασία όχι να, να αποφέγει Δεν υπάρχει χειρουργό που να μην κάνει επιπλοκέ, ανέτο μου. Είναι μόνο αυτό που κάθεται σπίτι του. Το νούμερο ένα slide στην Κίνα, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογία. Το πρώτο slide που βγάλει ο, ο Κινέζο συνάδελφο. Αν θέλετε να μην έχετε επιπλοκέ, καθίστε σπίτι σα, σαν χειρούργοι. Φωστό. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να μην κάνει επιπλοκή. Το θέμα είναι να αντιληφθεί εγκαίρω και να ξέρει να την αντιμετωπίσει. Αυτά τα δύο. Δεν έχει σημασία αν θα σου τύχει ή όχι. Εννοείται ότι είσαι προσεκτικό, εννοείται ότι πάντα θέλει το καλύτερο για τον ασθενή σου. Αλλά σε μια τόσο δύσκολη κοιλιά, ήταν βέβαιο ότι κάτι θα συμβεί. Το θέμα είναι ότι τον λοιπόν. Οπότε άλλαξα το setup, κάναμε λαπαροσκόπηση και βρίσκουμε την τρύπα. Οπότε μετά τα πράγματα ήταν μάλλον απλά, γιατί άλλαξα και το team, μπήκε άλλο team colorectal surgery, κάναμε αναστόμωση, ξανασυνδέσαμε το παχύ έντερο, Είχαμε βρει το σημείο που σκάλωνε το εντερό τη και έκανε του ηλαιού. Η γυναίκα πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια στο νοσοκομείο, έμεινε δύο-τρει μήνε από αυτό. Ε, αλλά είχε καλή έκβαση, δεν χρειάστηκε να πάει στη μονάδα τη θεραπεία, ποτέ. Πέρασα μεγάλη αγωνία φυσικά μαζί τη, λίγο πυρετό να έκανε, εγώ δεν κοιμόμουν το βράδυ. Αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Την παρακολούθησα άλλου δύο μήνε στο σπίτι και μετά πήγε Κύπρο. Και χθε μιλάγαμε στο τηλέφωνο και μου κανονίζει πάλι ομιλίε και τέτοια στην πάφο. Ναι. Η πιο αγαπημένη μου ασθενή. Ε, αλλά ήταν και, και η χειρότερη μου εμπειρία που με ρώτησε και είναι πραγματικά φοβερή ερώτηση που έκανε. Ε, καμιά φορά σκέφτεσαι αν θα ρωτήσει κάποιον ένα τέτοιο πράγμα γιατί είναι μέσα. Σ... Σου μιλάω για εφιαλτικέ βραδιέ ε. που αγκάλιαζε την οικογένειά μου και έλεγα ότι έχω τελειώσει σαν γιατρό. Ε. Δηλαδή το είχα, το είχα πάρει πολύ στραβά το, το θέμα αυτό. Δεν μπορούσα να το χωνέψω ότι έγινε επιπλοκή στο χειρουργείο. Α, παρόλο που την αντιμετώπισα σωστά, δεν μπορούσα να το χωνέψω. Ε, φαντάζομαι ήταν και δύσκολο να ε, αναφέρεστε τη λέξη σε ελληνιακό. Τι λέξη. Α, σε ελληνιακό, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ε, ξένο ε, εννοώ, πολύ ξένο. Ακόμα και για έναν εμπειροχειρουργό. Ναι, λόγω του ότι είχε ναι, επιβάσει από ανθρώπινα που. Όταν αρχίζουν χέρια οι συμφίσει και κολλάνε το έντερο στο τείχομα ή μεταξύ του τι έλικε ή πάνω στο σηκώτι πάνω στο στομάχι, όλα είναι ένα σώμα. Τότε δεν αναγνωρίζει ανατομία, δεν είναι η ανατομία που ξέρουμε από τα textbooks. Ναι. Είναι ένα άλλο πράγμα, ένα σελληνικό τοπίο, όπω είπα. Είναι, είναι αυτό που χειρουργών. Και που αυτό που αναφέρατε πριν, α πούμε, ότι με τα, που αναφέραμε με το ρομπότ, ότι αν ένα ρομπότ αυτόνομο, δεν θα μπορούσε ας πούμε, να κάνει ένα τέτοιο. Με τίποτα. Ούτε με χίγιου χάρτε διαφορετικού. Και με... γι' αυτό νομίζω ότι η αυτονομία θα έχει σχέση και με διαφορετική προσέγγιση του ρομπότ. Mm -hmm. Ένα λάθος που κάνουν οι ερευνητές είναι ότι προσπαθούν να αναπαράγουν ανθρωπόμορφα ρομπότ. Α, oh, μου το πιέσει από το χέρι. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι να διαβάζω για, για έρευνε με σύρματα που είναι φίδια ρομπότ και δρούνε yeah. μέσα από τα αγκεία. Αυτά έχουν πιο πολύ μέλλον. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψη. Κάπου διάβασα ένα άρθρο τώρα τελευταία, πολύ ενδιαφέρον, ότι προσπαθούμε να κάνουμε το ρομπότ να, να βλέπει σαν άνθρωπο και να αισθάνεται το haptics σαν άνθρωπο. Mm. Εάν σεβαστούμε, λέει, τον τρόπο που το ρομπότ αισθάνεται την απτική σαν ρομπότ, τότε θα βγάλουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς. Ξέρεις Αυτό τι... που σου πω είναι από άρθρο του 2022, ε, έτσι, ναι, το sensors. πάρα πολύ να ανοίξω ένα θέμα που να πω ότι εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ένα λάθος παγκόσμια. Βεβαίω υπάρχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, είναι πανέξυπνοι και δεν είναι τυχαία που ασχολούνται εκεί. Πολλοί μέρα γράφουν αλγοριθμούς και βάζουν database μέσα, data, data, data για να αναπτύξουν αυτέ τι μηχανέ. Όμω, τι γίνεται, φτιάχνουμε ε, από μορφή ακόμα και εξωτερικά. Ακόμα και εξωτερικά προσπαθούμε να φτιάξουμε γιατί πάρα πολλέ φορέ τώρα αναφέρουμε τη λέξη artificial intelligence. Πολλοί κόσμοι πάει το μυαλό του, ακόμα και σε ταινίε, πάει στο. Σε αυτή τη γυναίκα που είναι το μισό τη ναι, πρόσωπο. Ναι, ναι. Τα ανθρωπόμορφα. Ναι, ρομπόδι, τα προμόρφα. Ναι. Ναι. Ακριβώ αυτό. <laughs> Ενώ ο R2D του ήταν το καλό το ρομπότ. Ακριβώ. Ε, ναι, δεν ήταν ανθρωπόμορφο. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Ναι. Ευτυχώ για μα το learning δεν έχει σχέση με τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπο. Ναι. Έχουν το ίδιο basis, αλλά ξεφεύγει. Τα νευρονικά δίκτυα, η Bayesian theory που λένε, είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν έχει να κάνει πολύ με το βιολογικό τρόπο. Έχουν πολλά κοινά, αλλά δεν είναι. Μετά ξεφεύγει πολύ. Mm. Δηλαδή τώρα τα μοντέλα Markov που χρησιμοποιούν για να κάνουν deep learning, επειδή mm -hmm. μίλησε για μεγάλα δεδομένα για big data, ε, δεν έχει να κάνει με τον ανθρώπινο τρόπο σκέψη. Είναι άλλο πράγμα. Και τελικά εκεί μπορεί να, έχω, να δούμε άλλ, και άλλη χειρουργική. Να έρθει το ρομπότ να μα πει: Παιδιά, δεν γίνεται έτσι το χειρουργείο. Το κάνατε λάθο όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται από εκεί, γιατί είναι πολύ πιο απλό, με πολύ μικρότερα εργαλεία, με τον ασθενή να είναι ξύπνιο. Να μην χρειάζεται καν άρκωση. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη των μικρο των MEMS. Mm. Δηλαδή οχημάτων που είναι σε μέγεθο 2-3 χιλιοστών. Μπορεί να μπουν σε ένα ασθενή και να τον χειρουργήσουν χωρί να κοιμάται. Αφού θα κινούνται συνέχεια στο σωστό πλάνο. Έτσι, αν αυτά τα οχήματα 10, 20, 30 τα κατευθύνει ένα χειρουργό με κλικ στο ποντίκι του, όπω παίζαμε παλιά, αν θυμάσαι το, ναι. το, World of Warcraft ή άλλα τέτοια παιχνίδια, όπου γκρουπάρει τα στρατιωτάκια σου τι θε να κάνουν. Και μια θα είναι αυτά μικρά μέσα. Ναι, θα μια θα μπορούσα... τέτοια χειρουργική δεν την έχει δουλέψει κανεί. Κανείς δεν την έχει δουλέψει μια τέτοια. Αυτό είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Αυτό θα μπορούσε να δουλέψει. Δηλαδή, πώ είναι, α πούμε, δηλαδή, αν έχουν να δώσω παράδειγμα, α πούμε. Υπάρχουν φοβερά α... προβλήματα κλίμακα, ενέργεια, ναι. κινητικότητα. Τα MEMS όμω είναι πιο, πιο πιστικά για το μέλλον παρά ναι. το ανθρωπόμορφο ρομπότ. Το ρομπότ που έχουμε τώρα, που δείχνουμε στι φωτογραφίε, αν δει, είναι ένα μεγάλο άνθρωπο απέναντί σου. Με χέρια, προ Θεού. Ναι, το έχω δει. Το έχω δει δηλαδή ναι. έχει χέρια. Το χέρ, τα χέρια είναι άλλο ένα άνθρωπο. Ακριβώ. καλά να και ήταν... αν προσπαθεί να μάθει, δεν θα μάθει καλύτερα το άνθρωπο. Σαφίδι, ναι. Άνθρωπο. ναι. Εάν όμω αντιληφθούμε. Αντιληφθεί τη δική του την ύπαρξη, όπω ένα ρομπότ που φτιάχτηκε τώρα και αντιλήφθηκε την ύπαρξή του, απέκτησε συνείδηση, δεν το άκουσε. Ναι, στην Google, ναι. Του έκανε και, και... Το... έκανε και μήνυση. <laughs> Φοβερό. Ε, αν λοιπόν αντιληφθεί το ρομπότ ότι είμαι ρομπότ και έχω άλλο τρόπο να το κάνω, μπορεί να έχουμε να μάθουμε κάτι στα επόμενα 20-30 χρόνια. Να μα πει παιδιά, δεν βγαίνει έτσι mm. η χολή. Η χολή βγαίνει πολύ πιο εύκολα έτσι. Mm. Άρα νομίζω ότι πρέπει το ρομπότ να πάει ένα βήμα πίσω να, να σκεφτεί και τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, τα μοντέλα μάθηση που πετυχαίνουν είναι αυτά που βάζουν στόχου. Το ρομπότ βάζει στόχου. Όχι να χρησιμοποιήσει τι μνήμε, να χρησιμοποιήσει εικόνε. Του βάζουν, το τροφοδοτούν με ένα εκατομμύριο εικόνε από την ίδια επέμβαση. Ένα εκατομμύριο βίντεο από την ίδια επέμβαση. Και προσπαθούν να το κάνουν να μάθει. Δεν δουλεύει έτσι η τεχνολογία. Πρέπει να τη βάλει ένα στόχο. Βάλει ένα στόχο, δώσει τα μέσα και α ρώτα την πώ γίνεται. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθο που κάνουν. Οι κατασκευαστέ ρομπότ και μηχανών είναι ότι προσπαθούν ουσιαστικά ε, δουλεύουν οικονομικά. Δηλαδή, σκέφτονται. ωραία αν, να μιλήσω γενικά. Αλλά αυτό είναι πολύ πονημένο ναι. θέμα. Αν πάω σε μια υπεραγορά. Όλα είναι marketing, ναι. targeted. Να, να το πάρουμε όχι στην υπεραγορά. Τρίβεν, να, να, να πάμε στις εταιρείε που κατασκευάζουν αυτοκίνητα, που είναι οι πρώτοι που τα ρομπότ μέσα. Πάει και βρίσκει τον κατασκευαστή και του λέει, κοίτα, αν φέρεις μέσα 40 βραχίονες δεν θα χρειαστεί 600 άτομα προσωπικό, γιατί αυτό δουλεύει 24 στους 4 ώρο, δουλεύει 3 φορές πιο γρήγορα, δεν παραπονιέται, δεν έχει περίοδο, δεν γεννάει, δεν κάνει και ξέρω εγώ άλλα 4-5. Και το κάνει ο ο, 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 κατασκευαστής, βάζει τα λεφτά του κάτω και κάνει αυτό το πράγμα. Πάμε, τώρα το βλέπω στις πέρα Και χαμογελούσε προθέσει προάλλε η κυρία που ήταν πίσω μου και μου λέει: Να σα δείξω. Εγώ το είχα δει στο Walmart, στο Tesco, στο εξωτερικό, σε άλλα hypermarket. Και έλεγα μια μέρα όλη αυτή η καημένη μου, θα χάσετε τη δουλειά σα, όλοι οι θα χάσετε τη δουλειά σα. Mm. αυτοί Αυτή εδώ, ναι, όπως είναι η, ας πούμε τώρα στις τράπεζες στην Κύπρο, θα το δείτε αυτό, mm. ε, σου λέει μην έρθει μέσα στο ταμείο, έξω του μηχανή. Και λοιπόν, εδώ το λένε, και εδώ το λένε. Ε, λοιπόν, αλλά α, αυτοί που το λένε, θα χάσουν, εκεί μια μέρα ναι. δεν θα είναι εκεί. Ναι, μα γι' αυτό τους έχουν βάλει εκεί, να το λένε. <χει> για, για, να χάσουν τη δουλειά του. Για να χάσουν τη δουλειά του. Ε, είμαστε όλοι καταδικασμένοι να χάσουμε τη δουλειά μα από ρομπότ. Ναι. Όλοι. Γιατί το κάνουμε όμω. Και οι χειρουργοί. Όλοι είμαστε. Ε, θα πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο of living. Δηλαδή προσπαθούμε να ζήσουμε πιο άνετα εξαφανίζοντα τι δουλειέ μα. Είμαστε αυτοκαταστροφικοί γιατί αν μπορούσαμε γιατρέ, όπω είπατε εσεί πολύ σωστά πριν, να πάμε ένα βήμα παραδίπλα να σκεφτούμε διαφορετικά και να πούμε τι δεν έχουμε που θα, θα μπορούσε να μα βοηθήσει. Η μεγαλύτερη ανάγκη. Το αυτόνομο ρομπότ στη χειρουργική πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Όχι να προσπαθούμε να κατασκευάσουμε έναν ανθρωπόμορφο σούπερ χειρουργό. Ακριβώ. Να παίζει σαν τον Κασπάροφ που πες πριν. Mm. Πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Να δώσουμε στο ρομπότ όλα τα δεδομένα, να η ανατομία, να η παθολογία. Πε μα τι πρέπει να κάνουμε με τη ρομποτική, με το Artificial mm -hmm. Approach. Με, δούλεψε ω εργαλείο ή είσαι ένα καλό βοηθό και όχι να έρθει εδώ να κοντράρει αυτό που κάνω εγώ, δηλαδή να με διώξει εμένα. Ακριβώς. Γιατί θεωρώ ότι ε, αυτό κάνει ο άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρει τι ανάγκε που χρειάζεται. Πρέπει να δούμε τι ακριβώ θέλουμε σε αυτό το πλανήτη που ζούμε. Τι θέλουμε. Όχι, Πρέ... η τεχνολογία έχει να προσφέρει. Δηλαδή, εγώ ε, δεν, δεν αρνούμαι να χάσω τη δουλειά μου από ένα ρομπότ που θα κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώ. Πολύ καλύτερα, πολύ γρηγορότερα, με λιγότερο πόνο στον ασθενή και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για εκείνον. Ο σκοπό του γιατρού είναι το καλό του ασθενού. Μακάρι, εγώ να είμαι στο νοσοκομείο και απλώ να υποπτεύω. Αλλά να είμαι σίγουρο ότι θα γίνει σωστά το χειρουργείο. Mm. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Εκεί το ρομπότ αργεί λίγα. Εκεί αργεί, γιατί είναι όλα ακαδημαϊκά. Όπω σα έλεγα πριν ξεκινήσουμε, ότι είχα διαβάσει στο MIT ότι είχε περάσει ένα δεύτερο τεστ τώρα. Το πρώτο ήταν το 2020. Θυμάμαι όταν έγινε το πρώτο τεστ. Και το δεύτερο τεστ ήταν ένα πολύ μεγάλο χειρουργείο. Δεν, ξέρω, δεν είχα μπει μέσα να διαβάσω όλη την, αναφορά, την έρευνα. Αλλά ήταν λέει, ένα μεγάλο χειρουργείο το οποίο πέρασε όλε τι εποπτείε από του ανθρώπου και το χειρουργείο το είχε κάνει το ρομπότ. Αυτόνομα. Αυτόνομα. Όμω ήταν ακαδημαϊκά. Θυμάστε χειρουργείο ήταν. Όχι. Μπορώ να, μπορώ να, το βρω όμω. Υπάρχουν αυτόνομα χειρουργεία σήμερα. Ένα αυτόνομο χειρουργείο είναι το, το laser τη Ναι. Εκεί το ρομπότ είναι αυτόνομο. Βέβαια έχει πάρει όλα τα δεδομένα από το γιατρό. προγραμματίζεται από το γιατρό. Σε πολλέ περιπτώσει το πρόστιο φακό τον κόβει ο γιατρό, τον καιρά mm. κερατοειδή. Ε, αλλά είναι ένα αυτόνομο ρομπότ. Μετά ε, ακολουθεί τι ακαδικέ κινήσει του ματιού, τι λοκάρει το μάτι, γιατί όπως και το μάτι βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Mm. Κάνει movements. Το λοκάρει λοιπόν με artificial intelligence, με, με με pattern recognition, έτσι, με αναγνώριση δομών το λοκάρι. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει. Εμεί δεν αντιλαμβανόμαστε την κίνηση του φακού, αλλά το ρομπότ πρέπει να την αντιληφθεί, γιατί πάει και ρίχνει laser, πρέπει να την ρίξει σε συγκεκριμένο σημείο. Αυτή λοιπόν η κίνηση που κάνει συνεχώ το μάτι, που είναι τόσο γρήγορη και τόσο μικρή που δεν τη βλέπουμε ο ένα τον άλλον, το ρομπότ τη βλέπει. Και το laser πέφτει συνέχεια στο σημείο που πρέπει. Και ζμηλεύει τον κερατοειδή με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει η διάθλαση σωστή. Αυτό λοιπόν είναι ένα, ένα πλήρω αυτόνομο ρομπότ. Ναι, υπάρχει αυτόνομη ρομποτική. Στη γενική χειρουργική δεν υπάρχει ακόμα. Και θα αργήσει να υπάρχει. Γιατί έχουμε soft tissue, έχουμε μαλακά, μαλακά όργανα που αλλάζουν συνεχώ θέση, κινούνται. Ε, βάζουμε και τον αέρα για το, το διοξίδιο στη λαπαροσκόπηση να φουσκώσουμε και αλλάζει πάλι η ανατομία. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει μια εικόνα από την αξονική, που είναι τέλεια αναπαράσταση τη ανατομία του ασθενού, άμα εμφυσίσει αέρα στην κοιλιά, mm. όλα μετατοπίζονται. Η αναπνοή του ασθενού δείξαν πολύ ωραία στο IRCAD. Στη Γαλλία έχουν κάνει πάρα πολλή έρευνα. Έχουν κάνει με την εικονική πραγματικότητα στη χειρουργική. Πάρα πάρα πολύ. Όλα τα Agumente Reality έχουν βγει από το IRCAD. Εκεί λοιπόν δείξανε ότι ακόμα και αναπνευστικέ κινήσει αλλάζουν την αντομία. Πιέζεται το σηκώτη προ τα κάτω, μετατοπίζονται τα έντερα. Το έντερο κάνει συνεχώ περίσταλση, συνεχώ αλλάζει θέσει. Οπότε δεν είναι εύκολο να προσχεδιάσεις με ένα ρομποτικό σύστημα που θα πας να κόψεις. Το πιο πιθανό είναι το ρομπότ να, 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 έχει μια εικόνα λίγα λεπτά νωρίτερα. Έχει μια γενική ίσως εικόνα των... Ναι, με βάση των τελευταίων αναλύσεων που θα Ακριβώς. έχουν γίνει. Αλλά δεν ξέρεις όμως είναι μετά από Είναι σταθερή μόνο για ορισμένα όργανα. Όπω ναι. Όπως είναι η νεφρή, ο τοπάγκριας, ό,τι είναι πίσω. Η για ορτή... Δηλαδή σε μια ε, μετάσταση ας πούμε, που έχει κάνει το σώμα, ξέρω εγώ που έχει κάνει ένα από τα όργανα, δεν θα μπορέσει ας πούμε, γιατί δηλαδή θα πάει με του παλιού. Με τα παλιά δεδομένα. Με ναι, τα παλιά ναι, δεδομένα. Ακριβώς. Αν η αξονική είναι ενό μήνος, μπορεί να έχει άλλη μια μετάσταση και να μην την ξέρει το ρομπότ. Ναι. Ε, πολύ σωστά. Πολύ σωστό σχόλιο. Ναι, έτσι είναι. Ε, μπο, θα μπορούσε να εφαρμοστεί για όργανα που είναι deep-seated, που είναι πίσω, και εκεί, α πούμε, η ανατομία τη αορτής είναι η ανατομία τη αορτής. Όπω και να τον ξαπλώσει τον ασθενή, θα είναι αυτή, με αυτού του κλάδου. Εκεί θα μπορούσε να έχει πιο πολύ εφαρμογή. Ναι. Αλλά σε, στο έντερο που κινείται διαρκώ, πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι η αυριανή πρόκληση, και είναι η αυριανή πρόκληση για εσά βάσει τη δουλειά που κάνετε. Εμένα, επειδή είμαι κλινικός χειρουργός, κλινικός γιατρός, η πρόκληση είναι το επόμενο περιστατικό. Είμαι δηλαδή, αρκετά. <laughs> to, to the earth, to earth, down to earth, πώ το, το λένε στα αγγλικά. Ναι. Είμαι προσγειωμένος ώστε να, να, να με απασχολεί μόνο το τι περιστατικό θα μου έρθει αύριο. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα αν θα χειρουργώ με έναν βοηθό που θα είναι ρομπότ. Αυτό μακάρι να συμβεί, μπορεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα μου, αλλά με απασχολεί πολύ περισσότερο τι πρόβλημα έχει ο ασθενή μου και πώ θα το διορθώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμα και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το κλασικό νηστέρι που είπε πριν, έτσι λίγο δεν το συμπαθούσε. Όχι εγώ προσωπικά, νομίζω ο άνθρωπο γενικά. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπει. Oh, το νηστέρι wow, oh, oh. το χρησιμοποιούμε και στη ρομποτική, ξέρει. Ε? Ναι. Για να κάνουμε τι τομέ. Ναι, αλλά δεν το λε. Του το Του <laughs> <laughs> το <laughs> το, άστερ, το, yeah. το λες, για να τον συμφιλειώσει κιόλα. Του λε <laughs> ότι <laughs> το χρειάζεσαι. Να σα πω. Εννοείται ότι σε κάθε επέμβαση χρειάζεται την αριστερή. Εννοείται ότι όλα αυτά. Απλά ο άνθρωπο έχει συνδέσει το νηστέρι με το μαχαίρι, την ουλή και πώ φοβ... σε φοβίζει η ένεση. <laughs> Αυτό ακριβώ. <laughs> ναι. Δηλαδή, τι είναι η ένεση. Ναι. Πούμε, ένα πράγμα το οποίο ξέρει ότι δεν θα σου κάνει κακό, αλλά το φοβάσαι. Το 50 σε εκατό του πλανήτη φοβάται, α πούμε, ξέρω, ναι. να κάνει νες. ναι. Δεν θέλει να πονέσει Ο ασθενή είναι λογικό. Ναι. Πέρα από, τον, πέρα από τον πόνο, υπάρχει φοβία. Υπάρχει φοβία ότι αυτό το πράγμα πάει μέσα. Και δύσκολα το, το αντιλαμβάνεται Έχεις το δίκιο, ανθρώπινο. Ναι. Είναι μια παραβίαση. Ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Ξεπεράστηκε αυτό με τον COVID-19. Δηλαδή, το, 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 η λέξη εμβόλιο έγινε πολύ eco-friendly. Στην προσπάθεια του πλανήτη και των ανθρώπων να θέλουν να εμβολιαστούν, τουλάχιστον αυτών που θέλουν να εμβολιαστούν, Πολλά άλλαξαν με αυτήν την ιστορία. Και στη ρομποτική. Σε όλα, σε όλα. Σε όλη την υγεία άλλαξα πολλά με, το, με την πανδημία. Ε, στην αρχή έλεγα ότι είναι μόνο αρνητικέ οι αλλαγέ, αλλά δεν είναι έτσι. Θα έλεγα ότι είναι 50-50. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα προ το καλό. Δηλαδή, ε, ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο κόσμο ε, πλέον έχει άλλη σχέση με την ενημέρωση για την υγεία. Ε, έμαθε να διαβάζει περισσότερο, να ενημερώνεται περισσότερο, να ανταποκρίνεται περισσότερο στα καλέσματα τη τεχνολογία. Δηλαδή, θα πρέπει να, δώσεις το, να έχει το πιστοποιητικό σου, να είναι εντάξει για να ότι είσαι εμβολιασμένο. Αυτά κάποτε τα είχαμε ξεχάσει. Δεν ξέραμε τι εμβολία έχει κάνει το παιδί μα. Δεν ξέραμε τι εμβολία έχουμε κάνει εμεί. Πηγαίναμε με ένα χτύπημα απλό και λέγαμε τέτανο τώρα δεν Με κάνει, δεν έκανε, να κάνει απλά πράγματα, έτσι. Αυτά νομίζω είναι σε άλλο επίπεδο πλέον. Τώρα όλοι ακούνε εμβόλιο και τρέχουν. Είναι, όλοι σέβονται πάρα πολύ το νόρο εμβόλιο, το λοιμοξιολόγο, τη, τις προσ, τα προστατευτικά μέτρα που μπορεί κάποιοι να τα κοροϊδεύουν, αλλά είναι σημαντικά. Η μάσκα, όλα αυτά άλλαξαν πάρα πολύ τη ζωή. Ίσως... Ε... Για εμάς ο ας πούμε, θα έλεγα ότι ήταν... Ένα τρόπο ζωή. Η μάσκα είναι μισέ ώρε τη μέρα. Αλλά για τον απλό άνθρωπο ήταν μεγάλη αλλαγή. Φοβερά μεγάλη αλλαγή. Ήταν τεράστιο γιατί στην αρχή υπήρχαν ε, οι προκαταλήψεις, υπήρχαν τα ταμπού, υπήρχε εν, το ότι ε, ε, ξανά βάζονταν το, το κομμάτι τη φοβίας, ο κόσμο έβαζε μια μάσκα, στην αρχή δεν ήξεραν πώ να τη βάλουν, δεν ήξεραν πώ ήταν το σωστό. Ναι. Ο κόσμος έβαζε μάσκες, άλλοι ανέπνευαν ακόμη τη μάσκα, άλλοι, άλλοι τις έβαζαν στα μάτια, βλέπεις διάφορα. Τη Όμως... για να φτερνιστούν και δεν Ναι, <laughs> είχαμε δει διάφορα τελικά τι πρώτε μέρε. <laughs> Θυμάστε κυρίω στι αρχέ που ήταν και τα γάντια <laughs> και βλέπε τον κόσμο να μην μπορεί να αντιδράσει. Εκεί όμω είχε και η ίδια η ιατρική. Δεν ήξερε και οι ολόγοι δεν ήξεραν <laughs> πώ θα το χειριστούν αυτό <laughs> το κομμάτι και αν αυτό το <laughs> πράγμα. Ε, 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 μέσω του ανθρώπινη αφή μεταφέρεται, που <laughs> τελικά δεν μεταφέρονταν, ε, ε, γιατί μεταφέρονταν μόνο από το από το, απ το στόμα. Ε, Όμω, αναφέρατε κάτι πριν για το εμβόλιο του τετάνου και διάφορα. Εγώ πάνω στο κινητό μου τώρα, προφανώ δεν έχω για τα επόμενα χρόνια, ξέρω εγώ, ένα application που λέει έχετε τα εμβόλια αυτά, αυτά, αυτά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχα Όλα τα έμφυλα. Ναι, όλο το μισθό και η λογοτεχνία. Ακριβώ. Το, φαν... το, Ακριβώς, το έχουν τον... κάνει στη Γερμανία αυτό. Μα, είμαι σίγουρο. Υπάρχει σε... κάρτα υγεία, σε μια κάρτα τα έχει όλα. Ακριβώ. Σε αυτή την κάρτα, την ηλεκτρονική κάρτα, δηλαδή να σα πω και κάτι. Αν, ε, εγώ τώρα αν είμαι διαβητικό, κουβαλάω μαζί μου στο τσαντάκι μου πάντα μια καρτούλα για να δει κάποιο. Άντε να βρει το τσαντάκι μου, άντε να. Όχι, είναι εδώ Είναι ναι. πολύ σημαντικά δεδομένα. Δηλαδή αυτά. σε ένα δυστύχημα, α πούμε, θα μου πάρει το πορτοφόλι. Οι αλλεργίε πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι ναι, και με... διαθέσιμε και χωρί να έχει τι το του ασθενή. Πρέπει να είναι διαθέσιμε σε όποιον πάει να τον βοηθήσει. Έχει έναν επίγον περιστατικό Έτσι. και λε: Πρέπει να ψάξει το φάγελο του. Ε, μπορεί όμω, αν έχει το κινητό του, δεν ξέρω με έναν τρόπο αν, ε, ή οτιδήποτε. Μπορεί να μην μπορεί εσύ να μπει στο κινητό και, και ένα άτομο δικό του ή μέσα σε ένα κεντρικό σύστημα Α αμέσω να βρει. Σε αυτά ευτυχώ προχωράμε πολύ γρήγορα. Ζαν. Ναι. Ευτυχώ. Θα έρθουν και στην Ελλάδα σύντομα. σύντομα, πολύ Ελπίζω. Όχι, σε αυτά προχωράμε πολύ γρήγορα. Και ένα μεγάλο κομμάτι που το artificial intelligence παίζει ρόλο, γιατί μιλάμε συνέχεια για χειρουργική σήμερα, είναι το medical. Το medical είναι άλλο κομμάτι, δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου. Εκεί έχει πάρα πολλέ εφαρμογέ το artificial intelligence. Και σαν learning, δηλαδή μαθαίνει ο υπολογιστή από τα στερεότυπα που βλέπει πάρα πολλέ περιπτώσει να σε βοηθάει στη διάγνωση. Μαθαίνει να διαβάζει εικόνε και να βοηθάει τη διάγνωση με εικόνε παθολογανατομία. Παραδείγματο χάρη, βάζει στο μικροσκόπιο ο παθολογανατόμο, στα κύτταρα και αποφασίζει αν είναι καρκίνο ή όχι. Πολύ σημαντική δουλειά του <laughs> παθολογανατόμου, έτσι δεν είναι. Oh. Φοβερή δουλειά. Έχει, τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλου έχει εκείνο. Αυτό λοιπόν τώρα πλέον το κάνουν με υπολογιστή. Με, με, με computer vision. Το βάζουν βάζουν τον υπολογιστή να δει το μικροσκόπιο και από patterns μπορεί και σου λέει ότι υπάρχει μεγάλη υποψία, τόσο τη 100 να είναι καρκίνο. Πώ θα αναγνωρίσει. Ε, βλέπει δομέ, με, με, αναγνώριση δομών λέγεται η τεχνολογία αυτή. Σα ενοχλούν τα ακουστικά. Ε, Δεν βλέπω ότι σκάνε πίσω συνεχώ. Νομίζω μου χαλάνε τα μαλλιά. Ναι. <laughs> Αστείο μου όχι, ναι. Λίγο... Ε, γι' αυτό βάζω το καπέλο. Μπράβο, <laughs> ναι. <laughs> ε, <θέλω laughs> να πω, η, το pattern recognition είναι. Γενικά η, το computer vision είναι πάρα πολύ fascinating ε, ε, χώρος και έχει, γίνει μεγάλη εξέλιξη με το deep learning στον χώρο αυτόν, στο computer vision. Δηλαδή, αν κάνει κάτι καλά ο υπολογιστή σήμερα είναι ότι βλέπει καλά. Αναγνωρίζει καλά. Έχουν κάνει πολλή δουλειά σε αυτό. Παρόλο που σου είπα ότι είμαι λίγο αντίθετο με την ανθρωποκεντρική ας πούμε, μίμηση του υπολογιστή. Ο υπολογιστή είναι κάτι άλλο, ο άνθρωπο είναι κάτι άλλο. Πρέπει επιτέλου να ξεχωρίσουν τι δυνάμει του. Το computer μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Let's do it differently. Mm -hmm. Αυτό είναι το δικό μου το mm -hmm. μήνυμα mm -hmm. από αυτή τη σημερινή ας πούμε, συνάντηση. Mm -hmm. Αλλά μ, παρόλα αυτά έχουμε κάνει φοβερή πρόοδο στην ε, ε, όραση του υπολογιστή. Με το deep learning και με τα νευρονικά δίκτυα. Χρησιμοποιώντα τα, τα μοντέλα Μάρκοφ, έτσι λέγονται. Είναι θεωρία η οποία, από ό,τι βλέπει, ο υπολογιστή μαθαίνει. Και μαθαίνει και μαθαίνει. Δημιουργεί δίκτυο νευρώνων, το οποίο συνεχώ απλώνεται. Mm. Διαφέρει λίγο από το άνθρωπο που προπάρχει. Ε, η μάθηση στο, στη βιολογία είναι διαφορετική από ότι, όπω είπα πριν, από το του υπολογιστή. Ξεκινάνε με την ίδια αρχή. Ε, υπάρχουν πολλές θεωρίες για την μάθηση στην νευρολογία, τώρα που στα θυμάμαι και εγώ από το Πανεπιστήμιο στην Πράγα. Ε, μία όμως από αυτές ήταν το facilitation, δηλαδή κάθε φορά που ένα νευρικό ε, περνάει από ένα νεύρο, για να φύγει από το νεύρο, στο σημείο που τελειώνει το νεύρο αυτό για να πάει στο επόμενο, αυξάνονται τα ένζημα που υπάρχουν εκεί. Έτσι, να το πω λάγω, απλά. Ε, είναι νευροδιαβιβαστές λέγονται κανονικά. Αυτή λοιπόν, την επόμενη φορά που θα περάσει η ηλεκτρική όση, θα είναι περισσότεροι οι νευροδιαβιβαστές Άρα η ηλεκτρική όση από το ένα νεύρο στο επόμενο, την επόμενη φορά θα περάσει πιο εύκολα. Γι' αυτό λέγεται «facilitation theory». Mm. Ε, αυτό λοιπόν είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που γίνεται με τα νευρονικά δίκτυα, αλλά ε, έχουμε καταφέρει και κάνουμε τους υπολογιστές να μαθαίνουν. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Mm. Και σου λέω, βλέπουμε computer vision εφαρμογέ στην παθολογοανατομία, στην ακτινολογία. Αυτή τη στιγμή το ραντιόμιξη είναι φοβερός, φοβερός κλάδος όπου ο υπολογιστή αναγνωρίζει τι βλέπει. Α, δράδει, Μπορεί να κάνει η ναι. διάγνωση τη αξονική, τη ακνογραφιας, Αυτά είναι φοβερά. Αν προχωρήσουν αυτά από μόνα του, δεν χρειάζεται να χειρουργήσει ο υπολογιστή. Αυτά και μόνο Μόνο αυτά είναι φοβερά επιτεύγματα. Είναι achievements. Είναι... Και αυτά δυστυχώ ακόμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο κινούνται περισσότερο, θα σου λέγα, παρά κλινικό. ή έχουν ένα, μια μορφή υποβοήθηση τα πολύ προχωρημένα. Εξαιρετικά. Είναι... Είναι τρομακτικό διότι εμείς μιλάμε για artificial intelligence μέσω τη ιατρική που λέμε Ωχ, τι ώρα θα μα κάνει καλό. Αν μιλήσουμε για τον υπόλοιπο κόσμο, μπορεί αυτό να είναι τρομακτικό γιατί δεν ξέρουμε σε τι φάση εμεί θα τα βοηθήσουμε να έρθουν. Έτσι. Ε, και ποιο θα κάνει το κομμάτι σε 20-30 χρόνια από σήμερα εδώ και σε τι κόσμο θα έχουμε φέρει ας πούμε, τον πλανήτη σε τι κατάσταση. Ε, Είχα διαβάσει όμω παλαιότερα ότι στο κομμάτι του Artificial Intelligence είναι πάρα πολύ απλό ο τρόπος που δομείται το... Κάπως ονομάζουν το μυαλό του Artificial Intelligence, έχω ξεχάσει τη λέξη, είναι α, κάτι από συνόμιζο, ES, θα το θυμηθώ, και ουσιαστικά το μυαλό ε, 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 αναπαράγεται μέσω των δεδομένων. Ναι, αυτό είναι και... ακριβώς... Είναι, ε, Neuronal circuits λέγονται. Είναι νευρονικά δίκτυα. Ακριβώ. Ε, Υπάρχουν και... πάρα πολλέ μορφέ νευρονικών δικτύων. Ναι. Πάρα πολλέ. Και πλέον πάρα πολλοί κλάδοι για το τι θέλει ακριβώ να κάνει ο καθένα. Mm -hmm. ε, και εγώ πλέον, δηλαδή, με φτάνω σε ένα όριο που σταματάει το δικό μου το field. Mm -hmm. Δεν θέλω να, να πω περισσότερα γιατί δεν το γνωρίζω καλά το, ναι. το κομμάτι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι προχωρημένο μεταπτυχιακό του στο Πολυτεχνείο. Αλλά σαν γιατρό, σαν χειρουργό. Ε, και εγώ τα κοιτάζω, τα παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί σε μένα θα έρθει τελικά, εγώ είμαι ο end user, έτσι είναι, πολύ σημαντικό ο ρόλο ο δικό μου. Όταν κάνουν αυτοί οι projects, έρχονται σε εμά στο τέλο για να το δοκιμάσουμε. Είτε σε κάποιο. Ε, ας πούμε. Τι σαν πέτα. Δηλαδή, κάνετε δοκιμέ εσεί. Ναι, Εμεί θα δοκιμάσουμε την α, ναι, τεχνολογία. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε σε ένα μοντέλο, σε ένα άψυχο μοντέλο ή σε κάποιο ζωικό πρότυπο. Ναι. Αυτό είναι τεράστια ευθύνη για τον γιατρό το end, clinical end user σε όλα αυτά τα projects. Και έτσι έχουμε καλή συνεργασία με αυτές τις ομάδες. Και εγώ λοιπόν καλούμε να πω αν αυτό το πράγμα πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έναν ασθενή ή όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ critical decision που λέμε. Δηλαδή είναι Ακριβώς. Κάτι το οποίο... Και θέλω να μείνω σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τόσο πολύ ναι. ε, να εφαρμόσω τις τεχνολογίες αυτές που πλέον ξεφεύγουν πολύ από τα όρια τα δικά μας και είναι άλλη επιστήμη. Mm -hmm. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αποφασίσω αν θα είναι το καλό για τον ασθενή μου. Και εκεί είναι άλλο ένα μήνυμα για του νέου γιατρού, ότι όσο γοητευτική και αν είναι η τεχνολογία, πρέπει να τη φιλτράρουμε όταν την εφαρμόζουμε πάνω στου ασθενεί μα. Και όσο και επιθετικό να είναι το marketing, γιατί πολύ καλά είπε πριν ότι είναι πολύ marketing driven όλα αυτά. Mm. Και έρχονται και σε πολιορκούνε στο ιατρείο, οι εταιρείε mm. με shows, με βίντεο, με yeah. αυτά. Πρέπει να κρατά μικρό καλάθι. Πάντα ο χειρουργό είναι επιφυλακτικό. Εγώ χαίρομαι. Παλιά του κατηγορούσα του χειρουργού ότι είναι αποστεωμένοι. Δηλαδή ότι είμαστε λιγάκι. Ξέρει, μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει και δεν μετακινούμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι και κακό. Δεν είναι και καλό. Ο χειρουργό πρέπει να έχει μια, πάντα μια σοβαρή και στεναρή στάση απέναντι σε κάθε τι καινούριο. Έλα εδώ, κύριε, πόσα trial έχει κάνει. Σε πόσου έχει δοκιμάσει αυτή η τεχνολογία. Δοκιμάστηκε σε ζωικά πρότυπα, δοκιμάστηκε σε προπλάσματα, αποτελέσματα είχατε, πόσε φορέ έκανε λάθο το μηχάνημα. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει σε δεδομένα. Γι' αυτό όταν έρχονται και μα δείχνουν καινούργια εργαλεία, πάντα ζητάμε τι μελέτε. Αλλιώ δεν εφαρμόζουμε τίποτα χωρί κλινικέ μελέτε. Και καλά κάνετε. Γιατί... Εγώ περιμένω μάλιστα να το δω και σε συνέδρια ότι το έχουν εφαρμόσει και άλλοι, ναι. πολλοί άλλοι συνάδελφοι στο εξωτερικό πριν φέρω. Παρόλο που φέρνω, όπω ξέρει, πολύ καινούργια πράγματα. Περιμένω πάρα πολύ για να το φέρω. Δηλαδή, είμαι... έχω καθυστερήσει ήδη πολύ καιρό σε σχέση με αυτόν που το έκανε πρώτο. Συνήθω. Συνήθω έχουμε και εμεί πρώτοιε, όπω ξέρει, που κάναμε πράγματα πρώτοι. Το single site robotic surgery το κάναμε πρώτοι. Είχαν έρθει από Αμερική και Γαλλία να δουν την πρώτη single site robotic επέμβαση. Δηλαδή, επέμβαση από μία τομή χρησιμοποιώντα ρομπότ. Όλα τα εργαλεία μπαίνανε από την ίδια τομή. Ναι. Αυτό το εκπαιδεύτηκα πρώτο με το δάσκαλό μου στο ιατρικό. Ήμασταν οι δύο πρώτοι που κάναμε την εκπαίδευση παγκοσμίω στη Γαλλία. Και φέραμε την τεχνολογία αυτή στην Ελλάδα και κάναμε και την πρώτη παγκοσμίω επέμβαση. Είχαν έρθει οι Αμερικανοί, οι Γανάλια, οι Ιστορίε. ήταν μεγάλο event αυτό το 2011. Αλλά μ, και αυτό ακόμα το είχαμε δοκιμάσει πάρα πολλέ φορέ πριν. Είμασταν σίγουροι για αυτό που πηγαίναμε να κάνουμε. Ε, σίγουρο, το είχαμε κάνει πάρα πολλέ φορέ λαπαροσκοπικά. Το είχαμε κάνει πάρα πολλέ φορέ σε προπλάσματα. Το είχαμε δει τρία-τέσσερα χρόνια πριν στο συνέδριο, όταν ακόμα ήταν υποδοκιμή. <φου> Δεν το κάνει εύκολα στον ασθενή. Δεν, κάνει, δεν φέρνεις τεχνολογία δεν εύκολα, την ε。Ο, Οτιδήποτε καινούρια. καινούρια τεχνική στον ασθενή σου με ευκολία. Εφόσον έχεις μια τεχνική που δουλεύει, έστω με κάποια ποσοστά αποτυχία, που σου έχει, παραδώσει, η, παρε, σου έχει δώσει παράδοση η χειρουργική, δεν μπορείς αυτά να τα πετάξεις εύκολα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσεις, δηλαδή καθημερινά. Δηλαδή, εμείς λέμε πώς πάει ένας ιατρικός επισκέπτης σε παιδί μου και θέλει να προβάλλει αυτό που... Ξέρεις, ε, όλο αυτό το marketing που υπάρχει στο να θέλει ο άλλος να πουλήσει κάτι, είναι πολύ σημαντικό, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, υπάρχει ένας, γιατρο, ε, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να του λέει stop, πρέπει να μου φέρεις τα σωστά κριτήρια, πρέπει να δω ποια εταιρεία είναι από πίσω. Είναι πολύ σημαντικό. Ποια εταιρεία είναι από αυτά. Πολλά πούς. από τα παιδιά αυτά που έρχονται καθημερινά στο γραφείο μα είναι πολύ διαβασμένα. Πάρα πολύ διαβασμένα. Yeah. Και έχουν τελειώσει και σχολέ τεχνολογία και ιατρική τεχνολογία με άριστα και έχουν κάνει δύο-τρία δύο, απτυχία. Ε, δεν έχω εγώ κά κάτι εναντίον του. Ε, Όμω, πολύ σωστά λε ότι εμεί, επειδή έχουμε και την ευθύνη του, του ασθενού, αν θε από φόβο, γυρνά και λε: Πρέπει να είμαι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα κάνει καλό στον ασθενή μου. Ό,τι τεχνολογία και να είναι. Από μια, ένα απλό επίθεμα μέχρι ένα ρομπότ. Πρέπει να είσαι σίγουρο. Αλλιώ δεν το χρησιμοποιεί. Δεν πα καθόλου σε αυτό. Ε, εγώ δεν λέω ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι καλά. Είμαι σίγουρο ότι είναι καλά. Είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι διαβασμένοι, είναι μελετημένοι, έχουν πάρει σωστά τι θέσει του για κάποιο σωστό λόγο. Ε, Όμω είναι δουλειά. Και δουλειά του είναι να απολύσουν αυτό το πράγμα. Ναι, εκεί πρέπει να εκεί κρατάει αντίσταση ο γιατρό. Εκεί πρέπει να κρατάει ο γιατρός μια αντίσταση για να πρέπει να τον. Ε, καλός, κακός, κακό, θα πρέπει να φιλτράρει ο ίδιο όπω ακριβώ γνωρίζει, γιατί αυτό είναι αύριο που θα έρθει αντιμέτωπο με τους πελάτες του πελάτε του. Έτσι. Ε, Στου χρόνο, τι κάνατε. Πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει καθόλου. Δεν μπορώ να αφήσω τα χέρια μου να μην ασχολούνται με κάτι. Πρώτα απ' όλα παίζω πιάνο. Είμαι αυτοδίδακτος και έχω κάνει και τα τελευταία χρόνια και λίγο jazz piano. σου είπα ότι προσπαθώ να ασχοληθώ με το σερφ. Mm -hmm. Κάνω πολύ παρέα με τα παιδιά μου. Μπράβο. Μ' αρέσει να παίζω με τα παιδιά μου δηλαδή και να... είτε στον κήπο μπάλα ή οτιδήποτε κολυμπάμε μαζί. Ε, να περνάω χρόνο μαζί τους, να πάμε έξω να φάμε μαζί. Ε, με την οικογένεια γενικά. Νομίζω ότι ό,τι χρόνος μένει πρέπει να τον αφιερώνει κανείς στην οικογένεια. Then, νομίζω ότι ο χρόνο ε, πρέπει να, να εκμεταλλευόμαστε το κάθε δευτερόλεπτο που είμαστε ξύπνοι ή ε, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, να ονειρευόμαστε όμορφα πράγματα. Ε, η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Από όπου και να τη δει, είτε από μέσα στο χειρουργείο, είτε έξω από το χειρουργείο, η ζωή σαν σύνολο είναι πάρα πολύ ωραία και θέλει γερίδα κομματιά. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν είναι, δεν είναι σωστό να, 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 να λε κάτι ότι εγώ δεν θα το κάνω γιατί είμαι χειρουργό και είμαι όλη μέρα στο νοσοκομείο. Δεν, δεν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν θέλω να το δω αυτό. Δεν θέλω να επισκεφτώ εκείνο το αρχαίο, α πούμε. Να... Δεν έχω λόγο να το κάνω αυτό γιατί εγώ έχω δουλειά αύριο, έχω χειρουργείο. Είναι λάθο αυτό. Είναι λάθο. Ναι, γιατί άλλο να είσαι άνθρωπο και να θέλει να έχει. Μα και ο χειρουργό είναι άνθρωπο. Το πες Εκριβώς. πριν αυτό πολύ σωστά. Πρέπει να βγει έξω, να ταξιδέψει, να ζήσει τη ζωή με χίλιου διαφορετικού τρόπου. Ταξιδεύετε τώρα, θέλετε να ταξιδέψετε το ε, έχω ταξιδέψει πολύ λόγω δουλειά. Όχι εκτό δουλειά εννοώ. Σε... Ένα παράπονο τη συζύγου είναι ότι όλα, όλα τα ταξίδια τα έχουμε κάνει λόγω για επαγγελματικού λόγου τα περισσότερα. Συνδυάζονται όμω με έτσι κανένα μόνο ημερό... Δύσκολα συνδυάζονται. Είναι ημέρε. Το πρόγραμμα είναι tight. Συνήθω πάμε τη μέρα του συνεδρίου και φεύγουμε τη μέρα που τελειώνει το συνεδρίο. Αλλά έχουμε, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχω ε, ε, εντρυφήσει σε διαφορετικού πολιτισμού, σε διαφορετικέ νοοτροπίε. Μέσω τη ιατρική συνήθω είναι πολύ συγκινητικό να βλέπει τελείω διαφορετικού λαού να έχουν τι ίδιε ανησυχίε, τι ίδιε αγωνίε με στο χειρουργείο, του ίδιου προβληματισμού με στο χειρουργείο. Το συνέδριο, όταν πα σοβαρά σε ένα συνέδριο, είναι, ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Νομίζω είναι πιο σημαντικό το πανεπιστήμιο. Και υπάρχουν και λαοί που ξέρεις, είναι εντελώ διαφορετικό το μάνιο. Δηλαδή, α πούμε, η Ελλάδα με, τις, με την Αγγλία, με τη ΣΥΠΑ, είναι κάπω πιο έτσι. κοντά. Ή η Ρωσία ή ο Καναδά. Όμω αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, θα με εξήταρε πάρα πολύ να γνωρίζει ένα γιατρό από την Κούβα. Για την, την Κορέα. Από την Κούβα ή από τι ανα, ανατολικέ χώρε τη Ασία. Ε, Βλέπει όμω ότι την ώρα που φτάνει να μιλήσει για το χειρουργείο. Έχει διαφορετικό τρόπο σκέψη. Έχει διαφορετικό τρόπο που τρώει. Έχει άλλα φαγητά που του αρέσουν. Έχει άλλε διασκεδάσει. Έχει άλλο τρόπο ζωή. Και την ώρα που φτάνει να μιλήσει για το χειρουργείο, έχει ακριβώ τον ίδιο προβληματισμό με σένα. Ακριβώ. Και τι ίδιε ανησυχίε, τι ίδιε επιλογέ, είδεις... τα ίδια προβλήματα, διλήμματα για τον ασθενή. Και σε μεγάλα συνέδρια 10.000 ανθρώπων, όπω είναι το American College of Surgeons, που είναι ένα φοβερό συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αμερική, εκεί έχει την ευκαιρία πραγματικά να, ξανα... να ξεκινήσει από την αρχή να μαθαίνει. Και πρέπει να είσαι ταπεινό να μπαίνει στο συνέδριο με. Με το ρητό εν είδα, δεν είδα. Συνέχεια πρέπει να μπαίνει μέσα ό,τι και να ξέρει, ό,τι και να κάνει και να είσαι με τα αυτιά να μάθει. Σε αυτά τα συνέδρια πα για να μάθει. Μα ε, γι' αυτό πα, ε. Πα για, ε, για να μάθει, όχι για να δείξει. Υπάρχουν συνέδρια που δείχνει, που πα για να δείξει, πα για να πει εγώ είμαι αυτό που ναι. τα κάνω όλα. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα συνέδρια. Μ' αρέσουν τα συνέδρια που πα για να μάθει. Και στην Αμερική έχουν πολλά τέτοια συνέδρια. Πολύ ωραία τέτοια συνέδρια. Που πα για να μάθει και είναι σχεδιασμένο όλο το συνέδριο για να μάθει. Ξεκινάνε με πολύ βασικά πράγματα. Μπορεί να ξεκινήσει να κάνει από την αρχή φυσιολογία ας πούμε, του πεπτικού ή να κάνει βασική ανατομία. Ξεκινάνε από πολύ βασικά πράγματα. Αν έχει όρεξη, αυτοί έχουν πολλέ ώρε εκπαίδευση. Πού τα, τα κάνουν με σύνδεση οι Το American College of Surgeons είναι εκ περιτροπή σε Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, ε, Washington και. Ναι, ε, ε, αυτέ οι τρει είναι, Washington DC. Αυτέ οι τρει ε, πόλει. Θα θέλατε να δουλεύατε σε ΣΥΠΑ. Δεν είμαι πολύ σίγουρο γι' αυτό. Δεν του βλέπω πολύ ευτυχισμένου του Ευρωπαίου εκεί. Του Ευρωπαίου εκεί. Ναι. Οι Ευρωπαίοι χειρουργοί είναι μάλλον δυσαρεστημένοι εκεί. Ναι, Ειδικά οι Μεσογειακοί. Τρόπο ε, ζωή. Συνήθειε, καθημερινότητα, νοοτροπία. Άρα μιλάτε ότι είναι δυσαρεστημένοι εκτό χειρουργείου, εκτό ιατρ, του ιατρείου. Ναι, εκτό χειρουργείου. Εκτός Το νοσοκομείο είναι, δουλεύει ρολόι. Γι' αυτό είναι εκεί. Αλλά ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο, δεν είναι, υπάρχουν ε, ανθρώπινε στιγμέ. Και με τον ασθενή και με του συναδέλφου. Και εκεί είσαι πάλι ξένο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα τον εαυτό μου να δουλεύει σε κανένα μέρο του εξωτερικού, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ε. Θέλω δηλαδή δίπλα μου την ελληνική νοοτροπία. Και από τον ασθενή και από τον ε, ε, νοσηλευτή μου και από τον εργαλειοδότη μου και από τον βοηθό μου. Τι, προσωπικά αυτό θέλω. Και νομίζω ότι το θέλουν πάρα πολλά παιδιά που είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να γυρίσουν πίσω. Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί θα κρατήσει τους, εμ, τους ανθρώπους εδώ. Φανταστικά να μου λέτε ας πούμε, ότι εγώ θα ήθελα να δουλέψω οπουδήποτε εκτό εδώ. Γιατί εδώ έτσι δεν είναι αυτό, εκεί είναι αυτό. Ε, αυτό, είναι αυτό. Δε, είδες το, το αντίθετο. Δεν το περιμένεις να ακούσεις το αντίθετο. Έχω δει νοσοκομεία γιατί έχουμε, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έχω εκπλαγεί με το Mass General, με νοσοκομεία ακόμα και εδώ δίπλα στην Ευρώπη, σαν, στη Σουηδία, στη Φιλανδία. Φοβερά, φοβερά, συγκροτήματα στις Βρυξέλλες. Κι όμως, deep down inside, θα ήθελα να δουλεύω μόνο σε Ελλάδα-Κύπρο. Λόγω νοοτροπίας. Ναι. Θα ήθελα να βγαίνω από το νοσοκομείο και να είμαι στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Okay. Δεν γίνεται αλλιώ. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο σας. Και, και το έχουν πολλά παιδιά αυτό. Πολλά νέα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν στην, ε, στη χώρα μας ε, από το εξωτερικό και δεν μπορούν. Για τα υπόλοιπα δεδομένα που είπες. Γιατί δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, δεν εκτιμούν το ταλέντο σου, δεν αξιοποιούν το ταλέντο σου κτλ. Αλλά νομίζω αξίζει το, το effort. Να έχει λίγο λιγότερα από αυτό που mm -hmm. θα σε σπρώξει ψηλά, αλλά να επιστρέφει και στα ρούτσου. Ακριβώ. Να, ε, να προτιμήσει το παπούτσι από τον τόπο σου που λέμε. Υπάρχει μια ξενομανία γενικά. Δηλαδή, ξέρει πάντα τα παιδιά ονειρεύονται ότι θα πάω να σπουδάσω και θα μείνω κάπου. Υπήρχε. 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 Τώρα υπάρχει μια επιστροφή. Mm. Και όσο η Ελλάδα δείχνει ότι έχει κότσια και ότι αντέχει στι δυσκολίε, γιατί περάσαμε και πολλέ δυσκολίε τα τελευταία 10 χρόνια. Δεκα δεκα χρόνια 15 δε... ναι. Όσο η Ελλάδα δείχνει ότι αντέχει, τόσο τα παιδιά γυρνάνε πίσω. Νομίζω ότι θα σταματήσει το brain drain. Mm. Ακριβώ επειδή σαν την Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Στο λέω εγγυημένα γιατί έχω γυρίσει την Ιφίλιο τρει φορέ. Κανένα μέρο του κόσμου δεν είναι όπω είναι εδώ. φω. Όλα αυτά. Ναι. Η θάλασσα, το μυαλό απλώνεται όταν ε, βγεις λίγο στην παραλία, λίγο εδώ παρά έξω μισή ώρα από την Αθήνα και αμέσως σκέφτεσαι με διαφορετικό τρόπο. Όλα. Ο τρόπος που θα σου μιλήσει ο πιο απλός άνθρωπος στο δρόμο. Ο τρόπος που λέμε την καλημέρα μεταξύ μας. Όλα αυτά. Δεν θα, δεν θα τα άλλαζε εύκολα. Στην Κύπρο πότε κάθε πόδο σου Κάθε μήνα περίπου. Κάθε μήνα. Με το lockdown είχα λίγο δυσκολία. Κάνα κάτι τρίμηνα που αν δεν μπορούσα yeah. να πάω να κατέβω μετά. τα χειρουργία πιράμα. εκεί και πάτε. Ή... Ε, ναι, μαζεύονται ασθενεί εκεί, κάνω τα χειρουργία εκεί. Γυρνάω στην Ελλάδα, έχω μαζευτεί εδώ. Πού είστε, στη Λεμεσό ή στη Λευκοσία. Λευκοσία, Λεμισό, Πάφο. Κάνω γιατρείο και στι τρει πόλει. Στι τρει πόλει. Χειρουργία, Λευκοσία, Λεμεσό. και τώρα φαντάζομαι θα είστε. Τώρα αυτή τη εβδομάδα θα είμαι εκεί. Και πόσε ημέρε μένετε. Ανάλογα τα περιστατικά, από μία εβδομάδα έω 20 μέρε. Έχει χρειαστεί δηλαδή με μεγάλο ρομποτικό χειρουργείο να καθίσω και 20 μέρε. Ναι. Για έναν ασθενή. Εγώ οικογένεια δεν ακολουθεί, μένει εδώ. Όχι, δυστυχώ. Δυστυχώ, ναι. Έχω σχολή, Μπορεί να χρειαστεί ναι. να μείνω και, και 20 μέρε για ένα σοβαρό περιστατικό. Για έναν ασθενή, εγώ είμαι στο, στο διαμέρισμα εκεί. Και τα, τα υπόλοιπα που έχετε εδώ, Περιμένουν αναγκαστικά. Δεν μπορεί να φύσει κανέναν ασθενή. Φεύγω μόνο όταν όλα είναι στην εντέλεια και ο ασθενή έχει γυρίσει στην, στην κανονικότητά του στο σπίτι. Αλλιώ δεν φεύγω. Γιατί είναι κάτι που μου χρεώνουν πολύ οι, οι συνάδελφοι πρώτα απ' όλα στην Κύπρο και μετά οι ασθενεί. Ότι βρε γιατρέ, πού θα φύγει, α πούμε τώρα. Αυτό στο είναι πολύ άσχημα οι ασθενεί και έχουν και δίκιο. Δεν θα φύγω, του λέω, άμα δεν μου πεις εσύ ότι είσαι καλά. Δεν πάω πουθενά. Οικογένεια, παιδιά, ασθενεί εδώ, όλοι, όλα θα περιμένουν μέχρι να είσαι εσύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Ζανέτο μου, όταν χειρουργεί σε δύο χώρε. Εγώ, όπω ξέρει, είμαι μισό-μισό. Ο παππού γεννήθηκε καημακλή. Έχω ρίζε από τα πέρα, τα πέρα ορεινή. Η γιαγιά η Χριστίνου ήταν από τα πέρα. Και πάρα πολλού συγγενεί, ξαδέρφια στην Κύπρο. All over. Όταν κατεβαίνω, κάνω παρέα με τα ξαδέρφια μου. Ε, δεν μπορώ να πω πλέον ότι ο ένα είναι τόπο μου και ο άλλο δεν είναι. Όχι, είναι και τα Μέσα δύο... μου είναι ξεκαθαρισμένο αυτό και είμαι, έχω, έχω, καλή σχέση με τον εαυτό μου σε αυτό. Δεν αισθάνομαι ενοχέ που φεύγω. Και εδώ φεύγουν οι γιατροί, εδώ σε χειρουργείο, άλλο και πάει σε ένα συνέδριο. Και λείπει ένα μήνα. Ή πάει Αμερική και γυρνάει μετά από ένα μήνα. Το ίδιο δεν είναι. Να προσθέσω. Υπάρχουν γιατροί που. Αλλήμον αν δεν ταξιδεύει ο γιατρό. Ε. συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά. <χει> Αλλήμον αν ο γιατρό δεν ταξιδεύει και δεν ανοίγει το μυαλό του και δεν Δηλαδή, τι του ενοχλεί ότι θα χειρουργήσει και θα πα στην Αθήνα μετά. Υπάρχουν γιατροί, θα σου το πω. Ή θα πώς... πα στη Μάλτα. Μπο... Τώρα έχω άνοιξει και με τη Μάλτα ναι. υπόθεση. Χειρουργήσα στη Μάλτα. Έχω άδεια license στη Μάλτα πρόσφατα. Ναι. ναι. Δηλαδή, άμα είμαι στη Μάλτα, τι διαφορά έχει η Αθήνα από τη Μάλτα. Το ίδιο δεν είναι. Δεν χαίρεται που ο γιατρό του είναι. International βέβαια. Ξέρει τι γίνεται, υπάρχουν γιατροί ε, που του νιώθει κοντά σου σε όποιο μέρο του κόσμου αν είναι. Και υπάρχουν γιατροί που μπράβος, μπορεί να είναι δίπλα στην, στα 100 μέτρα να το γιατρεύουν. Αυτό ισχύει Εδώ... γενικά για τι σχέσει. Ναι. Εγώ είχα ένα περιστατικό παλαιότερα με έναν γιατρό που δεν τον ένιωθα πολύ κοντά. Και είχαμε κάνει το χειρουργείο. Και επειδή δεν θεωρώ τον εαυτό μου βλάκα, αμέσω κατάλαβα ότι λίγο πριν γίνει το χειρουργείο, ότι I was just a number. Και ήταν ότι χειρότερο να σου πω, Εγώ καταλαβαίνω τι σημαίνει να ένας άνθρωπος καθημερινά να πρέπει να κάνει τόσα πολλά. Αλλά όταν το ένιωσα, δεν στο το κρύβω ότι ένιωσε άσχημα. Η πλάκα είναι ότι μπορεί να μην, να μην είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά από τη στιγμή που το ένιωσε, έχασε το παιχνίδι ο γιατρό. Με σένα τουλάχιστον. Και προσπάθησα μετά να πάω η κοντά. Η μισή χειρουργική είναι ψυχολογία. Ναι. είναι το μου. Είναι τρελό αυτό που λέω. Έτσι. Η χειρουργική είναι μαχαίρια, αίματα. Όχι. Η μισή χειρουργική είναι η ψυχολογία. Αν ο ασθενή σε κοιτάξει στα μάτια και δει ότι του λε ψέματα. Τελείωσε. τελείωσε. Δεν πά yeah. να έχει το καλύτερο όνομα, το μεγαλύτερο, να σε έχουν στείλει ότι είναι ο πιο διάσημο, ο πιο έτσι. Έχω ασθενεί. Δηλαδή. Μου έκανε φοβερή τύπωση που μου το πάνε αυτό. Που μου λένε Ήρθαμε για τον τρόπο που μα κοιτούσε στα μάτια. Δεν σε ξέραμε πουθενά. Ήρθαμε για τον τρόπο που μα κοιτούσε στα μάτια και μα έλεγε ότι μπορεί να μα κάνει καλά. Έχει μεγάλη σημασία η ψυχολογία του ασθενού. Πρέπει να είμαστε on the same page, page. με τον ασθενή, yeah. στην ίδια ομάδα. Γιατί μπορεί κάτι να πάει στραβά. Σε πολλού ασθενεί που ξεκινάμε μια δύσκολη επέμβαση, ειδικά στην παχυσαρκία, όταν κάνω χειρουργική παχυσαρκία, mm -hmm. κάνουμε το sleeve gastrectomy, ξέρει, κόβουμε το στομάχι το κάνουμε σωλήνα. Ο ασθενή χάνει 15 κιλά κάθε μήνα. Είναι slim, δηλαδή μέσα σε 6 μήνε. Φοβερό. Μεταμορφώνεσαι με αυτή την επέμβαση. Mm -hmm. Και το κυριότερο είναι ότι διορθώνει το ζάχαρο. Και την πίεση και όλα τα συνοδά προβλήματα. Σε αυτού του ασθενεί, λοιπόν, του λέω το εξή: Γιατί είναι και επικίνδυνη, έχει, είναι επέμβαση που έχει ρίσκο έχει κίνδυνο. Του λέω λοιπόν: Θα διαβούμε μια σπασμένη γέφυρα του Αμαζονίου παρέα. Εγώ και εσύ. Και πρέπει να αντέξει. Μπορεί να μην αντέξει, αλλά πρέπει άμα σπάσει να είμαστε μαζί στην ίδια μεριά του γκρεμού. Να κρεμούμαστε από την ίδια μεριά. Όχι να λε να ταχθεί μαζί με την οικογένειά σου απέναντί μου και να λε: Ο γιατρό μου κάνει κακό. Σε προειδοποιώ ότι δεν είναι εύκολο ο δρόμο, αλλά θα μα αλλάξει η ζωή εφόσον περάσουμε απέναντι. Αυτό με το γιατρό μου έκανε κακό. Αν, ε, εντάξει, είναι άλλο κεφάλαιο, το βάζω έτσι μέσα. Αν, αν πετύχει η εχείρηση, ήταν θέλημα Θεού. Αν πετύχει η εχείρηση, έφταιγε ο γιατρό. Είναι πολύ σωστό. Είναι και πολύ συχνό. Και καμιά φορά το νιώθει ο ασθενή, ε, το πιστεύει. Mm. Το πιστεύει ότι πήγε να του κάνει κακό. Ναι. Έχει και δύο ε, συμβουλάτορε που λένε: Ότι ρε παιδί μου, να θα βγάλουμε και λεφτά από αυτή την ιστορία. Και όπω ξέρει, οι γιατροί έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα losses. τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν πλέον. Κυρίω οι ηλικιωμένοι. Του το... βάζουμε και τα υπογράφουν όλα. Οι συγκαταθέσει που πάνε και έρχονται στα νοσοκομεία και δεν είναι και 100% όλε. Mm. Ε, και τα νοσοκομεία δεν θα σε καλύψουν 100%. -100. Ο ασθενή καμιά φορά είναι κακόβουλο. Και είναι ο γιατρό πάντοτε καλόβολο. Και εδώ είναι το περίεργο τώρα, ότι ο ασθενής έρχεται κακόβουλα. Ε, ε, εδώ ήθελα να καταλήξω ότι ο γιατρός, νομίζω ότι ο ασθενής πάντα... Έχεις ακούσει ποτέ τον, την, ορολογία που λέμε ότι τα παιδιά, mm. οι άνθρωποι γεννιούνται και σκέφτονται κακά και μετά ξεκινούν να σκέφτονται καλά ή το αντίθετο. Ναι. ακούσει ποτέ αυτό. Ναι, το έχω ακούσει. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι οποιοςδήποτε ανήκει την πόρτα ενός νοσοκομείου, μιας κλινικής, σκέφτεται αμέσως κακά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι 50-50. Αλλά ο γιατρό του βλέπει όλου με τον ίδιο τρόπο όμω. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να φιλτράρω τον ασθενή. Δεν κάνω ψυχιατρικό προφίλ. Δεν φιλτράρω του ασθενεί μου. Έρχεται ο άλλο μου λέει: Πονάω δεξιά. Άμα πονάει δεξιά, πρέπει να κάνω εγώ το πρωτόκολλο του πονάω δεξιά. Μπορεί όμω αυτό να έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Και την ώρα που πάω να τον εξετάσει, να πει: Α, ο γιατρό μου κάνει sexual harassment. <laughs> Καταλαβέ. Γι' αυτό, αν είναι κοπέλα, την ώρα που κάνουμε physical examination, τα, τα, ξέρουμε από το σχολείο αυτά τώρα, τα, είναι χρόνια που παίζουν αυτά, φωνάζει στην νοσοκόμμα του ίδιου φίλου. Ακόμα και σε άντρα. Υπάρχει κάμερα. Νοσοκόμο του ίδιου φίλου. Δεν υπάρχει κάμερα, τίποτα δεν υπάρχει. Ειδικά στα επίγοντα που μπορεί να χρειαστεί να κάνει και γυναικολογική εξέταση, πρέπει να έχει οπωσδήποτε νοσηλεύτρια μέσα μαζί σου. Ε. Είναι πολύ εύκολο να πει ο γιατρό μου με πείραξε. Καταλαβέ. Υπάρχει και αυτό δηλαδή. Και να, μην... και να το πιστεύει κιόλα γιατί έχει πρόβλημα ψυχιατρικό. Εγώ εκείνη την ώρα δεν έχω περάσει τον ασθενή από ψυχίατρο. Δεν έχω τρόπο να προστατευτώ. Καταλαβαίνετε. Είναι πράγματα που εμεί οι άνθρωποι έξω από το χώρο δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε αυτά. Τα ίδια συμβαίνουν και με, καταλαβαίνεις τώρα, με τα τραύματα ή με τη ναι, λειτουργία ναι, του ναι, ναι, πεπτικού. Ναι, ναι. Γιατρέ, δεν με έκανε καλά. Δεν δούλεψε το έντερο. Δεν, δε αυτά όλα έχουν πάρα πολύ ψυχολογία μέσα. Ναι. Καλούμαστε να κάνουμε του ψυχολόγου χωρί ιδιαίτερο training στο κομμάτι αυτό. Και είναι πια θέμα του τι ταλέντο έχει στο bedside manner, που λέμε. Δηλαδή, στο πώ πλησιάζει τον ασθενή. Αυτό είναι θέμα ταλέντου καθαρά, δεν έχει να κάνει με εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να είναι και έμφυτο ή φτιάχνει Είναι έμφυτο. Υπάρχει χειρουργός που ανοίγει την πόρτα χωρί να τον ξέρει ο ασθενή και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Είχα τέτοιο επιμελητή στο Γενικό Κρατικό. Από το... Ήταν και Κύπριο. Ε, με τον τρόπο που μίλαγε, τη φωνή του, τον είχε τον ασθενή. Τελείωσε. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό ο ασθενή να, του... Να φερθεί εναντίον του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μια φορά όμω τώρα Αρετέιο στην Κύπρο. Καθόμουν πάνω στον οροφόγο. Ξέρω ότι ήταν όροφο πάνω, ξέρω και καθόμουν και βλέπω τον κόσμο. Ναι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το πάντα τα νοσοκομεία, κυρίω τα μεγάλα, με, 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 εντυπωσι, με εντυπωσιάζουν γιατί βλέπω τον τρόπο λειτουργία. Ναι. Και εκεί στα μεγάλα νοσοκομεία βλέπει και κεφάλια που μπορεί να μην τα βλέπει καθημερινά, δηλαδή ανθρώπου που ξέρει. Και ήταν ένα γιατρό που με το που ανοίγει την πόρτα και βγαίνει από το επισκεπτήριο του, από το, από το γραφείο του, συγγνώμη, μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί ήταν. Λε και ήθελα να πούμε αυτού ο άνθρωπος να με εξετάσει. Ήταν ένα γκριζωμάλη τύπου Αϊνστάιν α πούμε. Ένα πολύ φιλικό. Γεια σα, Γεια σα, ξέρω εγώ. Και λέω. Αυτό, <σίλει> αυτό να σου πω είναι αποτέλεσμα τη τριβή με το επάγγελμά σου και πραγματική αγάπη για αυτό που κάνει. <σίλει> αυτό είναι αποτέλεσμα καθαρά το πώ κάθονται τα χρόνια πάνω σου. Θα σου λέγω ότι χαίρεσαι που γερνά σαν γιατρό. Γιατί τα χρόνια σου μαθαίνουν πώ θα κινηθεί. <σίλει> Ακριβώ. Πώ θα κινηθεί σε αυτό που λέγεται patient-surgeon ή patient-doctor relationship. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σχέση με τον ασθενή. Πώ διαμορφώνεται από το πρώτο δευτερόλεπτο. Πώ θα σε δει από την ώρα που θα ανοίξει την πόρτα. Όλα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm. Και τουλάχιστον στην προσωπική μου πελατεία, ε, στο προσωπικό μου ασθενή, κοιτάζω να εξασφαλίσω αυτό πρώτα απ' όλα. Να υπάρχει καλή επικοινωνία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Του το ζητάω από την αρχή να, έχουμε, να είμαστε στην ίδια, on the same page που είχαμε πριν. Ακριβώς. Πρέπει οπωσδήποτε να, να μπορούν να ακούσουν και το ότι κάτι δεν πήγε καλά ή ότι κάτι θα, δεν είναι καλή διάγνωση, δεν βγήκε καλή η απάντηση. Πρέπει όλα αυτά να είναι έτοιμοι να τα ακούσουν. Πρέπει να, τα ξέρουν, να το ξέρουν αυτό. Αλλά να είναι έτοιμοι να το ακούσουν από σένα. Να θέλουν να, 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 να δεχτούν και κάτι τέτοιο α, ακόμα και αν συμβεί κάτι στραβό από σένα. Ναι. Όχι να ταχθούν εναντίον σου προ έχει χαθεί το παιχνίδι πολύ πριν ταχθούν εναντίον σου και φταίει και ο γιατρός αυτό. Ε, όχι όλε τι περιπτώσει. Φταίει, ναι, Αλλά... γιατί σου είπα ότι πρέπει να, να, να φιλτράρεις τον ασθενή, να τον ζυγίσει. ότι μπορεί yeah. να το αντιμετωπίσει αυτό. Το χειρουργείο δεν είναι απλό challenge. Απλά καμιά φορά... Δεν είναι, είναι έχω... συνεργείο το, το, το χειρουργείο. Yeah. Δεν θα βάλει το αυτοκίνητο μέσα να το φτιάξει. θα μπει εσύ. Και εκεί... Πρέπει λοιπόν να, να, να αποκτήσει αυτή τη σχέση με τον, με τον χειρουργό. Το λέω σε όλου μου του ασθενεί ότι αν δεν σου κάνω κλικ, μην έρθει σε μένα. Μου λέει γιατρέ, ξέρεις, είδα και τον άλλον, είχα πάει και σε εκείνον, έχω ακούσει και για τον τρίτο. Είναι όλοι, λέω, εξαιρετικοί. Να πα σε όλου και μετά να έρθει σε μένα. Γιατί πρέπει να δει ποιο σου κάνει το κλικ, ότι είναι ο γιατρό σου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Σωστό αυτό που λέτε. Τη στημάει αυτό που λέτε. Όχι, είναι η αλήθεια. Δεν είναι... Εγώ δεν θέλω έναν ασθενή που δεν θα νιώθει 100% εμπιστοσύνη. Δεν τον θέλω γιατί θα... σίγουρα κάτι δεν θα πάει καλά μεταξύ μα. Μπορεί να μην του αρέσει ο τρόπο που τον χειρίστηκε οι συνεργάτε μου, να μην του αρέσουν τα οικονομικά. Να... Δεν είναι μόνο εδώ το θέμα. Η επέμβαση να πάει τέλεια, αλλά είναι και άλλα θέματα που έχουμε να κάνουμε μεταξύ μα. Το μας. after. Ναι, the... ε, και θα σου πει ότι εγώ δεν είμαι ευχαριστημένο γιατί τελικά πλήρωσα πολλά. Όλα έχουν να κάνουν με το πώ ξεκίνησε αυτή η σχέση. Πώς, δηλαδή, γιατί ήρθε σε μένα. Τι, τι, ήταν αυτό που σε τράβηξε. Και γιατί θα μείνει τελικά. Και γιατί πα σε ένα χειρουργείο μαζί μου. Είναι δύσκολα θέματα. Τα οποία οι χειρουργοί τα αντιμετωπίζουν καλύτερα. Είναι καθένα. ωραίο όμω να τα ακούμε από έναν άνθρωπο που είναι μέσα στο. από έναν γιατρό. <laughs> ναι. Είναι πρόβλημα για μένα. Πολλέ φορέ εμεί οι άνθρωποι έξω τα ακούμε από πού, από του ασθενεί. Δηλαδή, ακούμε τι, το majority. Ακόμα το με τη το μεγάλη, την άβρα του λαού. Και καμιά φορά ξέρει, υπάρχουν. Κύριο, οι, οι ηλικιωμένοι έχουν ένα προσπέκτου. Το οποίο ε, πάρε ένα από αυτό και πάρε ένα από αυτό. Γιατί μου μα είπε από τη, ο Μάκη από δίπλα ότι το παίρνει ναι. και αυτού η γυναίκα. Ναι, έτσι είναι, και είναι. θα είσαι μια χαρά περδίκη. Ναι, και είναι ναι, λε και παίρνει ασπιρίνη και στο τέλο παίρνουν κάτι χάπια που λε και εσύ. Ούτε εγώ δεν θα δάδυνα, ούτε σε κατάλαβε. Υπάρχει σε... αυτό. Αυτό είναι, έχει να κάνει με τη λάθο ενημέρωση. Ε, νομίζω ότι το COVID ήταν ένα καλό μάθημα για αυτέ τι ομάδε ηλικιακέ. Mm. Τελικά δεν ενημερωνόμαστε από τη γειτόνισσα. Ε, ότι πάγουν ούτε πιο, από το Facebook. Ότι υπάρχουν πιο ναι, επίσημοι φορεί. Και εδώ πήρε, πήρε, πήρε μπρο και το κράτο πολύ καλά. Ότι πήρε μπρο και στην ενημέρωση πολύ καλά ε, το κράτο. Έβγαλαν πολύ καλέ καμπάνιε. Όχι μόνο, και applications και όλα yeah. τα πάντα. Και βάλανε και τι ομάδε αυτέ να ενημερώνονται από τα, από του υπολογιστέ. Γύρισαν όλοι και πήραν tablet. Υποχρεωτικά κιόλα. Σε έναν βαθμό. Όχι, ήταν καλά στοιχεία αυτά, πιστεύω, για το yeah. μέλλον τη υγεία. Για να μα καθοδηγεί λίγο λιγότερο οι γειτόνε, όπω είπε και εσύ. Σωστό. Το οποίο δεν είναι πάντα κακό, βέβαια. Ε, είναι το word of mouth που, θα, που το λέμε εμεί μεταξύ μα. Δηλαδή, ε, εμένα οι περισσότεροι ασθενεί που έρχονται δεν είναι από άλλου γιατρού. Είναι από τον ένα στον άλλον. Από τον ένα, από ασθενή. τον ένα στον άλλον. Yeah. Γι' αυτό και ο ένα θα σου στείλει συνήθω την περίπτωση που έκανε και ο άλλο. Αυτό που κάνει τη χειρουργική παξαρχία θα σου στείλει ασθενή χειρουργική παξαρχία. Αυτό που κάνει αφαίρεση τη χολή θα φέρει αφαίρεση χολή. Γιατί ξέρει ότι ο χειρίδη το κάνει καλά αυτό. Ναι. Yeah. Η κύλη θα φέρει κύλη κτλ. κτλ. Ε ε, 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 κύλη. Ε, τι άλλο. Χει... Ο γενικό χειρουργό κάνει. Πολλέ επεμβάσει. Ε, αυτό τα τελευταία χρόνια τίνει να εκλείψει σε ε, κάποιους λαούς. Ας πούμε στην Ασία υπάρχει εξειδικευμένος χειρουργός για το στομάχι μόνο ή μόνο για το έντερο, μόνο για το θυροειδή. στην Ελλάδα και σε μεσογειακές χώρες ακόμα και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει ακόμα αυτό. Και θα λέγαω ότι και στην Αμερική έχουν μεγάλο πρόβλημα με το general surgeon. Χρειάζονται ακόμα γενικούς χειρουργούς. Mm. Άρα ο γενικός χειρουργός σαν ειδικότητα, παρόλο που πολλοί πιστεύουν θα πεθάνει, γιατί υπάρχει αυτή η εξειδίκευση, ε, υφίσταται και θα υφίσταται για καιρό. Άρα ο γενικός χειρουργός κάνει πολλές επιβάσεις. Στο δικό μου site θα βρεις πάνω από 35 επιβάσεις. Κάνουμε θηροειδή, ασχολούμαστε με το μαστό. Αν και ο μαστός κατά τη γνώμη μου είναι ένα τελείω ξεχωριστό κομμάτι, πρέπει να το κάνει χειρουργός μαστολόγος. Ε, αλλά είναι, σε είναι... περιπτώσει καρκίνου εννοείται. Ε, ναι, για για τι περιπτώσει καρκίνου, τι δύσκολε περιπτώσει καρκίνου. Εννοείται ότι όλοι κάνουμε έχουμε όλοι εκπαιδευτεί. Είναι στα πλαίσια τη εκπαίδευση γενική χειρουργική. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνει, ξέρει, over the counter ο γενικό χειρουργό. Κα, Κατ' εξαίρεση ασχολούμαι εγώ με, με περιπτώσει τέτοιε. Γιατί ε, μπορεί να σου τύχει η νέα γυναίκα με τον πολυεστιακό καρκίνο κτλ. Και, και να, να μπλέξει άσχημα σε, μια, σε ένα περιστατικό που θα το αντιμετώπιζε μια ομάδα μαστού πολύ πιο σωστά. Άρα εκεί θέλει σεβασμό λιγάκι. Το Ο σπαγκέτι Σέρτζον που λένε στην Αμερική που τα κάνει όλα θέλει λίγο προσοχή. Δεν πρέπει να τα κάνει όλα πρέπει να επιλέξει αυτά στα οποία είσαι πολύ καλό. Ε, ωστόσο, ξανασυνεχίζω τη λίστα γιατί ο γενικό χειρουργό ασχολείται και με το μαστό στην εκπαίδευσή του και με το θώρακα σε πολλέ περιπτώσει, σίγουρα με τη χειρουργική σοφάγου. Ε, με την καλοήθη χειρουργική σοφάγου, δηλαδή χαλασία, παλινδρόμηση, με τι κακοήθησει σοφάγου, καρκίνο σοφάγου, με την γαρσοφαγική συμβολή, με το στομάχι, με όλε τι επεμβάσει του μάχου, με όλε τι επεμβάσει παχυσαρκία. Όλα αυτά είναι γενική χειρουργική. Η αφαίρεση τη χολή στα χολιφόρα το σηκώτη και αυτό είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Πρέπει να είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Και σήμερα υπάρχει hepatobiliary και pancreatic surgery. Αυτή είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι εξειδίκευση τη γενική χειρουργική. Κακά τα ψέματα. Αλλά το κάνουμε στην εκπαίδευσή μα οι γενικοί χειρουργοί. Σε ένα καλό νοσοκομείο τα έχει κάνει όλα αυτά. Ό,τι αφορά το, το επινεφρίδιο, ό,τι αφορά το ο, λεπτό και το παχύ έντερο, ό,τι αφορά τον προκτό και όλε τι περιπροκτικέ παθήσει, αιμορροίδε, ραγάδε, ηρίγκια, αποστήματα, Ό,τι αφορά τι σκύλε του κοιλιακού τυχώματο, ο χειρουργό είναι γιατρό από την κορφή στα νύχια. Και πραγματικά από την κορφή, δηλαδή κάνουμε επεμβάσει στο τριχωτό τη κεφαλή, ελαστικά τραύματα, βιοψίες, κροταφική. Μέχρι τα νύχια, δηλαδή τι ονυχεκτομέ τι κάνει ο γενικό χειρουργό. Όταν αφαιρεί νύχη για την ίσφρηση όνυχο που γίνεται το νύχι κάτω από το δέρμα, πάλι ο γενικό χειρουργό το κάνει. Είναι τόσα πολλά δηλαδή που δεν μπορούν να απαλλαχτούν από το γενικό χειρουργό παρά την εξειδίκευση. Σου λέω, όταν πηγαίναμε στα συνέδρια, οι Κορεάτε κατεβαίναν από το αεροπλάνο και ήταν ο χειρουργό θηροειδού, ο χειρουργό στομάχου. Σου λέγει, εγώ χειρουγώ μόνο καρκίνο στομάχου. Τίποτε άλλο. Ρομποτικά καρκίνο στομάχου. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι η ζωή μου. Μα έκανε λίγο εντύπωση εμά του υπόλοιπου. Δηλαδή, δεν είσαι γενικό χειρουργό, δεν θα κάνει και μια χολή, δηλαδή του λέγαμε, δεν θα κάνει μια κύλη αν σου τύχει. Σου λέει: Έχω κάνει, έχω εκπαιδευτεί, αλλά πλέον δεν την κάνω. Θα τη δώσω στον Dr. Τάδε yeah. που ασχολείται με τι Εντάξει, ίσως, εντάξει υπάρχουν και χώρε που είναι τόσο ε, πάρα πολύ σε ο πληθυσμό που τα περιστατικά κάνει τόσα πολλά που χρειάζεται αναγκαστικά. Σωστό. Νομίζω από Κύπρο ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει σωστά, αλλά... Να μπορώ να σκεφτώ ότι στην Κύπρο γιατρία μου, ότι στην Κύπρο έχει ή στην Κρήτη, ένας γιατρός που κάνει μόνο, ξέρω εγώ, χωλής. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν, να... δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει χειρουργός που κάνει μόνο μαστό. Και εγώ το, το σέβομαι μαστό, απόλυτα ναι, αυτόν. Ναι. Υπάρχει χειρουργό ενδοκρινών αδένων που κάνει μόνο ενδοκρινεί αδένων. Στιτιροειδή, επινεφρίδια, τέρμα. Mm -hmm. Έτσι. Ε, υπάρχει ε, χειρουργός κολορέκταλ που κάνει σοβαρά μόνο κακοήθεια του παχαίου σεντέρου. Υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετοί. Αλλά οι περισσότεροι τα κάνουν όλα. Οι περισσότεροι είναι, ναι. Ίσως μια μέρα να σπάσει σε, ίσως σε κάποια τμήματα. Δηλαδή να φύγει από το σπαγκέτι και να γίνει πίτσα. Εμείς στη δικιά μας έχουμε ήδη, ήδη περιοριστεί στο ανώτερο πεπτικό. Να Κάνουμε ανώτερο πεπτικό κύλες. Αυτό, αυτό, αυτό. είναι Το κομμάτι που έχουμε εστιάσει νομίζω είναι αρκετό για τα δεδομένα που είπαμε όλα και το, και το ότι είμαστε στην Ελλάδα αλλά και το ναι. γεγονό ότι δεν μπορεί να πει ότι κάνω μόνο ένα. Ναι. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω πριν και αυτό σα ρωτήσα δύο φορέ γιατί θέλω αν κάποιο που μα ακούει να ξέρει ακριβώ τι ακριβώ εσεί ε, ε, περιορίζεστε πέρα από την γενική χειρουργική. Ναι, είμαι γενικό χειρουργό αλλά έχω εξειδικευτεί πολύ στη ρομποτική χειρουργική του ανώτερου πεπτικού και τη κύκλη. Ναι. Αυτό είναι το κομμάτι που με τραβάει πολύ. Τώρα στην Κύπρο, σου είπα και πριν. Έχω πάρα πολλού ασθενεί για λέιζερ προκτολογία. Χωρί να το έχω επιδιώξει. Απλώ ο κόσμο γιατί το λέιζερ, όταν πήγα εγώ, δεν το είχαν φέρει άλλοι συνάδελφοι. Είδες, πλέον πλέον κάνετε... κάνουν και σε άλλε πόλει. Πολύ καλά. Ε, είναι το mouth to mouth, δικαστική. Το κύπρο, mouth to mouth μου φέρει πάρα πολύ laser είναι... προκτολογία, ε... αλλά δεν ήταν κάτι, ένα χώρο που τον επεδίωξα. Ε, εμένα, αυτό το οποίο είναι το focus μου όλα τα χρόνια είναι το ανώτερο πεπτικό. Η χειρουργική τη διαφραγματοκύλη συγκεκριμένα. Είναι μια επέμβαση πολύ fascinating για μένα. Mm. Και πολύ challenging, πρόκληση mm. για μένα συνεχώ. Ε, η χειρουργική αυτή τη περιοχή, τη γάστρο-ησοφαϊκή συμβολή, όταν το στομάχι μετατοπιστεί προ τα πάνω, mm. καταργείται η βαλβίδα και αρχίζει η παλινδρόμηση, ανετό. Καίγεται ο ισοφάγο, προκινεί, γκραιτέρ, γκραιτέρ. Έχει δύο, δύο περίπτωση παλινδρόμηση, δηλαδή και από τα οξέα, αλλά και από τα. Και από τα αλκαλικά, μπράβο αλκαλικά. σου. Πολύ σωστά, ναι, γιατί όταν έχουμε παλινδρόμηση από τον πυλωρό αλκαλικών. Μπαίνουν τα αλκαλικά στο στομάχι, παλινδρομούν μαζί πάνω και τα αλκαλικά είναι πιο καυστικά. Επίσης. κάνουν λοιπόν ισοφαγίτιδα τρίτου βαθμού, τετάρτου βαθμού. Μπορεί να κάνουν τον μπάρετ ισοφάγο, αν έχει ακούσει την εξαλλαγή, δηλαδή mm -hmm. σε προ-καρκινική κατάσταση, mm -hmm. σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό. Και εκεί πρέπει να παρέμβει κάποιο να σταματήσει αυτό το κακό. Ε, πλέον έχουν προχωρήσει πολλοί ενδοσκοπικέ τεχνικέ. Πάνε να καυτηριάζουν τι αιστείε, τα νησίδια του μπάρε κτλ. Αλλά η σημασία έχει να κλείσει και τη βρύση από κάτω, να σταματήσει το οξύ. Και εκεί θέλει δημιουργία νέα βαλβίδα. Εμεί κάνουμε μια παλιά επέμβαση, αλλά την κάνουμε ρομποτικά και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Κάνουμε τη θολοπλαστική νήσεν. νήσεν ή που είναι 360 περιτύλιξη του στομάχου γύρω από τον εαυτό του, αυτή η παλιά επέμβαση δουλεύει στο 95%. Ναι. Το επόμενο πρωί ο δεν έχει παλινδρόμηση. Είναι εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δεν ναι, εντυπωσιακή ότι η αλκαλική είναι χειρότερη από την. Εγώ νομίζω ναι, ότι οξέ, η οξένη βγαίνει από τη χολή. Τα οξέα τα παράγει το στομάχι. Α. Τα οξέα τα παράγει το στομάχι. Η χολή και τα χολικά υγρά που έρχονται από το σηκώτη είναι αλκαλικά. Ε, εντάξει, το είχα μπερδέψει. Και τί, νομίζω... Όταν λοιπόν αυτά παλινδρομούν προ τα πίσω, αντί να φεύγουν στο 12 δάχτυλο, πάνε πίσω μέσα στο στομάχι, τότε έχουμε αλκαλική παλινδρόμηση. Που μπορεί να κάνει και στο στομάχι προβλήματα με έλκη, αλλά μπορεί να κάνει και στον ισοφάγο διάβρωση. Και ο μόνο τρόπο να σταματήσει αυτή η παλινδρόμηση είναι να ξαναφέρει στο στομάχι στη σωστή θέση, Δηλαδή να φτιάξει τη διάφραγμα το κύλι, όπω mm -hmm. κλείνοντα τα σχέλη του διαφράγματο και μετά να κάνει μια καινούρια βαλβίδα με περιτύλιξη 360 μυρών. Έχω πει πάρα πολλέ φορέ σε φίλου μου και διάφορα ότι η, η, η κυρίω για την πολυδρόμηση, α πούμε, ότι γιατί η μεσογειακή κουζίνα έχει δύο κακά. Το ένα έχει το πολλά λαδερά. Τα τηγανιτά λαδερά. Το δεύτερο κακό είναι ότι έχει την πολυφαγία. Εγώ όταν ήμουν. Ε, ας δεν ας είναι τη... η μεσογειακή κουζίνα αυτό. Ε, είναι χαρακτηριστικό των μεσογειακών λαών. Ε, μεσογειακό λαό, μεσογειακή κουζίνα. και η μεσογειακή κουζίνα που λε είναι κάτι καλό, μα ζηλεύουν όλοι οι Ευρωπαίοι για τη μεσογειακή κουζίνα. Βεβαίω, αλλά ζηλεύουν αλλά κοιτάξτε, πάνω σε ένα τραπέζι που πατήσαι μια ταβέρνα. Γιατί η μεσογειακή κουζίνα στο σπίτι, ναι, μπορεί να είναι ένα πιατάκι φαγητό. Και άλλο μεσογειακή κουζίνα και άλλο κυπριακή κουζίνα, <laughs> γιατί εκεί να δει. Δηλαδή, πραγματικά κουζίνα... είναι πολλά, πολύ καυτερά, είναι σε δηλαδή. πολύ λάθο ώρε. Εντάξει, δεν υπάρχει ας πούμε, βράδυ μια να μην, να μην τρώνε όλε οι σούβλε. Μια λεπτωσία. επίσκεψη σε ταβέρνα για ένα βράδυ ή στη στην στη Κύπρο. Να πω για την Κύπρο που ξέρω, γιατί και εδώ εντάξει το ίδιο, αλλά και για την Κύπρο κυρίω ο Μεζέ ο Κυπριακός είναι μια βόμβα. Έτσι είναι μια βόμβα την οποία βάζετε μέσα σα όλοι εσεί που τρώτε. Γιατί δεν φαντάζεσαι, εγώ επειδή μια ζωή μου στον αθλητισμό έχω περάσει πάρα πολλά στάδια. Σε και... Vegan. Όχι, δεν είμαι vegan, αλλά τρώω έξι φορέ την ημέρα. Τρώω σχεδόν τα ίδια φαγητά. Για... Δηλαδή, μπορεί να με ρωτήσει τώρα τι τρώω το 14, θυμάμαι το απόγευμα τι τρώω. Γιατί ζυγίζω τα πάντα. Έχω περάσει από αγώνε φυσική, ε, ε, bodybuilding και διάφορα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το σωστό πάντω. Τα συχνά μικρά γεύματα που το δίνουμε εμεί σαν οδηγία μετά τα χειρουργία. Είναι και το σωστό. Ναι. Είναι λάθο αυτό που κάθεσαι και τρώω το μεγάλο το γεύμα τι τρει φορέ την ημέρα. Αυτό προσπαθώ να, να πω σε όλου αυτού που κάνουν τη διαλυματική νηστεία που τρώνε αυτό το πράγμα δύο φορές την ημέρα. Και τους λέω, δεν μπορεί, καταρχήν, το, το πάνγκρεας γενικά, το σηκώδι, δεν μπορεί να αναλύσει όλη αυτή την πρωτεΐνη που του βάζετε. Γιατί όταν πας, ας πούμε, και επιλέξει τώρα εσύ, α, θα πάω να φάω ένα κιλό κρέας. Εγώ, που τα έχω περάσει τόσα χρόνια μέσα μου, εγώ ξέρω σήμερα ότι 165 γραμμάρια κρέας είναι το μάξιμο. Παίρνω 43 γραμμάρια πρωτεΐνης που βάζεις πόσα αμινοξέα, παίρνω λευκίνη, βαλίνη, ισολευκίνη. Την, την ώρα που το θέλω. Ναι. Το βράδυ, επειδή δεν το θέλω αυτό, γιατί δεν θέλω αυτή η πέψη να πάει 45-50 λεπτά, πάω με αυγά και παίρνω μόνο λευκίνη. Δεν θέλω να σχολιάσω τη τη διαλυματική γιατί δουλεύει. Ε, ό, με ό, άλλο μηχανισμό. Ε, και δεν είμαι και διαιτολόγο, να σου πω, δηλαδή Δεν θέλω να μπω σε αυτό το χώρο. Σαν χειρουργό όμω, έχω να πω για τη δίαιτα που κάνουμε στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, είναι λάθο ένα ασθενή με καούρε, με παλινδρομήσει να φάει το βράδυ και να ξαπλώσει. Συνήθω ο οργανισμό δεν αφήνει το κάνει. Βάζουν μαξιλάρια στην πλάτη. Μπορεί να βάλουν 4-5 μαξιλάρια στην πλάτη. Που είναι και αυτό λάθο. Διότι το μαξιλάρι στην πλάτη αυξάνει κι άλλο την εδοκυλιακή πίεση. Οπότε αυξάνει την παλιδρομή τελικά. Το σωστό είναι να σηκώσει την πλάτη του κρεβατιού. Λίγοι σηκώνουν το κεφάλι του κρεβατιού. Θέλει mm -hmm. να βάλουν τούβλα στο κρεβάτι και να το σηκώσουν ψηλά. Ε, αυτό δουλεύει, προσωρινά τουλάχιστον. Ε, αν δεν θε να κάνει την επέμβαση, δουλεύει αυτό. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι να μην φά και να ξαπλώσει πρέπει να φας 6 το απόγευμα, αν θες να ξαπλώσεις σε 9, 10 το βράδυ. Και τι θα φας. Και πρέπει να φας, φας? λιτοδίαιτα, πρέπει όπως λέγανε παλιά, το πρωί σαν βασιλιάς και το βράδυ... Εγώ τρώω μελέτη στα βράδια, χωρίς Και ο ομελέτη θα είναι. Όχι. Όχι. <murly> δεν, έχω... δεν, θυμάμαι την τελευταία φορά που πήγε λάδι μέσα. <murly> πιστεύω ότι αν μπει... Τη γανιτό λάδι μετά από 15-20 χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να φάσουμε. Το ελαιόλαδο, τη γανιτό, συμφωνώ μαζί σου. Ελαιόλαδο, στο τηγανιτό γενικά για τα τηγανιτά φαγητά, αλλά το ελαιόλαδο θεωρείται ευλογία στην. Ε, ναι, όχι το ζευγάρι, όχι το, όχι το Σαλάτα τα φαγητά, σαλάτα μου θα βάλω γενικά, είναι πολύ... Σηφέτα, βαρύνουν μόνο. πάρα πολύ την κατάσταση. Ναι, αλλά ας πούμε πιστεύω ότι αν πάω να φάω τη δηλαδή fried chicken, McDonald's, τέτοια, πιστεύω ότι θα πάω πάλι mm. Είχαμε ένα καθηγητή στην Πράγα, βιοχημία, ο οποίος έμπαινε στο αμφιθέατρο, ήμασταν πολλοί Έλληνες φοιτητέ και λέγε: εσεί, εσάς τους Έλληνες, λέει, δεν σας καταλαβαίνω καθόλου. Ε, όλοι καπνίζετε, όλοι ξενυχτάτε, ε, τρώτε συνέχεια λέει ακατάπαυστα κτλ. Και, τα λοιπά, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχετε τη μεγαλύτερη μακροζωία στην Ευρώπη. Mm. Και η απάντηση λέει τελικά είναι μία, λέει. Mediterranean diet. Είναι αλήθεια, εντάξει, γιατί... Όταν κάνεις τη σωστή μεσογειακή δίαιτα, δηλαδή την Ακριβώς. χωριάτικη τη σαλάτα, η οποία θα είναι τουλάχιστον το 70% του πιάτου. Ε, δύο φορέ την εβδομάδα ψάρι, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ψάρι, ε, στο δύο είναι το ιδανικό. ή ε, θαλασσινά, να αναλάσσονται με όσπρια, mm -hmm. να αναλάσσονται με μικρέ ποσότητε κόκκινου κρέατο. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι, είναι, είναι υγεία είναι. από μόνο του. Και το λάδι, σωστά το θέσατε ω ευλογία. Προσπαθώ να βρω τη λέξη, δηλαδή μα το έχει δώσει ο Θεό ε, μέσα στο πιάτο μα. Ε, το λάδι είναι Και... για του. Όλους του Μεσογειακού λαού. Δηλαδή για όλο τον δηλαδή, κόσμο. Μα, κόσμο. Μα, Μαζιλεύουν παγκοσμίω για το ελαιόλαδο. Στη και εμά και του Ιταλού και του Ισπανού. Στη ΣΥΠΑ το λάδι είναι 15 με 17 δολάρια να πάρει ένα μπουκάλι. Γιατί ουσιαστικά σου πουλάει κάτι που δεν έχει σε μια εξωπραγματική τιμή. Δεν είναι τυχαίο ο συμβολισμό τη ελιά από την αρχαιότητα mm. που Δαφνό Σταφανό τους με. Φίλα Ελιά. Δεν είναι τυχαίο. Yeah, yeah. Είχε εκτιμηθεί η αξία τη Ελιά και σαν σύμβολο και σαν υγεία mm -hmm. <laughs> από την αρχαία Ελλάδα. <laughs> Ακριβώ. Ε, δεν είναι καθόλου τυχαία η θέση τη Ελιά ε, στην παράδοση μα. Το πιστεύω αυτό. Mm. Ε, γυμνάζεστε, ασχοληθείτε κάποια κάποια. Λίγο κολυμπητήριο με το γιο μου. Mm -hmm. Τις περισσότερε φορέ στην κερκίδα δυστυχώ. Mm. <laughs> Κοίταξε, είμαι τόσο active δουλεύοντα ναι. σε τρία νοσοκομεία στην Αθήνα και στο εξωτερικό που πραγματικά δεν στέκομαι ένα λεπτό. Ε, θα ήθελα να γυμναζόμουν περισσότερο. Πιστεύω ότι η άσκηση που συνιστούμε στου ασθενεί μα τόσο συχνά είναι απαραίτητη και για εμά του ίδιου. Ειδικά ο χειρουργό ε, είναι ένα θέμα που δεν φύγεται συχνά. Ε, υπόκειται σε μεγάλη καταπώνηση του σώματό του. Έχει, ε, υπάρχουν μελέτε ότι η λαπαροσκόπηση καταστρέφει τελείω το σώμα του χειρουργού. Γι' αυτό και το ρομπότ έφερε επανάσταση. Και σε αυτό το κομμάτι, ότι έφερε και τον χειρουργό σε πιο εργονομική θέση yeah. για να κάνει μια δύσκολη επέμβαση πολλέ ώρε. Γιατί χειρουργεί καθιστώ. Με διόπτρε, χειρουργεί σε μια πολύ καλή αναβαυτική θέση, μπορεί να φτιάξει το μηχάνημα στο ύψο που το θέλει, για να είναι ακριβώ στο σώμα του. Αυτό δεν υπάρχει στη λαβαροσκόπηση. Άρα πολέμησαν την ανάγκη. Πολέμησαν την ανάγκη που υπήρχε πριν. Δηλαδή, υπήρχε η ανάγκη yeah, 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 να. Και δουλέψανε ερεμίσει, και για το καλό του γιατρού. Ερμήσει ο γιατρό. Βάλανε πατ uh, πριν από χρόνια σε μια μελέτη στο σώμα του χειρουργού που καθόταν στο ρομπότ και είχε λιγότερε δυσκολίε. Οι μυϊκέ ομάδε είχαν λιγότερη φόρτιση από το λαπαροσκοπο mm. Ο οποίο λαπαροσκόπο δεν είναι απλά όρθιο πάνω από τον ασθενή. Κρατώντα δύο ακλόνητα εργαλεία, προσπαθεί να κάνει πολύ δύσκολου χειρισμού, όπω να ράψει. Καμιά φορά παρομοιάζω, γιατί μου λένε για τη ρομποτική, εναντίον στη ρομποτική στα συνήθεια, και λέω, Ναι, είναι σαν να προσπαθεί να βγάλει μια λάμπα με δύο σκούπε. Αυτό τα βάνει η λαπαροσκόπηση. Είναι ακλόνητα. Με τη, με τη ρομποτική έχει τη σκάλα και ανεβαίνει πάνω και το κάνει με τα χέρια σου. Άρα δημιουργεί άχοσμο και μόνο, μόνο και μόνο ο τρόπο που θα το χειριστείς. Η λαπαροσκοπική θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση. Yeah. Πολύ training. Για να κάνει κάτι mm -hmm. το οποίο το κάνει πολύ πιο εύκολα με τα χέρια σου στην ανοιχτή και στη ρομποτική. Η ρομποτική δηλαδή σου επαναφέρει τι ανέσει τη ανοιχτή χειρουργική σε λαπαροσκοπικό πεδίο. Mm. Ε, Φανταζούμε ότι πάνω σε αυτόν το άγχο που υπάρχει στη λαπαροσκοπική, φανταζόμαι επειδή ξέρω ότι το άγχο κάνει του μύε, σκληραίνει του μύε. Μπράβο σου! Πολύ σωστά. Πάνω στο άγχο λοιπόν να κάνει το σωστό στον ασθενή, παίρνει πάρα πολύ λάθο τάση στο σώμα σου. Εκείνη την ώρα δεν σε ενδιαφέρει το σώμα σου, σε ενδιαφέρει αυτό που θα κάνει με στην κοιλιά. Mm. Αλλά όμω σου έχει βγει από τη θέση του. Οι πίσω, όλοι οι λαπαροσκόποι, σώμα, οι έμπειροι, έχουν προβλήματα ομική ζώνη. Όλοι. όλοι. Και με το γόνατο. Όλοι. Το το γιατί. γιατί το πόδι σου δεν είναι κάτω. Είναι μισό όρθιο για να πατήσει το πεντάλ που λέγαμε πριν. Πατά τα πεντάλ όρθιο για να βάλει ενέργεια στον ασθενή. Για να καυτηριάσεις Καταλαβές. Οπότε το σώμα παίρνει πάρα πολύ λάθο θέσει. Ναι. Αυτοί πρέπει συνεχώ να κάνουν deep tissue massage για να μπορεί να χαλαρώσει το μυαλό. Πολύ Πολλοί χειρουργοί κάνουν massage ναι, πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ. πολύ. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι γιατρό, α πούμε, να έχω ένα πολύ καλό εισόδημα για να μην φροντίζω το σώμα μου πάνω σε αυτό. Ε, και όμω δεν κόμμα. το φροντίζουν. Και οι πρέπει. παλιοί χειρουργοί, οι ανοιχτή χειρουργική έχουν όλοι αρθρίτιδε στα χέρια. Ναι, είμαι σίγουρο. Ε, στα χέρια φαντάζομαι, γιατί μπορεί να μην είναι εύκολο να το. Θα πρέπει να κάνει πράγματα με μπάλε του τέννη που βλέπω σήμερα για το πολεμήσουμε διάφορα. Σίγουρα πρέπει, ναι. αλλά δεν τα κάνουν, δεν έχουν ε, χρόνο. Υπά... οι παλιοί χειρουργοί που ήταν και όρθιοι πάνω από τον ασθενή συνέχεια στι ανοιχτέ λαπαροτομίες λαπαροτομίε έχουν καταστρέψει τη μέση, τον αφιένα. Yeah. Όλοι έχουν αφιενικό σύνδρομο, όλοι έχουν μέση, έχουν χειρουργηθεί μια-δύο φορέ τη μέση. είναι αυτά τα προβλήματα τη ανοιχτή χειρουργή. Καπνίζαν όλοι. Όλοι καπνίζουν, ναι. να... λένε στου ασθενεί να μην δε, καπνίζουν. Δε, ναι. ναι. Δεν υπάρχει. έχει άγχο η χειρουργική. Δεν να του το κόψει εύκολα το τσιγάρο. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Είναι, νομίζω είναι από τα πιο ενδιαφέρον podcast που <σχεδιά> έχω κάνει στη ζωή μου. Για μένα. Μου. Ήταν έτσι πιο, ξέρεις, οικείο, πιο αυθόρμητο. Στην αρχή, όταν πριν ξεκινήσουμε, όταν με ρώτησε για κάποιου βιοποριστικού τρόπου πώ γίνεται το podcast, και θα σου μια ειλικρινή, γιατί εντάξει, με ενδιαφέρει. Ενώ με τον κόσμο. Και σου είπα ότι ξέρει, το podcast είναι κάτι το οποίο δεν κερδίζεις κάτι, δεν κάνεις δουλειά αυτό το πράγμα, δεν είναι δουλειά. Εγώ στην Ελλάδα ήρθα για αυτό το πράγμα που δεν είναι δουλειά. Και καθημερινά που κάνω ένα επεισόδιο κάθε πέντε μέρες αυτό το πράγμα μεταφράζεται σε μεγάλα κόστα. Όμως αυτό έχει μεγάλα, τεράστια, τεράστια ωφέλη. Γιατί αν δεν είχα το podcast δεν θα είχα ποτέ την τιμή και τη χαρά να σε γνωρίσω Άσαι σαν άνθρωπο, σαν επιστήμονα, σαν γιατρό. Ε, και γιατί έχει και ένα καλό φίλο, δηλαδή θα θέλει πολύ να πάμε να ένα βράδυ. Που θα είσαι Σίγουρα χαλαρός. αυτό που θα είμαστε μαζί, Λευκοσία. Ε, ήθελα και εγώ να πω ότι όταν μου είπε να έρθω, ότι δεν θα υπάρχουν slides, δεν θα υπάρχουν προβολέ, δεν θα υπάρχουν powerpoints. Δεν ήξερα πώ θα γίνει αυτό. Δεν, δεν είχα φανταστεί, α πούμε, πώ μπορεί να γίνει αυτό. Ήταν πάρα πολύ νεωτεριστικό για μένα και ήταν και challenge, έτσι. Πώ θα γίνει αυτή η συζήτηση, πού θα καταλήξει, τι θα βγει. Πραγματικά να σα συγχαρώ και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά για κάτι πραγματικά που το χρειάζεται ο τόπο. Πολύ original, πολύ καινούριο. Μια φοβερή ιδέα που μπορεί να την πα πολύ μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά έχω βραχίωνα εδώ, του δικού μου βραχίωνα όπω λέμε. <laughs> να σου πω ότι περνώντα χρόνια στα media, και είναι κάτι που θέλω πάρα πολλέ φορέ να το λέω στον κόσμο ας πούμε, και σε γνωστού μου, ε, τι σου αρέσει το podcast πέρα από αυτό, πέρα από τη συζήτηση που κάναμε, που... μου αρέσει που δεν ρωτάω κάποιον τύπο ανακριτικά κάτι, γιατί περνώντας στα μύτια τόσα χρόνια, είχα βάλει το μυαλό μου κάτω να σκεφτεί και λέω, ωραία, έστειλα τώρα στον γιατρό τον δόκτωρ Χίριδη, Τι 30 ερωτήσει που πρέπει να απαντήσει. Και πιθανόν τι έχει απαντήσει η, η γραμματέα του ή η γυναίκα του ή η θιά του ή οποιοδήποτε ή και ο ίδιο, αλλά μπορεί <laughs> τα μονολεκτικά, μπορεί να βαριόταν, μπορεί να βιαζόταν, ήταν στο αεροπλάνο και ξέρω εγώ. Ε, τώρα ακόμα και το άλλο. Okay. Απαντάνε με κρίκλι στα κινητά yeah, και κάθε yeah. εκεί τώρα εσύ και λε. Απαντά σου κάποιο μονολεκτικά και εσύ πρέπει να γεμίσει τρει-τέσσερι ιδέε συνέντευξη. Yeah. Μετά είχαμε το άλλο που ήταν στην τηλεόραση με τον τηλεοπτικό χρόνο. Yeah. Ο οποίο είσαι σαν τον πολιτικό, δηλαδή σε πνίγει. Ναι. ναι, σε πνίγει ένα δημοσιογράφο, ο οποίο πριν από σένα έχει κάποιον άλλο, πριν από ένα έχει κάποιον άλλο και σου λέει: Γεια σα, τι κάνετε, και για πετε μου. Και πρέπει να σου κάνει μια-δύο ερωτήσει που είναι λίγο πεζέ, χαζέ, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμο ακριβώ. Γιατί δεν μπορεί να γίνει μια ανάπτυξη η οποία να κατεβεί σε βάθο. Αυτό το δύο ώρο εμένα, ξέρει μου κάνει, μου κάνει το πιο ωραίο δώρο. Με βάλε στο διάβασμα. Με βάλε στο διάβασμα. Όχι επιφανειακά. Άνοιξα κάποια βιβλία που είχα. Μπήκα σε δεξιά-αριστερά. Μπήκα στο, σε κάποιε έρευνε που ήθελα να μάθω. Και αυτό σήμερα εμένα, με φροντι... το μυαλό μου, μπορεί εύκολα να κάνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό, χωρί να ντραπώ εγώ πρώτα για αυτό που έκανα. Καταλαβέ. Γι' αυτό το αρέσει. Μ' αρέσει το podcast. Γι αυτό... ε, εμένα μου αρέσει το μήνυμα που βγάζει. Το μήνυμα και, και, και το originality του. Δίνει στου νέου ένα ωραίο μήνυμα. Ότι δεν χρειάζεται το interaction ναι. με τι πολλέ εικόνε με την πολύ θέαμα όπου μιλάει αυτό για σένα. Ακούς τους ανθρώπους, ρίχνεις, φα, ρίχνεις το βάρος στη φωνή που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Σου είπα και ναι, το, στο, το, τηλέφωνο. στο τηλέφωνο ότι ε, σαν να αναγνωρίζεις την αξία του ραδιοφώνου αυτό που κάνεις. Ε, το... ε, βγάζεις δηλαδή, έχεις ένα άρωμα ραδιοφώνου στην εκπομπή σου παρόλο που είναι podcast και δίνεις ένα ωραίο μήνυμα προς τα έξω. Επιστροφή στην κουβέντα, στη συζήτηση. συζήτηση. Σβήστε τα κινητά, ελάτε να μιλήσουμε. Μπορεί να μιλήσει για αυτό που κάνει τόσο παραστατικά, με τόσο πάθο που να παρασύρει μαζί ασθενεί, νέου γιατρού, του πάντε σε αυτό που αγαπά. Mm. Μπορεί. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτό. Ε, βέβαια. Δεν μπορεί να το κάνει εύκολα αυτό. Σε καν... Αν δεν είσαι αληθινό. Σε κάνει να φανταστή να θε να δει. Το δεις... λέω για του άλλου καλεσμένου σου, όχι για μένα. Όχι <laughs> 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 Αλλά είναι πρόκληση για του καλεσμένου σου αυτό. Λε, έλα να μου μιλήσει για αυτό που λε ότι αγαπά, mm. αλλά μόνο να μιλήσει. Να μιλήσει, να ακούνε το χρώμα τη φωνή σου. Πολύ ωραίο. Πολύ challenging. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κάτι τελευταίο να πω ότι ε, ε, το podcast τι κάνει. Ας πούμε εγώ τώρα που εγώ, ο ίδιος που είμαι host, θέλω πάρα πολύ τώρα να βρωθώ σε ένα χειρουργείο. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα Να ήρθεις, το, για, για βλέπω. Με το καλό φυσικά όποτε θέλεις. Μπορώ να δω. Βεβαίως. βεβαίως. Έχει μια, μια ειδική βεβαίωση, μια άδεια που βγάζουμε. Mm -hmm θα σε τίσουμε αποστηρωμένα και τα λοιπά σε μια ειδική θέση στο χειρουργείο, αλλά μπορείς να μπει. Μπορείς να μπεις να δεις. Θέλω πάρα πάρα πολύ Με να μεγάλη το κάνω. μου χαρά θα το Ωραία, θα το κανονίσουμε, θα με πεις τι πρέπει να κάνω. Έχουμε πάντοτε παρατηρητέ από το, από το, Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας. Uh -huh. yeah. Α, στην Κύπρο θα είναι. Στη, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ειδικευόμενου γιατρού που έρχονται και μα επισκέπτονται uh -huh. με ανάλογη άδεια. Ε, στα ιδιωτικό τομέα, δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, αλλά υπάρχει, υπάρχ, mm -hmm. προβλέπεται. Και βέβαια εννοείται ότι θα είναι μεγάλη μου χαρά να έρθει. Στην Ελλάδα, γιατί πλέον στην Ελλάδα. Στην Κύπρο όταν πάω, πάω για 4-5 μέρε, γιατί είναι το πιεσμένη η ατζέντα μου. Θα είναι μεγάλη κύπρο. μου χαρά να έρθει yeah. να δει ένα ρομποτικό χειρουργείο. Τέλεια. Ε, και ε, ποιο είναι ο αγαπημένο σου α, συνθέτης. συνθέτη. Παρόλο που παίζω πολύ jazz, ο αγαπημένο μου συνθέτη ήταν και θα είναι πάντα ο Σέργκε Ραχμάνινοφ. Κλασικό. Κλασικό. Ναι. Ναι, αν θέλεις να διαβάσεις κάτι, διαβάσε αυτόν. Να το διαβάσω. Είναι ό,τι πιο απίστευτο υπάρχει στη πιανιστική μουσική. Ε, αξεπέραστος. Θα μου τα πεις ένα επόμενο επεισόδιο που θα κάνουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Ψάξε να βρεις οπωσδήποτε το, α, τη σονάτα για δύο πιάνα που λέγεται λελάρμ τα, «Τα δάκρυα». Οκ. Okay. Το μόνο tip, hint που θα σου δώσω έτσι για να mm -hmm. σε εντριγκάρω να πας να τον βρεις, είναι ότι το έγραψε 18 χρονών. Φουσί. Αυτό το απίστευτο. πράγμα είναι απίστευτο. απίστευτο. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Άμα ακούσει τι βγάζει, τι σπασμό βγάζει η μουσική του, θα θα τρελαθεί. Δεν, δεν, δεν είναι, ανάγκη να σ' αρέσει η κλασική μουσική για να ακούσει. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική μουσική. Ε, δεν είναι ανάγκη όμω. Ο Ραχμάνινοφ είναι, είναι κάτι, κάτι δικό του. Έχει δική του. Ρώσο. Ε, Ρώσο που θριάμβευσε και μεγαλούργησε στην Αμερική. Άρα είναι μοντέρνο. Δηλαδή, δη εκπαιδεύτηκε στην Αγία Πετρούπολη, αλλά αναγνωρίστηκε πολύ περισσότερο στην Αμερική. Μοντέρνο είναι από του τελευταίου. Όταν αλλά... θα ξανακούσω το podcast, θα το ακούσω και. Την όλα μου τα φοιτητικά χρόνια και... ακούω μόνο αυτόν. Ναι. Έχω όλα τα συντήτα πάντα, <laughs> <laughs> ό,τι έχει γραφτεί. Ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αφορούμε κάθε καλό. Μου Και, και ότι... εγώ το ίδιο. Ε, πού μπορούμε να σε βρούμε. Ε, εύκολα, Παντού στο διαδίκτυο ναι, έχω 2-3 ιστοσελίδε. Έχω Facebook, LinkedIn, Instagram, τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Απλά ηλεκτρολογή στο όνομά μου. Είμαι σε τρία νοσοκομεία εδώ. Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Σε τρία νοσοκομεία στη Κύπρο. Και τώρα σου είπα: Άνοιξα και συνεργασία με τη Σλίμα στη Μάλτα. Χειρουργήσαμε ασθενείς στη Μάλτα. Και πάει καλά και αυτό. Θέλω να σε καλά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.